Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και σήμερα εδώ. Βλέπω αρκετές φυσιογνωμίες γνωστές από χθες. Χθες, λοιπόν, ξεκινήσαμε αυτό το κύκλο ομιλιών για μια ενότητα που είχε σαν γενικό τίτλο «Ζωή σαν επιστήμη». Είχαμε μαζί μας τον κύριο Τάσιο, τον κύριο Δοξιάδη και τον κύριο Παλτά. Περάσαμε ένα θαυμάσιο βράδυ γεμάτο από φιλοσοφία, γεμάτο από αρχαία τεχνολογία, γεμάτο από εξομολόγηση, γιατί ο κύριος Δοξιάδης έκανε μια αυτοβιογραφική, αν θέλετε, εξομολόγηση. Σήμερα είμαστε αλλού. Είμαστε στους επιστημονικούς μύθους και την πραγματικότητα. Θέλω να πω μόνο τι θα έχουμε αύριο, για να συνεχίσω με το τι έχουμε και να ακούσουμε φυσικά το τι έχουμε σήμερα. Αύριο έχουμε την επιστήμη αλλιώς. Δηλαδή, έχουμε από την Αμερική τον κύριο Χρήστο Παπαδημητρίου, τον καθηγητή του Χρήστο Παπαδημητρίου, από το University of California στο Berkeley, όπου θα μας μιλήσει για τον αλγοριθμικό φακό και πώς οι υπολογιστές αλλάζουν τις επιστήμες, γι' αυτό λέμε η επιστήμη αλλιώς. Και έχουμε βέβαια και τον Mark Lunin, ο οποίος είναι καθηγητής και κιθαρίστας, φυσικός και μουσικός. Έχει μια εντελώς δική του πρωτότυπη καινοτόμο αντιμετώπιση της διδασκαλίας, την οποία διδάσκει ηλεκτροακουστική παίζοντας κιθάρα. Είναι ένα εξαιρετικό δείγμα της διαφορετικής, αν θέλετε, μορφής διδασκαλίας, εναλλακτικού τρόπου διδασκαλίας. Και όλοι καταλαβαίνουν. Και όχι μόνο καταλαβαίνουν, αλλά και χαίρονται, γιατί παίζει και εξαιρετική κιθάρα. Ροκ κιθάρα. Επομένως, αν θέλετε, πάρτε αύριο πίσω από τα σπίτια σας και ελάτε. Η μεγαλύτερη. Βέβαια, σήμερα έχουμε και σήμερα επιστήμη μεταμουσικής. Ξεκινάμε με εφαρμογές της νανοτεχνολογίας. Παίρνω στην γλώσσα, στην ενέργεια και στο περιβάλλον. Θα έχουμε μαζί μας σε λίγα λεπτά τον κύριο Γιώργο Φουδάκη, τύπου καθηγητή του Πανεπιστημίου της Κρήτης και τμήμα της Χημίας. Θα έχουμε επίσης την Δόκτωρα Ελένη Μακαρόν, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, στο Κέντρο Φυσικών Επιστημών και Ερευνών, Δημόκρητος, όπου θα μας μιλήσει για την συνάντηση νανοτεχνολογίας και Ιπποκράτη, νανοτεχνολογίας και ιατρικής. Λέγοντας, το προλαμβάνει Κρήτων του θεραπεύτη, δηλαδή προληπτική ιατρική ουσιαστικά. Προπογό της προσωπικής, αν θέλετε, της personalized medicine, της προσωπικής ιατρικής, που ο καθένας μας μπορεί να δει και να προλάβει τυχόν κακές συνέπειες στη ζωή του αργότερα. Και βέβαια θα έχουμε μαζί μας, ήρθε από τη Θεσσαλονίκη ειδικά για αυτή τη βραδιά, μαζί με τους φίλους και συνεργάτες του, αλλού θα σας πω πού, τον Θανάση Κωνσταντόπουλο, ο οποίος είναι χημικός μηχανικός και καθηγητής στο Αριστοτέλειο, νικητής, αν θέλετε, του βραβείου Descartes. Το βραβείο Descartes είναι το Νόμπελ, σε εισαγωγικά, της κοινότητας. Το 2006, λοιπόν, πήρε το βραβείο Descartes, το απονομήθηκε το βραβείο Descartes, για την ενέργεια, την θεωρία του και την πράξη, εδώ, γιατί δεν είναι μόνο θεωρία και πράξη, της παραγωγής ενέργειας, σε μορφή υδρογόνου, από νερό και ήλιο. Είναι η τεχνολογία Hydroson και οι προεκτάσεις της θα μας τα πει και όταν τελειώσει με αυτά που θα μας πει, μαζί με τους φίλους του θα μας παίξει η μουσική. Είναι εξαιρετικό. Και η θεωρία είναι εξαιρετική και η μουσική που παίζει είναι εξαιρετική. Θα τα δούμε μετά αυτά. Λοιπόν, χωρίς άλλη χλιαρία εκ μέρους μου, αφού σας είπα τι έγινε, τι έγινε άδε, να δούμε τι θα κάνουμε εδώ. Κύριε Φουδάκη, το μικρόφωνο σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ. Όπως βλέπω, το τίτλος είναι «Εφαρμογές νανοτεχνολογίας σε ενέργεια και περιβάλλον». Θα προσπαθήσουμε μαζί να καταλάβουμε μερικά πράγματα πάνω στο... Πάνω στο θέμα αυτό. Υπάρχουν τρεις βασικές λέξεις στον τίτλο. Είναι νανοτεχνολογία, έτσι, είναι ενέργεια και περιβάλλον. Και να δούμε μερικά πράγματα που θα πούμε. Θα ξεκινήσουμε με μια εισαγωγή. Θα μιλήσουμε για το πρόβλημα το ενεργειακό που έχουμε, για το πρόβλημα το περιβαλλοντικό και θα μιλήσουμε και για, ουσιαστικά για πράσινη ενέργεια, για ενέργεια από το υδρογόνο. Θα συνεχίσουμε, θα μιλήσουμε λίγο για νανοτεχνολογία, να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει νάνο, τι σημαίνει νανοτεχνολογία, πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε κάποια νέα υλικά που να μας λύσουν κάποια προβλήματα. Και κατόπιν θα δούμε μερικές εφαρμογές
της νανοτεχνολογίας σε αυτά τα θέματα, όπως νανοσωλήνες, νανοπάπυροι, γραφένια, δίκτυα νανοσωλήνων και μερικά άλλα εξωτικά νέα υλικά. Και θα κλείσουμε με μερικά συμπεράσματα και ερωτήματα. Εικόνες όπως αυτή έχουμε όλοι δει, έτσι. Είναι γεγονός ότι καταναλώνουμε πάρα πολύ ενέργεια στον πλανήτη μας, έτσι φαίνεται ο πλανήτης μας από το δορυφόρο, καταναλώνουμε πάρα πολύ ενέργεια. Και η ενέργεια θα είναι το κυριότερο πρόβλημα που θα μας απασχολήσει τα επόμενα 50 χρόνια. Έτσι. Και σε συνδυασμό, αν το δούμε με το πρόβλημα του περιβάλλοντος, έχουμε έτσι ένα πολύ εκρηκτικό κοκτέιλ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι γινόμαστε πάρα πολύ, έτσι. Ο πληθυσμός της γης αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς και όλοι μας καταναλώνουμε πάρα πολύ ενέργεια, οπότε αυξάνεται ακόμα περισσότερο οι απαιτήσεις σε ενέργεια. Και το κακό είναι ότι η ενέργεια που χρησιμοποιούμε παράγει διοξίδιο του άνθρακα. Είναι τα γνωστά καύσιμα, τα ορυκτικά καύσιμα που παράγουν διοξίδιο του άνθρακα και επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Και δυστυχώς αυτά δεν είναι μόνο εικόνες, μας τα δείχνουν και τα διαγράμματα. Εδώ πέρα βλέπετε πώς αυξάνει ο πληθυσμός της γης καθώς περνούν τα χρόνια. Εδώ δίπλα βλέπετε ότι με τον ίδιο ρυθμό αυξάνει και η απέτηση σε ενέργεια που χρησιμοποιούμε, που θα καταναλώσουμε στον πλανήτη μας. Και δυστυχώς με ακόμα πιο ραγδαίο ρυθμό αυξάνει η παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα επειδή χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα. Και δυστυχώς με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό, τον πολύ οξύ αυξάνει και η θερμότητα στον πλανήτη μας. Έτσι λοιπόν αρχίζουν και δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Στο πάνω αριστερά διάγραμμα βλέπετε πώς ανεβαίνει το επίπεδο της θάλασσας. Έτσι. Και αυτό συμβαίνει γιατί στο κάτω δεξιά βλέπετε ότι πώς καθώς περνάνε τα χρόνια λιώνουν οι πάγοι. Και αυτά είναι πιστοποιημένα δυστυχώς τόσο από επιστήμονες όσο και από απλές εικόνες. Βλέπετε εδώ μια φωτογραφία, είναι το ίδιο ακριβώς τοπίο, την ίδια ακριβώς περίοδο, ένας παγετώνας το 1928 το 2004 και βλέπετε ότι έχει σχεδόν εξαλειφθεί από την κάτω φωτογραφία. Οπότε βλέπετε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη δημιουργεί πολλά προβλήματα καθώς περνούν τα χρόνια και αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Φυσικά υπάρχουν και οι αισιόδοξοι που λένε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει και τα θετικά της, έτσι καθώς περνάνε τα χρόνια, όπως βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια, και μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε στο μύθο ότι όλα πάνε καλά, όπως αυτό εδώ πέρα το πολύ συμπαθές στα παιδιά είδος που κυριαρχούσε μια εποχή στον πλανήτη Γη, οι δεινόσαυροι που κάποτε καταστράφηκαν, έτσι, και εξαλείφθηκαν. Έτσι λοιπόν, με τη χρήση της ενέργειας που χρησιμοποιούμε, με τα ορυκτά καύσιμα, έχουμε 4 πολύ βασικά προβλήματα. Το ένα είναι ότι μολύνουμε τον αέρα. Το δεύτερο είναι ότι ανεβάζουμε τη θερμοκρασία του πλανήτη. Το τρίτο είναι ότι καταστρέφουμε το περιβάλλον. Και το τέταρτο που έχει αρχίσει τώρα να διαφαίνεται είναι ότι δημιουργούμε γεωπολιτικές εξαρτήσεις. Τα ορυκτά καύσιμα βγαίνουν σε συγκεκριμένα μέρη και αυτά ρυθμίζουν δυστυχώς την πολιτική, τους πολέμους και διάφορα άλλα πράγματα. Ποια είναι η πρόταση? Η πρόταση είναι ότι πρέπει να περάσουμε αργά ή γρήγορα σε καθαρά καύσιμα. Έτσι, και ποιο είναι το πιο καθαρό καύσιμο? Το υδρογόνο. Γιατί είναι καθαρό καύσιμο το υδρογόνο? Διότι το υδρογόνο όταν το καίμε, δηλαδή όταν το ενώνουμε με οξυγόνο, το καυσαέριο που παράγει είναι μόνο νεράκι. Έτσι. Οπότε είναι σίγουρα το πιο πράσινο και το πιο καθαρό καύσιμο. Και θα μου πείτε τι θα κάνουμε τότε το πετρέλαιο που μας μένει. Α, το πετρέλαιο έχουμε πολλά πράγματα να το κάνουμε. Εδώ πέρα βλέπετε από ένα συνάδελφο από το Πανεπιστήμιο το Άρκον ότι έβαλε την οικογένειά του και βγάλανε όλα τα πράγματα έξω από το σπίτι που εξαρτούνται από το πετρέλαιο, που έχουν μέσα πλαστικά. Και βλέπετε είναι και μεγάλη βέβαια η οικογένεια, αν δείτε είναι κουτσούβελα πολλά γύρω-γύρω, αλλά όπως βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα εξαρτούνται από το πετρέλαιο. Άρα λέει, χρειαζόμαστε ακόμα το πετρέλαιο, ακόμα και να μην το χρησιμοποιούμε σαν καύσιμο, για ένα σωρό πράγματα. Έχουμε εξαρτήσει τη ζωή μας από αυτό. Και όλοι μας πρέπει να κάνουμε μερικές προσπάθειες να μην καταναλώνουμε πάρα πολύ ενέργεια, γιατί το υδρογόνο θα πρέπει από κάπου να το παράξουμε. Έτσι. Και υπάρχουν μικρές κινήσεις που μπορεί να κάνει ο καθένας, όπως ας πούμε βλέπετε εδώ πέρα αυτό τον ανθρακό ρίχο που στέκει σε ένα βουνό, ένα βουναλάκι 250 κιλών από άνθρακα και σου λέει ότι αν αλλάξει μια λάμπα σε ηλεκτρονική ή σε φθορείου γλιτώνεις
ένα τέτοιο βουναλάκι άνθρακα ή να κάνει κανείς μεγαλύτερες κινήσεις, όπως να είναι γενικά οικονομικός στην κατανάλωση ενέργειας στη ζωή τους. Θα δούμε πόσο, θα μιλήσουμε λίγο για αυτοκίνητα και πόσο δαπανηρή, πόση ενέργεια ξοδεύουν τα αυτοκίνητα γενικά και ειδικά τα μεγάλα. Βλέπετε εδώ τον κύριο να είναι πολύ δυσαρεστημένος, ενώ την κυρία δίπλα με το σκυλάκι, με το μικρό αυτοκίνητο, σφυρίζει καθώς οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν. Και βέβαια αυτός εδώ πέρα ο νεαρός με το ποδήλατο είναι πασίχαρος, διότι πρώτον δεν πληρώνει τίποτα για να κυκλοφορεί, δεύτερον δεν παράγει καθόλου διοξείδιο του άνθρακα και τρίτον έχει και την πολύ καλή υγεία, τον βλέπετε, ενώ ο κύριος δίπλα στο τζιπ έχει ένα στομαχάκι, τα οποία λένε οι γιατροί ότι είναι κάπως επικίνδυνα. Ποιος πρώτο οραματίστηκε την ιδέα για υδρογόνο, έτσι, για καύσιμο το υδρογόνο? Σίγουρα θα πηγαίνει το μυαλό σας σε κάποιο μεγάλο ερευνητή της NASA ή κάποιο καθηγητή στο πανεπιστήμιο. Όχι, αυτός ο άνθρωπος είναι ο Ιούλιος Βέρν. Το 1870 λοιπόν έγραψε σε ένα από τα βιβλία του ότι η ενέργεια στο μέλλον θα έρχεται από νερό, από υδρογόνο και οξυγόνο και ότι αυτά θα είναι ο άνθρακας του μέλλοντος. Γιατί τότε για άνθρακα μιλούσαν, εμείς λέμε τώρα το πετρέλαιο του μέλλοντος, έτσι, αλλά από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Και το υδρογόνο έχει ένα πολύ καλό, ότι είναι το στοιχείο που βρίσκεται στη μεγαλύτερη πληθώρα στο σύμπαν, έτσι, είναι το στοιχείο που απαντάμε στη μεγαλύτερη πληθώρα, αλλά έχει και ένα κακό, ότι είναι πολύ σπάνιο στη γη σε ελεύθερη μορφή. Άρα δεν έχουμε δυστυχώς υδρογόνο έτοιμο για να το κάψουμε σαν καύσιμο. Πολλοί ανησυχούν για την ασφάλεια, επειδή το υδρογόνο έχουμε ακούσει από τα σχολεία μας, από τα πανεπιστήμια, ότι είναι εκρηκτικό, έτσι. Κοιτάξτε εδώ μια φωτογραφία. Το αριστερό αυτοκίνητο είναι αυτοκίνητο υδρογόνου, το δεξί είναι αυτοκίνητο βενζίνης. Και βλέπουμε ότι ανατινάζουμε, δίνουμε φωτιά στις δεξάμενές τους και τραβάμε δύο φωτογραφίες. Η μία είναι μετά από 3 δευτερόλεπτα. Βλέπετε ότι το υδρογόνο, επειδή είναι ένα πάρα πολύ ελαφρύ καύσιμο, είναι 10 φορές πιο ελαφρύ από τον αέρα, φεύγει κατευθείαν στο περιβάλλον, ενώ η βενζίνη, υγρή, απλώνεται κάτω από το αμάξι, του δίνει φωτιά και σε ένα λεπτό βλέπετε το αυτοκίνητο του υδρογόνου έχει παραμείνει όπως ήταν, δεν έχει καταστραφεί, ενώ το αυτοκίνητο της βενζίνης έχει καεί. Έτσι. Άρα το υδρογόνο είναι τόσο ασφαλές όσο και τα άλλα καύσιμα. Και τα καλά νέα για το υδρογόνο δεν τελειώνουν εδώ. Το υδρογόνο έχει τρεις φορές παραπάνω ενέργεια κατά βάρος σε σχέση με τη βενζίνη. Έτσι, δηλαδή ένα κιλό υδρογόνου μας δίνει 3 φορές παραπάνω ενέργεια. Και το υδρογόνο χρησιμοποιείται σε κινητήρες, σε μηχανές που ονομάζονται fuel cells, έτσι, και οι οποίοι έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση, έχουν 60% απόδοση στην καύση του. Ενώ η βενζίνη χρησιμοποιείται σε κινητήρες όπως αυτοί όλοι που έχουμε στα μάξια μας, οι οποίοι έχουν μόνο 20% απόδοση. Άρα στο τέλος της ημέρας το 1 κιλό υδρογόνου θα δώσει 8 φορές παραπάνω ενέργεια από 1 κιλό βενζίνης. Και αυτό σκεφτείτε το πηγαίνοντας σπίτι, ότι το αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιήσετε, έτσι, το 80% της ενέργειας που παίρνει από τη βενζίνη το δίνει στο περιβάλλον σε μορφή θερμότητας, το σπαταλάμε. Έτσι, έτσι λοιπόν, αντί σε ένα αυτοκίνητο υδρογόνο, αντί να χρειαστούμε 40 κιλά βενζίνης για να κάνουμε τα 500 χιλιόμετρα που απαιτεί ο καταναλωτής τη σήμερα ημέρα, χρειαζόμαστε μόνο 5 κιλά υδρογόνου. Και αυτά είναι τα καλά νέα εκεί. Τα καλά νέα σταματάνε εδώ, διότι το υδρογόνο είναι ένα πολύ αραιό αέριο, πολύ ελαφρύ, και είναι πολύ δύσκολο να το αποθηκεύσεις. Για να το αποθηκεύσουμε, ακόμα και να το βάλουμε αυτά τα 5 κιλά υδρογόνου σε φιάλες 200 μπαρ πίεση, δηλαδή είναι οι φιάλες που χρησιμοποιούνται στην κατάδυση που βλέπετε στα νοσοκομεία, θα χρειαστούμε 350 λίτρα. Έτσι. Αν δοκιμάζαμε αυτό το υδρογόνο να το αφήσουμε χωρίς πίεση, θα χρειαζόμαστε 56.000 λίτρα. Οπότε ακόμα και αυτά τα 5 κιλά υδρογόνου είναι πολύ δύσκολο να τα αποθηκεύσουμε. Και εκεί πέρα γίνεται και ένα μεγάλο μέρος της έρευνας, ότι πώς θα βρούμε τώρα τρόπους να αποθηκεύσουμε αυτό το υδρογόνο, αφού το λέμε ότι είναι ωραίο καύσιμο και πράσινο και μπράβο του, πώς θα το αποθηκεύσουμε σε φορητές συσκευές ή με τα αυτοκίνητα. Βλέπετε εδώ πέρα εικονικά μερικούς τρόπους αποθήκευσης του υδρογόνου. Ξεκινώντας από δεξιά, βλέπετε αν το αποθηκεύαμε σε ένα βαρέλι που ήταν με πίεση 200 μπάρ, ότι θα χρειαζόμασταν περίπου το 1 τρίτο του όγκου του αυτοκινήτου, το οποίο είναι μη αποδεκτό. Αν το αποθηκεύαμε σε υγρή μορφή, το υδρογόνο, άμα το βάζει σε υψηλή πίεση ή χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να υγροποιηθεί, αλλά το θέμα είναι τότε ότι χρειάζεται περίπου το 1 τρίτο της ενέργειας του υδρογόνου για να
το φέρεις σε αυτή την κατάσταση για να το διατηρήσεις, οπότε και αυτό είναι μη αποδεκτό. Άρα ποια λύση προτείνεται? Η λύση που προτείνεται είναι να βρούμε υλικά, πορώδη υλικά, τα οποία σαν σφουγγάρια θα μπορέσουν μέσα στο πλέγμα τους, μέσα στο υλικό, να προσροφήσουν το υδρογόνο και να το αποθηκεύσουμε σε τέτοια υλικά. Αυτή εδώ πέρα είναι η καθηγήτρια Dresselhaus από το MIT, είναι μια γιαγιάκα τώρα πια, και είναι και σύμβουλος του Υπουργείου Ενέργειας για θέματα υδρογόνου στην Αμερική, του Department of Energy. Λοιπόν, αυτή σε μια ομιλία της στο DOE είχε δείξει μόνο μια διαφάνεια, η οποία ήταν αυτή εδώ πέρα. Και σας τη μεταφέρω εδώ πέρα, και η οποία έλεγε το εξής, ότι ο ηλεκτρικός λαμπτήρας δεν ήρθε από συνεχή βελτίωση των κεριών. Έτσι. Δεν θα φτάσουμε ποτέ, όσο και να βελτιώνουμε τα κεριά, δεν θα φτάσουμε ποτέ στον ηλεκτρικό λαμπτήρα. Ήταν μια καινούργια ιδέα, μια καινούργια τεχνολογία. Έτσι, και αν σας μείνει κάτι σήμερα από όλη την ομιλία, μπορείτε να κρατήσετε αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να σκεφτόμαστε καινοτόμα, πρέπει να σκεφτόμαστε νέες ιδέες, να μπορούμε να σκεφτούμε έξω από το κουτί, όπως λένε. Και ειδικά σε περιόδους κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας και όλοι μας, αυτό είναι ίσως ένα πολύ σημαντικό για να μας βγάλει έξω από τα προβλήματα. Λοιπόν, η κυρία Dresselhaus είπε ότι πρέπει να βρούμε κάτι καινούριο, και αυτό το καινούριο μπορεί να έρθει από την νανοτεχνολογία. Τι είναι η νανοτεχνολογία? Η νανοτεχνολογία είναι να σχεδιάζουμε και να κατασκευάζουμε υλικά στην νανοκλίμακα. Εδώ πέρα βλέπετε κάποια μοντέλα από νανοσωλήνες άνθρακα, οι οποίοι φτιάχνουν κάποια εικονικά γρανάζια. Οι νανοσωλήνες άνθρακα είναι μικρή σωληνή σκιά από άτομα του άνθρακα που είναι 50.000 φορές μικρότερη από μια ανθρώπινη τρίχα. Και μια που μιλάμε έτσι για διαστάσεις, για να δούμε λίγο τι σημαίνει νάνο. Το νάνο βέβαια είναι από την ελληνική λέξη, έτσι, από το νάνο. Και φανταστείτε τη σύγκριση ότι αν μία μπάλα ποδοσφαίρου είναι 10 εκατομμύρια φορές μικρότερη από τη Γη, έτσι, η διάμετρός της, και ένα μόριο άνθρακα 60, το φουλερένιο που θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, είναι ένα δισεκατομμύριο φορές μικρότερο από μία μπάλα ποδοσφαίρου. Μιλάμε δηλαδή για τέτοια τάξη μεγέθους, τόσο μικρά υλικά. Ή να σας το πω αλλιώς, η σχέση που έχει ένα παιδάκι με ένα βουνό είναι η σχέση που έχει ένα μυρμήγκι με ένα παιδάκι σε μέγεθος. Είναι η σχέση που έχει ένα βακτήριο με ένα μυρμήγκι και είναι η σχέση που έχει ένα μόριο ζάχαρης με ένα βακτήριο. Έτσι. Και το μόριο ζάχαρης είναι της διάστασης του νανόμετρου. Δηλαδή ένα μόριο ζάχαρης που έχει διάσταση ενός νανομέτρου είναι ένα δισεκατομμύριο φορές μικρότερο από ένα παιδάκι που είναι ενός μέτρου. Σε αυτή την κλίμακα μιλάμε και σε αυτή την κλίμακα πρέπει να κατεβούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Η φύση την ξέρει αυτή την κλίμακα, έτσι. Τη χρησιμοποιεί αυτή την κλίμακα. Όλοι θα έχετε δει σκαθάρια, μύγες, αράχνες και αυτά τα σαμιαμυθάκια, τα γκέκο που λένε. Και βλέπετε εδώ τις άκρες από πίσω τους, τις άκρες των ποδιών τους πώς είναι. Είναι πάρα πολύ μικρές και λεπτές και ειδικά αυτήνου εδώ πέρα του συμπαθούς τετράποδου, το οποίο το πόδι του είναι κάπως έτσι, που αν κοιτάξει καλύτερα πιο κοντά έχει αυτές τις πολύ μικρές τριχίτσες που είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Αυτό λοιπόν του επιτρέπει να ανεβαίνει σε κάθετες επιφάνειες, σε γυαλιά ακόμα, να στέκει και στο ταβάνι. Έτσι όλοι τα έχουμε δει αυτά τα σαμιαμυθάκια, και βέβαια αυτό μπορούμε να το αναπαραστήσουμε. Εδώ πέρα βλέπετε μια αναπαράσταση του ποδιού του από υλικά που έχουν συνδεθεί στο εργαστήριο και έχουν φτιάξει αυτά τα μηχανικά, τα ρομποτάκια, τα οποία μπορούν να ανεβαίνουν κάθετα σε ένα γυαλί, όπως ακριβώς κάνει και το σαμιαμυθάκι. Δεν φαίνεται πολύ καλά εδώ πέρα, αλλά βλέπετε αυτό είναι ένα ρομποτάκι το οποίο ανεβαίνει κάθετα σε μια γυάλινη επιφάνεια, επειδή έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία στα πόδια του. Και βέβαια η νανοτεχνολογία έχει μπει τώρα σε πάρα πολλούς τομείς της καθημερινής μας ζωής, έχει μπει στην πληροφορική, έτσι, σε κυκλώματα, έχει μπει στην ιατρική, όπως σίγουρα θα ακούσουμε περισσότερα από την επόμενη ομιλήτρια, στην ενέργεια, έτσι. Οι νανοσωλήνες που λέγαμε του άνθρακα βρίσκονται τώρα πια στις μπαταρίες των κινητών σε ένα ποσοστό, οπότε όλα τα κινητά που έχετε εδώ πέρα μαζί σας έχουν μέσα και ένα 2-5% νανοσωλήνες άνθρακα, και βλέπετε ακόμα και στη μόδα εδώ πέρα. Η ιστορία ξεκίνησε από μεγάλους επιστήμονες
που πρώτο μίλησαν για την κλίμακα του νανομέτρου, όπως όλοι γνωρίζετε, τον Άινστάιν που υπολόγισε τη διαμέτρου ενός μορίου ζάχαρης, αργότερα ο Φέιμαν που έδωσε μια εκπληκτική ομιλία ότι υπάρχει πολύ χώρος στο Μπιθμένα, και αργότερα σφραγίστηκε με τους Μπάινινγκ και Ρόρερ, οι οποίοι σχεδίασαν το μικροσκόπιο που χρησιμοποιούσε το φαινόμενο σύραγγος και μας επέτρεψε αυτό το μικροσκόπιο να δούμε σε αυτή την κλίμακα, έτσι, και θα δούμε αρκετές εικόνες. Όλοι αυτοί οι επιστήμονες, βέβαια, αργά ή γρήγορα, για αυτό που σας λέω εδώ, για άλλα θέματα, πήραν το βραβείο Νόμπελ. Και έτσι φτάνουμε να αρχίσουμε να μιλάμε για κάποια υλικά που χρησιμοποιούμε στην νανοτεχνολογία, νανοϊλικά. Όλοι γνωρίζουμε υλικά του άνθρακα, έτσι, από το σχολείο ξέραμε για το γραφίτι και το διαμάντι και μιλάμε πάντα για άνθρακα, τον οποίο αναλόγως πώς θα τον κρυσταλώσουμε θα μας φτιάξει έτσι ένα πάρα πολύτιμο, ένα πολύτιμο υλικό όπως το διαμάντι, ένα απλό υλικό όπως το γραφίτι. Στη φύση τα υλικά συνήθως είναι τριών διαστάσεων, πάντα είναι τριών διαστάσεων τα φυσικά υλικά. Τώρα από εκεί και πέρα, μετά που τελειώσαμε το σχολείο, άρχισαν και βγαίναν καινούργιες μορφές, καινούργια υλικά με βάση τον άνθρακα. Πρώτο ξεκίνησε το 1985 το φουλερένιο, που είναι σαν μπάλες ποδοσφαίρου, έτσι ακριβώς αυτή τη δομή έχουν, με εξάγωνα και πεντάγωνα, τα οποία είναι άτομα του άνθρακα που σχηματίζουν αυτή τη σφαίρα. Αργότερα ανακαλύφθηκαν οι νανοσωλήνες του άνθρακα το 1991, και κάτω βλέπετε εικόνες από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που δείχνουν αυτές τις δομές. Και πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, το 2004, ανακαλύφθηκε το γραφένιο. Το γραφένιο είναι ένα φύλλο γραφίτη. Ο γραφίτης, βλέπετε, είναι ένα φυλόμορφο υλικό. Αν πάρουμε ένα φύλλο του μόνο, τότε υπάρχει το γραφένιο που έχει εκπληκτικές ιδιότητες σαν υλικό. Έτσι λοιπόν, να βλέπετε ότι αρχίζουν και εμπλουτίζονται οι δομές του άνθρακα. Εκτός από τρισδιάστατες λοιπόν, έχουμε δυσδιάστατες όπως είναι τα φύλλα γραφενίου, μονοδιάστατες όπως είναι οι νανοσωλήνες, έχει και μηδενικής διάστασης, δηλαδή σαν ένα σημείο, το οποίο είναι τα φουλερένια. Οι πιο πολλές από αυτές τις ανακαλύψεις οδηγήσαν βέβαια σε βραβεία Νόμπελ, που, όπως ας πούμε το φουλερένιο, το οποίο ονομάστηκε έτσι όχι από αυτούς που το ανακαλύψαν σαν μόριο του άνθρακα, αλλά από τον Buckminster Fuller, ο οποίος σχεδίαζε τους γεωδεσικούς θόλους, όπως αυτόν που βλέπετε στη φωτογραφία εδώ πέρα, και ήταν αρχιτέκτονας από το 1967. Επειδή το μόριο έχει αυτή τη δομή, πήρε το όνομά του. Το Νόμπελ το πήραν οι Καρλ Κρότο και Σμάλι το 1996. Οι νανοσωλήνες, όπως είπαμε, είναι από τα υλικά που σας δείχνω που δεν έχει ακόμα απονεμηθεί Νόμπελ. Έτσι, και φανταστείτε ότι μπορούμε να πάρουμε ένα φύλλο γραφενίου, δηλαδή ένα μονοδιάστατο φύλλο από άτομα άνθρακα που έχουν εξαγωνική δομή, να το διπλώσουμε και να φτιάξουμε ένα σωλήνα. Αυτός ονομάζεται νανοσωλήνας άνθρακα, διότι έχει διαστάσεις νανομέτρου. Χρησιμοποιούνται πάρα πολύ, όπως σας είπα, ακόμα και στα κινητά, στις μπαταρίες των κινητών υπάρχουν τώρα πια, σε διάφορα άλλα εμπορικά υλικά. Βέβαια δεν παράγονται έτσι, αυτό είναι για να καταλάβουμε λίγο πώς είναι. Και πρόσφατα το 2010 δόθηκε το Νόμπελ στους Νοβοσέλοφ και Γκέιμ για το γραφένιο. Το γραφένιο είναι αυτό το μονοδιάστατο φύλλο του άνθρακα που έχει πάρα πολύ σπουδαίες ιδιότητες και αναμένεται να φέρει την επανάσταση στα υλικά. Τώρα, αυτά περίπου έτσι ήταν για μια εισαγωγή, για να καταλάβουμε όταν μιλάμε για νανοϊλικά τι περίπου είναι. Και πάμε τώρα να δούμε πώς αυτά τα υλικά θα μας χρησιμεύσουν εμάς. Πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα υλικά, πορώδη υλικά, ώστε να αποθηκεύσουμε υδρογόνο. Να τα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή για να μπορέσουμε να κρατήσουμε πράσινη ενέργεια. Η ιστορία ξεκίνησε από το 1997, αν θυμάμαι καλά, που πρώτο βρήκαν ότι οι νανοσωλήνες άνθρακα μπορούν να αποθηκεύσουν υδρογόνο, και μετά από 2 χρόνια ήταν ήδη και στα νέα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, carbon tubes could store hydrogen fuel. Βέβαια αργότερα σιγά σιγά, και βλέπετε εδώ πέρα μια προσομοίωση που δείχνει ένα νανοσωλήνα στη μέση και πώς τα μόρια υδρογόνου έρχονται
και κρατιούνται γύρω από αυτό το υλικό. Τα υλικά αυτά δεν βάζουμε μέσα, δεν τους χρησιμοποιούμε σαν μπουκάλια να βάλουμε μέσα το υλικό, απλώς στην επιφάνειά τους ή στους σπόρους, όταν μιλάμε για πορώδη υλικά, με ασθενείς αλληλεπιδράσεις συγκρατιούνται αυτά τα μόρια του υδρογόνου. Μετά από λίγο καιρό ο κόσμος ήξερε ότι σε νανοσωλήνες δεν μπορείς να βάζεις και τόσο πολύ υδρογόνο ώστε να λύσεις το πρόβλημα που συζητάμε της αποθήκευσης του, και αρχίσαν να σχεδιάζονται καινούργια υλικά όπως ας πούμε νανοσωλήνες, όχι άνθρακα αλλά πυρητίου άνθρακα που βλέπετε εδώ, οι οποίοι μπορούν να συγκρατήσουν το υδρογόνο με περισσότερη ενέργεια, άρα να αποθηκεύσουν αρκετά περισσότερο υδρογόνο. Άλλα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για αυτή τη δουλειά είναι οι νανοπάπυροι άνθρακα, όπως αυτό που βλέπετε εδώ πέρα σε αυτή εδώ τη διαφάνεια. Φανταστείτε ότι έχετε ένα φύλλο γραφενίου και μπορείτε να το διπλώσετε, έτσι αντί να φτιάξετε ένα σωλήνα, μπορείτε να φτιάξετε ένα πάπυρο. Αυτά λοιπόν ονομάζονται νανοπάπυροι άνθρακα και βλέπετε εδώ εικόνες από το μικροσκόπιο, αν μπορείτε να διακρίνετε πάνω αριστερά, πώς φαίνεται ένα φύλλο τέτοιου παπύρου. Και βέβαια, αν η επιφάνειά του τροποποιηθεί κατάλληλα με διάφορα αλκάλια, τότε μπορείτε να δείτε ακόμα και με το μάτι πόσο περισσότερο υδρογόνο, τα άσπρα μπαλάκια, μπορεί να συγκρατήσει αυτό το υλικό. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε να φανταζόμαστε καινούρια και να σχεδιάζουμε καινούρια υλικά, τα οποία να μπορούν να προσδροφήσουν υδρογόνο, όπως αυτό εδώ πέρα που ονομάζεται υποστηλωμένο γραφένιο. Βλέπετε ότι αποτελείται από φύλλα γραφενίου και τα οποία υποστηλώνονται από νανοσωλήνες άνθρακα. Είναι ένα νάνο υλικό, έτσι, και συνήθως όταν μιλάω ειδικά στο εξωτερικό και μας λένε πώς το σκεφτήκατε αυτό το υλικό, όταν είναι κανείς από την Ελλάδα έχει μάθει να βλέπει και να ζει μέσα σε υποστηλωμένες δομές, βλέπει από την αρχαιότητα ότι ο κόσμος έφτιαχνε δομές με κολόνες, οπότε είναι πολύ εύκολο να σκεφτεί, να πάει το μυαλό του στην αναλογία της νάνο κλίμακας, να φτιάξει ένα υλικό που να είναι αυτό στην άνω κλίμακα. Βέβαια αυτό δεν είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να φτιάξουμε ένα υλικό το οποίο να μπορείς να έχεις μεταβλητούς πόρους. Και εδώ πέρα, επειδή είναι νανοσωλήνες, μπορείς να τους αλλάξεις σε μήκος, σε διάμετρο αλλά και σε απόσταση που θα τους βάλεις. Μπορείς να φτιάξεις υλικά με μεγάλους πόρους ή με πολύ μικρούς πόρους. Να φτιάξεις δηλαδή κατά παραγγελία υλικά. Και αυτά τα υλικά φάνηκαν να πηγαίνουν καλά σε προσδρόφηση υδρογόνου και ήδη οι εταιρείες όπως η Fujitsu, όπως βλέπετε εδώ, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να κατασκευάσει τέτοια υλικά. Βλέπετε, βέβαια δεν είναι τόσο όμορφα όσο αυτά που σχεδιάσαμε, αλλά είναι μια πολύ καλή πρώτη κίνηση. Βλέπετε ένα πραγματικό υλικό όπως φαίνεται κάτω αριστερά. Για να συνεχίσουμε λίγο, από τη στιγμή που αρχίζεις και κάνεις μηχανική στην ανοκλίμακα, νανομηχανική, μπορείς να αρχίσεις να πιάνεις νανοσωλήνες και να τους ενώνεις και να φτιάχνεις διάφορα υλικά με βάση των νανοσωλήνων. Αν γνωρίζουμε, όπως βλέπετε από εδώ και από τις εικόνες της μικροσκοπίας, ότι οι νανοσωλήνες μπορούν να κάνουν επαφές, να κάνουν διακλαδώσεις. Έτσι, για να κάνουν διακλαδώσεις τύπου Y ή διακλαδώσεις τύπου TAF. Έτσι, γιατί όχι λοιπόν να μην κάνουν και διακλαδώσεις τρισδιάστατες. Έτσι. Εδώ πέρα υπάρχει μια θεώρηση, αν μπορούν οι νανοσωλήνες να κάνουν τέτοιες διακλαδώσεις, μπορούμε να αλλάξουμε τελείως τον τρόπο που βλέπουμε τα μόρια και τα υλικά. Συνήθως εικόνες τέτοιες βλέπουμε από το γυμνάσιο, που είναι τα μοντέλα, τα ball and stick, όπου συνήθως η μπάλα είναι πάντα ένα άτομο και το ξυλαράκι είναι ένας δεσμός. Έτσι λοιπόν απεικονίζουμε τα μόρια και τα υλικά. Φανταστείτε λοιπόν αν αλλάξουμε λίγο τη σχεδίασή μας και αντί για μπάλα να θεωρούμε ένα άτομο, να θεωρήσουμε ένα φουλερένιο, και αντί για ξυλαράκι ένα δεσμό, ένα νανοσωλήνα. Τότε μπορούμε να φτιάξουμε δυσδιάστατα υλικά όπως αυτό ή να φτιάξουμε ακόμα και τρισδιάστατα υλικά που να χρησιμοποιούν αυτόν εδώ πέρα τον τρισδιάστατο σταυρό. Και έτσι να κατασκευάσουμε περιοδικά υλικά τα οποία να έχουν αυτό το κυβάκι. Αυτές λέγονται υπερδομές άνθρακα, carbon superstructures, γιατί βλέπετε ότι στην κάτω διάσταση, στη μικρή διάσταση είναι σωλήνες άνθρακα, αλλά αν το δει κανείς μακριά, είναι απλές κυβικές δομές, απλά κυβάκια. Έτσι λοιπόν, μπορεί κανείς να φτιάξει τέτοια δίκτυα νανοσωλήνων, τρισδιάστατα πορώδη υλικά, που και αυτά έχουν το καλό
ότι μπορείς να παίξεις με τις διαστάσεις τους και να φτιάξεις υλικά τα οποία να είναι συγκεκριμένα για κάποια εφαρμογή που θες. Έτσι, οπότε μπορείς να φτιάξεις πορόδι υλικά με μικρούς πόρους, μεσαίους ή και μεγάλους πόρους, αναλόγως σε τι θες να τα χρησιμοποιήσεις. Έτσι. Και αυτά τα υλικά φάνηκαν ότι πάνε πολύ καλά σε προσρόφηση υδρογόνου και βέβαια υπάρχουν ήδη προσπάθειες, όπως βλέπετε εδώ πέρα από κάποιους, από μια ομάδα στην Κίνα, να κατασκευαστούν τέτοια υλικά. Βλέπετε τα κυβάκια πάνω. Πάλι δεν είναι τόσο ωραία, αλλά είναι μια προσπάθεια προς σε αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να σας μιλήσω και για μια καινούρια κατηγορία υλικών που κατά την ταπεινή μου γνώμη κάποια στιγμή θα αποσπάσει το βραβείο Νόμπελ. Αυτά τα υλικά λέγονται Metal Organic Frameworks, μεταλλοοργανικά σκελετικά υλικά. Πρωτοσυνθέθηκαν το 2003 από τον Όμαρ Γιάγκη και αποτελούνται από μεταλλικά κλάστερ, από συσσωματώματα μετάλλων που είναι αυτό το μπλε που βλέπετε εκεί, τα οποία είναι συνδεμένα με οργανικά μόρια και φτιάχνουν αυτά τα κυβάκια. Η κίτρινη σφαίρα που βλέπετε στη μέση είναι άδειος χώρος. Τα υλικά είναι πολύ άδεια, είναι σκελετοί απλώς, οι οποίοι κάνουν ένα πολύ σταθερό και κρυσταλλικό υλικό. Επειδή μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά τα οργανικά μόρια, έτσι, και να αλλάξουν όπως και τα συσσωματώματα των μετάλλων, έχει φτιαχτεί μια τεράστια κατηγορία υλικών που ξεκίνησε από αυτά, τα οποία έχουν πάρα πολύ καλές ιδιότητες, προσρόφηση, στην κατάλυση και ακόμα και στην ιατρική. Και γι' αυτό πιθανότατα κάποια στιγμή θα οδηγήσουν τον Όμαρ Γιάγκη που τα ξεκίνησε και συνεχίζει να δουλεύει σε αυτά στο βραβείο Νόμπελ Χημίας. Και βέβαια αυτά τα υλικά παράγονται ήδη από χημικές βιομηχανίες όπως η BASF. Βλέπετε εδώ πέρα τους κρυστάλλους αυτών των υλικών, τα οποία τα φτιάχνουν τώρα πια με τα κιλά. Είναι κάποιο πολύ ενδιαφέρον υλικό, αλλά παράγεται σε μεγάλες ποσότητες. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το υλικό και γιατί σας το αναφέρω? Διότι ένα γραμμάριο μόνο από αυτό το υλικό, αν μπορούσαμε να ξεδιπλώσουμε και να ανοίξουμε την επιφάνειά του, θα μπορούσαμε να γεμίσουμε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Έτσι. Και τώρα, λογικοί άνθρωποι, είσαστε, λέτε, τι μας λέει αυτός εδώ πέρα, έτσι, τώρα ανοιχτιάτικα. Θα σας εξηγήσω γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί πρέπει να πας σε υλικά σχεδιασμένα στην άνω κλίμακα για να μπορείς να έχεις τέτοιες ιδιότητες. Βλέπετε αριστερά ένα κύβο, ο οποίος είναι 1x1x1 cm. Αυτός ο κύβος, έτσι είναι πολύ εύκολο να υπολογίσουμε ότι η επιφάνειά του είναι 6 τετραγωνικά σαντιμέτρ. Αν αυτό το κυβάκι τώρα το σπάσουμε σε μικρότερα κυβάκια, την ίδια μάζα, έτσι, την ίδια μάζα του κύβου, τη σπάσουμε σε μικρότερα κυβάκια που είναι κατά 1 μιλιμέτρο η ακμή τους, τότε η επιφάνεια όταν τα ανοίξουμε αυτά τα κυβάκια είναι 60 τετραγωνικά σαντιμέτρ. Αν τώρα αυτό το κυβάκι, το ίδιο πάλι, την ίδια μάζα, τη σπάσουμε σε κυβάκια τα οποία η ακμή τους είναι 1 νανόμετρο, τότε η επιφάνεια είναι 60 εκατομμύρια τετραγωνικά σαντιμέτρα. Και βλέπετε αμέσως πώς πάει η κλίμακα. Έτσι λοιπόν αυτά τα υλικά, τα οποία είναι σε διαστάσεις νανομέτρων, αν μπορούσε κανείς να ξεδιπλώσει την επιφάνειά τους έτσι ώστε να την έχουμε σε μορφή επιφάνειας, θα κάλυπτε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Και γι' αυτό αυτά τα υλικά έχουν πάρα πολύ καλές ιδιότητες σε κατάλυση, επειδή έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιφάνεια, σε προσρόφηση αερίων. Και βέβαια κανείς μπορεί να πάει και να τροποποιήσει χημικά αυτά τα υλικά, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και να δείξουν αυτά τα υλικά ακόμα καλύτερες προσρωφητικές ικανότητες. Έτσι μπορούμε να παίξουμε δηλαδή με τη χημική του σύσταση σε επίπεδο νανοκλίμακας και να αλλάξουμε έτσι τις ιδιότητες αυτών των υλικών. Και χωρίς να είστε έμπειροι, μπορείτε να δείτε ότι το μη τροποποιημένο υλικό αριστερά, έτσι, προσρωφάει πολύ λιγότερο υδρογόνο από το τροποποιημένο που βλέπετε δεξιά. Μη θεωρείτε ότι το υδρογόνο είναι κάτι που βρίσκεται πολύ μακριά από εφαρμογές. Εδώ σας δείχνω μερικές εφαρμογές που κυκλοφορούν ήδη σε υδρογόνο. Βλέπετε σκουτεράκια, λεωφορεία που υπάρχουν σίγουρα στην Καλιφόρνια, κλάρκ, αμάξια, ακόμα και φορτιστές κινητών και λάπτοπ έχουν βγει, τα οποία χρησιμοποιούν υδρογόνο.
Έτσι. Άρα είμαστε κάπως κοντά, αρκεί πρέπει να λύσουμε ένα-δύο προβληματάκια, όπως είπαμε, της αποθήκευσης και προφανώς και της παραγωγής, που θα σας μιλήσει και ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Και περνάμε έτσι στο τελευταίο κομμάτι που έχει να κάνει με το διοξείδιο του άνθρακα. Έτσι, είπαμε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και πρέπει κάπως να βρούμε τη λύση του. Υπάρχουν κάποια σχέδια, έτσι, υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί που έχουν καταφύσει κάποια σχέδια ότι, ξέρετε, θα το βουτάμε το διοξείδιο του άνθρακα εκεί που παράγεται στα εργοστάσια, στις καμινάδες, και θα το πηγαίνουμε σε σταθμούς, θα το διανέμουμε και μετά θα το αποθηκεύουμε. Πού θα το αποθηκεύουμε το διοξείδιο του άνθρακα? Μπορούμε να το αποθηκεύουμε είτε χρησιμοποιώντας γεωλογικές κοιλότητες που ήδη υπάρχουν, δηλαδή αδειάσαμε από κάπου το πετρέλαιο ή το μπορούμε να βάλουμε διοξείδιο του άνθρακα, ή βρίσκουμε κάποιες καινούργιες γεωλογικές κοιλότητες οι οποίες είναι κλειστές, βάζουμε, τις γεμίζουμε διοξείδιο του άνθρακα, τις φραγίζουμε και ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει κάποιο σεισμός εκεί πέρα, ή ακόμα καλύτερα να το βάλουμε βαθιά στη θάλασσα μέσα. Γιατί να το βάλουμε βαθιά στη θάλασσα? Διότι το διοξείδιο του άνθρακα, άμα το συμπιέσει, άμα το κατεβάσει, ας πούμε, στα 3 χιλιόμετρα εδώ πέρα και το και πιεστεί, υγροποιείται. Έτσι, σταματάει να είναι αέριο και είναι υγρό διοξείδιο του άνθρακα. Οπότε, κάτω εδώ δεξιά βλέπετε ότι από αυτή την πλατφόρμα μπορεί να κατεβάσει κάποιο διοξίδιο, και αν το κατεβάσει σε αυτές τις πιέσεις, τότε το διοξίδιο θα μείνει υγρό και θα κάνει μια λίμνη διοξιδίου του άνθρακα σε αυτά τα βάθη. Έτσι. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, το διοξίδιο του άνθρακα θα πρέπει κάπως να το δεσμεύσουμε. Έτσι. Και υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες και είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα γίνουν ακόμα αυστηρότεροι για τις βιομηχανίες και για το πώς δεσμεύουμε διοξίδιο του άνθρακα. Συνήθως χρησιμοποιούνται υλικά όπως οι ζεόλιθοι, που είναι πορώδη υλικά γνωστά, ή οι ενεργοποιημένοι άνθρακες που βλέπετε εδώ σε αυτή τη φωτογραφία, και βλέπετε εικόνες μικροσκοπίου πώς φαίνονται οι πόροι αυτών των υλικών, ειδικά των ανθράκων εδώ πέρα, και εκεί μέσα μπορείς να προσροφήσεις το διοξείδιο του άνθρακα. Τώρα ερχόμαστε με την νανοτεχνολογία να βγουν καινούργια υλικά τα οποία μπορούν να κάνουν πάρα πολύ καλύτερα αυτή τη δουλειά, όπως αυτά τα MOF ή τα ZIF που είναι της ίδιας οικογένειας που σας έλεγα και πριν. Επειδή έχουν πάρα πολύ μεγάλη ενεργή επιφάνεια, πολύ μεγαλύτερη από αυτά που σας έδειξα, και μπορούν να προσροφήσουν πολύ περισσότερη ποσότητα. Δηλαδή, κοιτάξτε ένα παράδειγμα αριστερά. Δηλαδή, αν αυτό το υλικό, το MOF 177, γεμίσουμε ένα μπουκάλι με αυτό το υλικό, μπορεί να αποθηκεύσει διοξίδιο τόσο όσο θα χρειαζόμασταν 9 μπουκάλια σκέτα για να το βάλουμε μέσα υπό την ίδια πίεση. Δηλαδή, παρόλο που υπάρχει μέσα το υλικό, μπορεί να χωρέσει 9 φορές περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ότι το σκέτο μπουκάλι. Και εδώ φαίνεται πόσο καλά τα πάνε αυτά τα υλικά, διότι βλέπετε την μπλε γραμμή που είναι αυτό το MOF και την πράσινη, σχεδόν η μισή προσρόφηση διοξιδίου του άνθρακα από ότι σε σχέση με το βιομηχανικό υλικό που είναι το πράσινο ζεόλιθος. Έτσι. Και βλέπετε τώρα πώς δουλεύουν περίπου αυτά τα υλικά. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα πορώδες υλικό και βλέπουμε πάνω ότι υπάρχει ένα μείγμα αερίου. Έτσι. Υπάρχουν δύο αέρια, δηλαδή μπορεί να είναι πολλά τα καυσαέρια. Έτσι. Εμείς θέλουμε να κρατήσει το ένα. Είναι το πράσινο και το άσπρο. Κοιτάξτε λοιπόν μια προσομοίωση τι ακριβώς γίνεται. Καθώς αυτά τα αέρια περνάνε μέσα από τις στρώσεις του υλικού, τι παρατηρούμε? Ότι το άσπρο μένει πάνω, ενώ επιλεκτικά έχει περάσει μέσα μόνο το πράσινο. Έτσι. Άρα έτσι μπορούμε να κρατήσουμε το διοξείδιο του άνθρακα και να αφήσουμε άλλα αέρια. Τώρα ερχόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα για να κλείσουμε αυτή την παρουσίαση. Μπορούμε να αλλάξουμε την υπάρχουσα τεχνολογία? Δηλαδή όλη η τεχνολογία, όλη η ζωή μας έχει βασιστεί στα ορυκτά καύσιμα. Και τώρα μιλάμε για υδρογόνο, το οποίο αλλάζει τις συνήθειές μας, αλλάζει τα αμάξια όπως ξέραμε. Είναι σαν να ζητάμε τώρα να ξανανακαλύψουμε τον τροχό και να βάλουμε τετράγωνους τροχούς, ας πούμε, σε ένα κάρο. Είναι δυνατόν λοιπόν να κάνουμε τέτοια βήματα? Φυσικά αυτό δεν γίνεται αυθόρμητα, δεν θα το κάνουμε επειδή έτσι θέλουμε, θα το κάνουμε επειδή έτσι πρέπει, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αν λοιπόν χρειαστεί να κάνουμε μια τέτοια επιλογή, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή μια τέτοια μετάβαση? Και η απάντηση είναι: ποτέ μην υποτιμάτε την ανθρώπινη φαντασία. Νομίζω ότι σιγά σιγά η τεχνολογία θα φτιαχτεί έτσι που θα μπορέσει να λύσει ακόμα και τέτοια σημαντικά προβλήματα, όπως τον κύριο εδώ που βλέπετε, ο οποίος κάνει ένα ποδήλατο με τετράγωνους τροχούς και πηγαίνει τελείως ομαλά, όπως μπορείτε να δείτε το τετραγωνάκι στην κάτω μεριά της διαφάνειας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
Κύριε Βουδάκη, θέλω να μου λύσετε μία απορία. Ρόδες, τετράγωνες, θα φτιάξω. Πού θα βρούμε δρόμους με τέτοιες υποδοχές? Διονυλακούβες έχουμε, αλλά τέτοιες όμως ομαλές, μάλλον δεν έχουμε. Άρα πρέπει να αλλάξουμε και τους δρόμους, μου φαίνεται. Οι δρόμοι στην Κρήτη είναι περίπου έτσι τώρα πια. Εντάξει. Ερωτήσεις θα έχουμε μετά. Όσοι ήσασταν και χθες, μάθατε. Ερωτήσεις στο τέλος σε όλους τους ομιλητές μαζί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Τώρα λοιπόν, θα μείνουμε στα Νάνο, αλλά θα πάμε στον Ιπποκράτη. Κυρία Μακαρόνα, τι θα μας πείτε? Καλύτερο να το προλαμβάνει? Πάμε. Πάμε. Okay, να σας ακούσουμε. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα αλλάξουμε λίγο το θέμα, θα μείνουμε όμως στην νανοτεχνολογία. Θα δούμε πώς αυτή εφαρμόζεται στην καθημερινότητά μας και όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία. Προτίμησα να συνδυάσω λιγάκι το τι κάνουν νέες τεχνολογίες, αλλά από πού έχει έρθει αυτή η σκέψη, η οποία δεν πάει τόσο κοντά, πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω, μερικές χιλιάδες χρόνια πίσω. Και μ' άρεσε πάρα πολύ το γνωμικό του Ιπποκράτη που έλεγε το προλαμβάνει κρίτων του θεραπεύει. Δηλαδή, είναι πολύ προτιμότερο να προλάβεις μία ασθένεια παρά να τη θεραπεύσεις. Πάμε όμως λίγο να δούμε πώς γίνεται αυτό. Και αν δουλεύω αυτό, θα ήμουν ευτυχισμένη. Λοιπόν, όπως σας είπα, τι δουλειά μπορεί να έχει ο Γαλινός ή ο Ιπποκράτης και οι θεωρίες τους που αναπτυχθήκαν 2.000 χρόνια πριν, 2.500 για τον Ιπποκράτη για την ακρίβεια, με αυτά που βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή και στην τεχνολογία. Ή περίεργες νανοδομές, όπως αυτές που βλέπετε στη φωτογραφία. Πώς αυτά μπορούν να συνδυαστούν? Δεν θα σας πάω όμως ούτε στο παρελθόν, αλλά ούτε και στο παρόν. Θα σας πάω λίγο στο μέλλον. Υπάρχει μια εξαιρετική ταινία για αυτούς που δεν την έχουν δει, λέγεται Γκάτακα. Βγήκε το 1997 και θεωρώ εξαιρετικά προφητική. Αν δεν την έχετε δει, τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες μου ταινίες. Σε αυτή την ταινία υπάρχουν συσκευές οι οποίες μπορούν να καθορίσουν και να βρουν πολύ γρήγορα το ανθρώπινο γονιδίωμα. Και μάλιστα να σου πούνε και ποιες ασθένειες θα εμφανίσεις και σε τι ποσοστό. Θα σας δείξω ένα βιντεάκι ή μερικά αποσπάσματα από αυτή την ταινία. Εδώ είναι ο ήρωας, ο Ethan Hawke, ο οποίος έχει κλέψει την ταυτότητα κάποιου για να μπορέσει να αναρριχηθεί. Το γενετικό του προφίλ, σύμφωνα με όπως είναι στην ταινία, δεν του επιτρέπει να γίνει αστροναύτης όπως εκείνος επιθυμεί. Γίνεται κάποιο έγκλημα και του έχει πέσει μια βλεφαρίδα. Και αν δείτε, αυτό το σκουπάκι την έχει μαζέψει και κατευθείαν το ρουφάει. Και μπορεί ένα μηχάνημα να διαγνώσει και να διαβάσει την ταυτότητα του υποκειμένου. Και μάλιστα χτύπησε και καμπανάκι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί πέρα. Στην ίδια ταινία βλέπουμε ότι υπάρχουν θάλαμοι, όπως είναι τα περίπτερά μας, όπου μια κοπέλα που μόλις έχει φιλήσει κάποιον, με μια μπατονέτα παίρνουν γενετικό υλικό που έχει αφήσει κάποιος από το φιλί του, από το σάλιο του, και θέλει να μάθει τι είδους άνθρωπος είναι. Και μπορεί αυτό να γίνει εμπιστευτικά. Ενώ πίσω βρίσκεται και η ηρωίδα της ταινίας που ψάχνει να καταλάβει τι ακριβώς είδους άνθρωπος είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας. Και έχει πάει και αυτή κάποιες τρίχες που έχει βρει στο γραφείο του. Και βλέπετε ότι η απάντηση βγαίνει σε ένα χαρτάκι, το παίρνεις και πας σπίτι σου. Πάρα πολύ εύκολα. Θα μπορούσαμε να πάμε εκεί. Είναι εφικτό και κυρίως αν είναι χρήσιμο. Δεν θα αναλύσω τόσο πολύ τις ηθικές διαστάσεις αυτής της ταινίας. Εγώ θα ήθελα να δω αν μπορεί κάποιος, αν μπορούμε να φτιάξουμε μηχανήματα, τα οποία να μας λένε ή να μας τυπάνε ένα καμπανάκι στο τι πρόκειται να εμφανίσουμε. Αν μπορούν να διαβάσουν τι συμβαίνει μέσα στον οργανισμό μας. Και η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να πάμε εκεί. Ήδη υπάρχουν τα βήματα, υπάρχουν τα υλικά και υπάρχουν και οι τεχνολογίες. Και είναι εφικτό και θα σας δείξω πώς. Ξαναγυρνάμε λοιπόν στο παρόν και να σας δείξω λίγο που έχει φτάσει στην νανοτεχνολογία. Προηγούμενος ομιλητής με γλίτωσε από πολύ κόπο για να μιλήσω λιγάκι για τις διαστάσεις. Εγώ προτιμώ να τις παρουσιάζω σε σχέση με το ανθρώπινο σώμα. Αν ένα χιλιοστό που βρίσκεται εκεί πάνω είναι αυτά που μπορούμε να πιάσουμε, και ένα δεκάκις χιλιοστό είναι η κόκκι της άμμου, η διάμετρος. Είναι κάτι που το νιώθουμε μέχρι και στα δάχτυλά μας. Αν αρχίσουμε να κατεβαίνουμε όμως σε διαστάσεις, αυτό είναι από τα ακάρια που βρίσκονται συνήθως στα μαξιλάρια μας μέσα και τους αρέσει πάρα πολύ να τρώνε τα νεκρά μας κύτταρα. Πάμε περίπου στα 400 μικρά. Ένα άλλο πράγμα που κάπως μπορούμε να ψηλαφίσουμε είναι η ανθρώπινη τρίχα. Αυτή είναι μια εικόνα από ένα ειδικό μικροσκόπιο που λέγεται μικροσκόπιο ηλεκτρονικής άρρωσης. Έτσι φαίνεται μια τρίχα από τα μαλλιά σας.
Μόλις αρχίσουμε και κατεβαίνουμε από εκεί, στα 50 μικρόμετρα, δηλαδή 50 εκατομμυριωστά του μέτρου, αρχίζουμε να συναντάμε αυτά όλα όσα απαρτίζουν τον κόσμο γύρω μας. Αυτό είναι ένας ιός της γρίπης. Αυτά είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια που βρίσκονται μέσα στο σώμα σας. Είναι περίπου το 1 δέκατο από την τρίχα των μαλλιών σας. Και γενικά όλα τα κύτταρα στον οργανισμό μας είναι σε αυτές τις διαστάσεις. Από 1 έως 10 μικρά. 1 πεντηκοστό με 1 πέμπτο περίπου της τρίχας των μαλλιών σας. Εδώ πέρα είναι κάποιοι ιοί και βέβαια εδώ είναι η γνωστή έλικα του DNA, το οποίο είναι απλά 2,5 νανόμετρα. Εδώ είναι οι νανοσωλήνες άνθρακα που μόλις παρουσιαστήκανε, μπορούν να έχουν περίπου διάμετρο ένα μικρό και περίπου στο μισό νανόμετρο είναι τα άτομα όλα περίπου που απαρτίζουν τον κόσμο μας. Ο όρος νανοτεχνολογία είναι σχετικά πρόσφατος, βγήκε περίπου στη δεκαετία του 80 από τον Drexler και είπε ότι η νανοτεχνολογία είναι η μηχανική των πραγμάτων στη μοριακή κλίμακα, δηλαδή πώς μπορούμε να πάρουμε πράγματα που βρίσκονται στην κλίμακα του νάνο και να τα κάνουμε μικρές μηχανές, να τα αξιοποιήσουμε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε καινούργια πράγματα. Αυτό το κάναμε. Έχει φτάσει η τεχνολογία μας και χρησιμοποιεί τα λεγόμενα μικροηλεκτρομηχανικά συστήματα. Τι είναι τα MEMS? Τι θα πει αυτός ο όρος? Τα έχετε ξανακούσει? Πιστέψτε με, είναι γύρω σας, παντού, στην καθημερινή ζωή. Οι υπολογιστές σας, τα τηλέφωνά σας, όλα αυτά λειτουργούν πλέον με μικροσυστήματα. Είναι πράγματα τα οποία έχουν το μέγεθος της τρίχας των μαλλιών σας και ακόμα παρακάτω και βρίσκονται παντού. Και βέβαια, ακριβώς επειδή είναι στο μικρό, είναι χιλιάδες φορές μικρότερα από ένα μυρμηγκάκι. Και πριν πάμε σε τόσο εξεζητημένες κατασκευές, αυτά είναι πραγματικά παραδείγματα από μηχανές που έχουν φτιαχτεί, μικρομηχανές, οι οποίες συνήθως κυμαίνονται σε αυτές τις διαστάσεις. Να σας πω κάτι. Να, τα tablets που είναι πολύ της μόδας, τα smartphones που υπάρχουν πλέον και τα κρατάνε περισσότεροι, και κάπου που ίσως να μην το έχετε σκεφτεί. Ακόμα και τα μάξι που οδηγείτε, πώς λειτουργούν οι αερόσακοι. Έχει έναν αισθητήρα, ένα μικρομηχανικό σύστημα, το οποίο όταν αλλάζει η επιτάχυνση του αυτοκινήτου, μπορεί να δώσει το σήμα ότι αυτό το αυτοκίνητο έχει σταματήσει απότομα και βέβαια να σας σώσει τη ζωή. Άρα λοιπόν, αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό των μικροσυστημάτων, είναι ένα έξυπνο μικροσκοπικό σύστημα στο μέγεθος της τρίχας σας και ακόμα παρακάτω, το οποίο συνήθως περιλαμβάνει ένα αισθητήριο μέρος, κάτι δηλαδή που μιλάει με το περιβάλλον και το καταλαβαίνει, ένα κύκλωμα επεξεργασίας και σε κάποιες περιπτώσεις ένα κύκλωμα ανάδρασης. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο ότι κατέγραψε την πληροφορία και σας την έδειξε, αλλά μπορεί να αντιδράσει και σε αυτό και να κάνει κάποια άλλη πράξη. Υπάρχουν διάφοροι όροι που μπορεί να βρείτε στον κόσμο. Στην Ευρώπη συνήθως τα λέμε μικροσυστήματα. Στην Αμερική MEMS ή ακόμα και MOEMS, όπου έχει μπει και η λέξη οπτικός, και μάλιστα θα σας μιλήσω πιο συγκεκριμένα σήμερα για ένα τέτοιο σύστημα, όπου πλέον πέρα από τα ηλεκτρόνια χρησιμοποιούμε και τα φωτόνια. Και στην Ιαπωνία τα λένε μικρομασίνς. Και νομίζω ότι αυτός ο όρος είναι και ακόμα καλύτερο. Είναι μικρομηχανές. Είναι αυτά που έχουμε συνηθίσει να έχουμε γύρω μας σε μεγάλη κλίμακα, πάλι σε πολύ, πολύ χαμηλές. Και βέβαια, επειδή η τεχνολογία προχωράει και επειδή άνοιξε και ο δρόμος με τα ειδικά μικροσκόπια, όπως αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος πριν από λίγο, πλέον μπορούμε να έχουμε και μια αίσθηση, μπορούμε να τον δούμε τον ανώκοσμο. Και μπορούμε πλέον και να αρχίσουμε και να τον επεξεργαζόμαστε, να τον πιάνουμε. Έχουμε καινούρια μάτια και καινούρια δάχτυλα με τα οποία μπορούμε να κοιτάζουμε αυτά τα υλικά. Και έτσι από τα MEMS πάμε στα NEMS, δηλαδή στα νανοσυστήματα, τα οποία είναι χίλιες φορές ακόμα μικρότερα. Τι είναι τόσο σημαντικό? Γιατί θέλουμε να κατέβουμε τόσο πολύ σε αυτές τις διαστάσεις, για να τα κάνουμε όλα μικρότερα? Όχι, δεν είναι εκεί το μυστικό. Όπως είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το παράδειγμα με τον κύβο που σπάει, εγώ θα σας το πω λιγάκι από την πλευρά της ιατρικής. Αν και φυσικός, αυτά τα πράγματα μου κάνουν πάρα πολύ, μου εξάπτουν την περιέργεια. Φανταστείτε ότι έχετε ένα χάπι από αυτά που παίρνουμε γιατί έχουμε πονοκέφαλο. Το χάπι πρέπει να το πάρουμε, να πάει στο στομάχι μας, να διαλυθεί, να πάει στο έντερο και από εκεί και πέρα να απορροφηθεί από τον οργανισμό μας και μέσω του αίματος να πάει εκεί τέλος πάντων που έχουμε τον πόνο. Και βέβαια αυτό που διαφημίζουν οι φαρμακευτικές και είναι η επιτυχία ενός τέτοιου αναλγητικού είναι το πόσο γρήγορα μπορεί να δράσει. Φανταστείτε ότι αυτό το χάπι παίρνουμε και το κονιορτοποιούμε. Το κυβάκι που είδαμε πριν να σπάει σε πολύ πολύ μικρά κομμάτια. Τότε ίσως δεν έχουμε ανάγκη να το περάσουμε μέσα από το στομάχι μας, αλλά στοχευμένα κατευθείαν να το βάλουμε στην περιοχή η οποία χρειάζεται. Και ήδη υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές και πάρα πολλές μελέτες που προσπαθούν να φτιάξουν νανοκυψελίδες που να περιέχουν το φάρμακο που κάνει κατευθείαν στην περιοχή ή στο όργανο το οποίο παρουσιάζει τη βλάβη.
Γιατί δουλεύουν όμως όλα αυτά στην ανοκλίμακα? Κυρίως γιατί η επιφάνεια μεγαλώνει. Όταν κονιορτοποιούμε κάτι, αυτό αρχίζει και απλώνει. Αυτό που σας είπα. Το χάπι πιάνει τόσο χώρο, μισό τετραγωνικό εκατοστό. Όταν το κονιορτοποιείστε, πιάνει πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια. Και βέβαια, το πιο σημαντικό είναι, επειδή μιλάω σαν φυσικός, ότι σε αυτές τις κλίμακες έχουμε και τα πιο ενδιαφέροντα φαινόμενα. Προφανώς περισσότεροι από εσάς έχουν ακούσει τον όρο κβατομηχανική. Η κβατομηχανική δεν φαίνεται, δεν την καταλαβαίνουμε στον κόσμο μας. Παρόλο που όλα τα άτομά μας λειτουργούν βάσει αυτής, μπορούμε να τη δούμε και όλα τα ενδιαφέροντα φαινόμενα εμφανίζονται στη μίκρο και στην άνω κλίμακα. Ένα απλό καρτούν για να καταλάβουμε τι γίνεται. Στην πραγματικό κόσμο, αν υπάρχει ένα φράγμα δυναμικό, όπως λέμε, ένα στίχος δηλαδή, κάτι που ποδίζει κάτι να περάσει, το λιοντάρι δεν θα μπορούσε ποτέ να φάει αυτόν τον άνθρωπο. Αν το φανταστούμε ότι έχουμε ένα νανολιοντάρι και ένα μικρό φράγμα δυναμικού, υπάρχει το φαινόμενο σύραγγος, που σε μερικές περιπτώσεις επιτρέπει σε αυτό το λιοντάρι να πάει και να κυνηγήσει να βρει την τροφή του. Βέβαια, υπάρχουν και οι οικονομικοί παράγοντες. Όσο πιο μικρό είναι το μέγεθος μιας διάταξης μπορούμε να φτιάξουμε, μπορούμε να φανταστούμε ότι αν πάρουμε ένα wafer πυρητή, όπως λέγεται, τα δισκίδια πυρητίου, γιατί συνήθως όλα τα κυκλώματα ξεκινάνε από ένα δισκίδιο, από ένα μονοκρίσταλο πυρητίου, το οποίο πάμε και τον κόβουμε κομματάκια, τότε προφανώς όσο πιο μικρό είναι κάτι, τόσο περισσότερες διατάξεις μπορούμε να έχουμε. Άρα χαμηλώνουμε το κόστος της παραγωγής μας. Και αν σας δείξω, αυτός είναι ο πρώτος υπολογιστής που φτιάχτηκε. Πέρα από βέβαια το θέμα του κόστους, είναι και το θέμα του χώρου. Έχουμε προχωρήσει βέβαια τα τελευταία 60 χρόνια και πλέον βέβαια οι επεξεργαστές είναι αυτοί και μικρότεροι και βέβαια σχεδόν κάθε χρόνο οι εταιρείες που κατασκευάζουν υπολογιστές βγαίνουν και λένε μικρήναμε τα κυκλώματα, τα κάναμε 200 νανόμετρα, 100 νανόμετρα και πλέον μπορούμε να μιλάμε για τα tablets που τα έχουμε κάτω από τη μασχάλη μας και προχωράμε. Υπάρχει και το θέμα της κατανάλωσης. Όσο πιο μικρή μια διάταξη, τόσο λιγότερο καταναλώνει. Και βέβαια μπορεί να δουλέψει και σε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες, γιατί αν τις φανταστούμε δίπλα-δίπλα, όλες αυτές θα μιλάνε μαζί τους και πιο γρήγορα. Όταν όμως φτάνουμε και στην ιατρική, ένας σημαντικός παράγοντας είναι ο όρος βιομιμητική. Τι σημαίνει ότι πάμε να φτιάξουμε τεχνητά πράγματα που μιμούνται τη φύση. Αν θυμηθείτε τις προηγούμενες φωτογραφίες που σας έδειξα, η φύση λειτουργεί στη μίκρο και στην άνω κλίμακα. Άρα, αν θέλουμε να την καταλάβουμε, να αλληλεπιδράσουμε μαζί της και να μπορέσουμε να μιλήσουμε, πρέπει να κατασκευάξουμε πράγματα τα οποία είναι στην ίδια κλίμακα. Και η φύση μας το έχει αποδείξει. Αυτό είναι το γνωστό φύλλο του λωτού, το οποίο είναι υδρόφοβο, δηλαδή όταν πέσει νερό πάνω του δεν διαβρέχεται. Και αν το κοιτάξουμε πιο κοντά, θα δούμε, ότι αποτελείται από μικροδομές, οι οποίοι πάνω τους έχουν ακόμα μικρότερες νανοδομές. Και αυτό είναι που του δίνει τις ιδιότητές του. Το ίδιο συμβαίνει και με διάφορα χαριτωμένα έντομα ή τα γνωστά σαμιαμίδια, τα γκέκο, που άμα κοιτάξουμε τα πόδια τους καλύτερα, οφείλουν αυτές τις ιδιότητές τους, οποίες μπορούν να κολλάνε τα ποδαράκια τους, ακριβώς σε αυτές τις νανοδιαστάσεις. Και αν πάμε να κοιτάξουμε λίγο το ανθρώπινο σώμα, αυτά είναι κάποια λεμφοκύτταρα. Αυτό είναι ένα κύτταρο με αυτό το ειδικό μικροσκόπιο ατομικής δύναμης, όπως λέγεται, πολύ παρόμοιο με το STM, με το μικροσκόπιο φαινομένου σύραγγος που είδαμε στην προηγούμενη παρουσίαση. Αυτό είναι αληθινή εικόνα. Αυτή είναι μια αναπαράσταση των νευρώνων, είναι αυτή εδώ που φτιάχνουν τη σκέψη σας και αυτό μπορούμε να το φανταστούμε ότι είναι ένα μικρομηχανικό σύστημα. Γιατί οι νευρώνες πώς λειτουργούν? Με ηλεκτρικά σήματα. Έτσι δημιουργούνται οι σκέψεις, οι εικόνες και τα συναισθήματα μέσα στο κεφάλι μας. Άρα από μια άποψη η φύση μας έχει πει η ίδια ότι λειτουργεί με MEMS και με NEMS. Αυτές είναι εικόνες πάλι από μικροσκόπιο, από ιούς. Αυτό είναι ένα κύτταρο ανάμεσα σε διάφορες νανοδομές. Αυτά είναι μικρά νανοκαλώδια. Άρα λοιπόν, να πώς μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε μαζί τους. Και εδώ πάλι μια αναπαράσταση των λευκών και των ερυθρών αιμοσφαιρίων που έχουμε στο σώμα μας. Άρα λοιπόν, πρέπει να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τη φύση. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Πάμε όμως πίσω στον Ιπποκράτη. Σας υποσχέθηκα ότι αυτά συνδέονται με μια φιλοσοφία. Η Ιπποκρατική σχολή είχε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην πρόγνωση. Εκείνη την εποχή υπήρχαν δύο σχολές, η σχολή του Ιπποκράτη και η σχολή της Κνίδου. Η σχολή της Κνίδου έδινε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στη διάγνωση, να καταλάβει τι έχει ο ασθενής. Οι Ιπποκρατικοί γιατροί προτιμούσαν να προλάβουν, προτιμούσαν να δούνε και μάλιστα εξαντλούσαν στην εξέταση. Θυμίζουν η εξέταση που κάνανε τότε, θυμίζουν τις σημερινές κλινικές εξετάσεις. Και μάλιστα αυτό που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι ο Ιπποκράτης 2.500 χρόνια πριν έπαιρνε το λεγόμενο οικογενειακό ιστορικό, το οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε. Είναι κάτι που έχει ξαναεφεύρει
η μοντέρνα ιατρική. Ότι πας και σου ζητάνε και το ιστορικό της οικογένειάς σου. Γιατί είδαμε ότι υπάρχουν και οι κληρονομικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία μας. Επίσης, άλλο εξαιρετικό, που με τα πολύ λίγα μέσα που είχαν εκείνη την εποχή και μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν τεμαχίζανε τα πτώματα, ήταν ταμπού. Άρα λοιπόν δεν μπορούσαν να κάνουν μελέτες ανατομίας παρά μόνο σε ζώα. Ο Ιπποκράτης είχε καταλάβει ότι οι αρρώστιες είναι εξελικτικές, δεν είναι στατικές. Όπως είναι ζωντανός και ο οργανισμός μας και αναπτύσσεται, έτσι και μία αρρώστια θα περάσει από διάφορες φάσεις. Δεν θα μείνει η ίδια μέρα με τη μέρα. Αυτό το ξέρουμε και από ένα απλό κρυολόγημα. Δεν είναι το ίδιο ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη μέρα. Τα συμπτώματά του διαφέρουν. Στη συνέχεια, ο Γαλενός, ο οποίος ακολούθησε την Ιπποκρατική φιλοσοφία περίπου 500 χρόνια αργότερα, ήταν μέγας υποστηρικτής της Ιπποκρατικής θεωρίας. Και μάλιστα είπε ότι ένας γιατρός, για να μπορέσει να σώσει και να κάνει υγιή έναν άνθρωπο, θα πρέπει να είναι της φύσεως υπηρέτης και μιμητής. Δηλαδή, να καταλάβει και υπηρέτης όχι με τη δουλική έννοια, αλλά να σεβαστεί τη φύση, για να μπορέσει να αποδώσει και τα μέγιστα στον ασθενή του. Πάμε λοιπόν πίσω στην νανοτεχνολογία. 2.500 χρόνια μετά, αρχίσουμε πάλι στην ιατρική να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να έχουμε μια τέτοια προσέγγιση στον άνθρωπο. Ήδη ο κύριος Ριζόπουλος είπε τη λέξη personalized medicine, προσωπική ή προσωποποιημένη ιατρική. Τι θα πει αυτό, ότι πλέον ο ασθενής εξετάζεται σαν μονάδα, ότι πρέπει να καταλάβουμε τι συμβαίνει, ώστε να του δώσουμε το σωστό φάρμακο στη σωστή δόση για ένα συγκεκριμένο διαφορετικό άτομο. Άρα λοιπόν δεν μπορούν όλες οι ασθένειες ή όλα τα φάρμακα να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο. Άρα λοιπόν η προσωποποιημένη ιατρική στοχεύει στην πρόγνωση, στην ανίχνευση, μετά στη διάγνωση και ακολούθως στη θεραπεία. Και αντιμετωπίζοντας βέβαια τον καθένα μας στα ξεχωριστή μονάδα. Πώς το κάνουμε αυτό? Υπάρχει μια ειδική κατηγορία των MEMS που λέγονται βιοαισθητήρες. Ο βιοαισθητήρας πολύ απλά τι κάνει? Είναι ένα έξυπνο σύστημα το οποίο μπορεί να αναγνωρίσει ένα βιομόριο, το οποίο συνήθως μπορεί να σχετίζεται με κάποια παθογένεια, και επειδή ακριβώς έχει αυτή την εξυπνάδα, αυτή την ευφυΐα που του έχουμε δώσει εμείς, να το καταλάβει και να μας δώσει ένα σήμα. Μόλις μας το δώσει, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η ασθένεια αυτή πρόκειται ή να εμφανιστεί ή έχει ήδη εμφανιστεί στο αντικείμενο της εξέτασής μας. Βιοαισθητήρες έχετε δει στη ζωή σας, βέβαια σε λίγο μεγαλύτερες κλίμακες. Αυτός είναι ένας μετρητής ζαχάρου και αυτό είναι ένα τεστ εγκυμοσύνης. Στη γενικότερη έννοια, είναι ένας βιοαισθητήρας. Έχουν ανιχνεύσει μια ουσία που παράγεται μέσα στον οργανισμό μας και μας λένε αν υπάρχει, δεν υπάρχει και σε κάποιες περιπτώσεις και σε ποια ποσότητα. Αυτά βέβαια δεν βασίζονται σε MEMS, είναι μακροκατασκευές, αλλά ίσως έχετε αρχίσει και γνωρίζετε λιγάκι τα DNA chips, ειδικά όσοι παρακολουθείτε CSI, όπου πλέον είναι πολύ εύκολο να βρούμε τον εγκληματία, γιατί έχει αφήσει πίσω του πληροφορίες από το σώμα του, από το γενετικό του υλικό. Άρα, ή σε άλλες πιο δύσκολες περιπτώσεις νομικές, τα τεστ πατρότητας ή όλες αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή, ακόμα οι αναλύσεις αυτές πλέον για το DNA και για ορισμένες κληρονομικές παθήσεις έχουν περάσει την καθημερινή μας ζωή και βασίζονται στα MEMS. Πάμε να σας πω λιγάκι όμως και τι γίνεται στην Ελλάδα. Γιατί ωραία όλα αυτά, καλή είναι την νανοτεχνολογία, αλλά δεν είναι κάτι που υπάρχει μόνο στον έξω κόσμο. Υπάρχει στην Ελλάδα, είναι ζωντανό κομμάτι της έρευνας αυτή τη στιγμή που γίνεται και θα σας πω λιγάκι για το τι κάνουμε στο Δημόκρητο αυτή τη στιγμή. Ο οποίος παρεπιπτόντως έκλεισε φέτος και τα 50 του χρόνια. Λοιπόν, αυτή είναι μια ιδέα η οποία ξεκίνησε πριν από 5 περίπου χρόνια. Κατορθώσαμε και πήραμε μια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα πρόγραμμα που το ονομάσαμε Πυθία. Ο στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα βιοαισθητήρα, ο οποίος θα μπορεί να διαγιγνώσει αν κάποιος πρόκειται να εμφανίσει μια ασθένεια. Και το είπαμε Πυθία, γιατί συνήθως και η Πυθία δεν έδινε τα καλύτερα νέα. Ίσως καλύτερα να το είχαμε ονομάσει Κασάνδρα. Προφανώς σε αυτό το έργο, το ευρωπαϊκό, δεν συμμετέχει μόνο ο Δημόκρητος. Υπάρχουν και κάποιες εταιρείες από όλη την Ευρώπη και άλλα ερευνητικά κέντρα. Παρ' όλα αυτά, η ιδέα γεννήθηκε, μεγάλωσε και η σύλληψή της έγινε στο Δημόκρητο, όπως και επίσης ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της υλοποίησής της. Πάμε να σας πω δύο λόγια για αυτή. Αυτό είναι κάτι πολύ τεχνικό, δεν θα σας κουράσω. Είναι όμως μια σημαντική αναπαράσταση ενός MOEMS, ενός μικρο-όπτο-ηλεκτρομηχανικού συστήματος. Δηλαδή, σε αυτό χρησιμοποιούμε και φως. Και ηλεκτρόνια και ηλεκτρικό ρεύμα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά.
Και λέω ότι αυτή η ιδέα ακριβώς είναι πολύ σημαντική, γιατί αυτή είναι η εικόνα από μια πατέντα, αυτή είναι μια ιδέα του Κώστα του Μησιακού, έχει ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια και απλά εμείς συνεχίζουμε και την εξελίσσουμε μέσα από την πυθία. Και βέβαια αυτό το κομμάτι της πυθίας είναι και αυτό παντενταρισμένο. Λοιπόν, πώς δουλεύει αυτό? Φανταστείτε ότι βάζουμε ρεύμα εδώ και εδώ. Εδώ υπάρχει ένα φωτάκι. Το φως ταξιδεύει και εδώ υπάρχει ένας ανιχνευτής. Όλα αυτά σε μια πολύ μικρή διάσταση. Από πάνω υπάρχει μια, όπως λέγεται, μικρορευστομηχανική ψελίδα. Φανταστείτε ότι είναι ένα σωληνάκι σε πολύ μικρές διαστάσεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε πρώτα απ' όλα είναι να βάλουμε αυτόν που θα ανιχνεύσει την πιθανή αρρώστια. Το βάζουμε, όπως βλέπετε το σήμα δεν προχωράει. Αυτό έρχεται και κάθεται στην επιφάνεια και το φως εδώ πέρα μπορεί και μιλάει μαζί του. Με ένα μηχανισμό, ο οποίος βέβαια έχει πολλές βάσεις στην κβαντομηχανική. Βάζουμε τον ορό από τον ασθενή. Αν υποθέσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια πρωτεΐνη η οποία σηματοδοτεί μια ασθένεια. Συνήθως αυτές οι πρωτεΐνες ανιχνεύονται μέσα από αναλύσεις αίματος, οι οποίες όμως μπορεί να είναι πολύ χρονοβόρες, να είναι ακριβές, όπως επίσης να μην είναι ακριβείς. Συνήθως όταν μια ασθένεια ξεκινάει, οι πρωτεΐνες που σχετίζονται με αυτή την ασθένεια είναι σε πάρα πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις και οι υπάρχουσες τεχνικές δεν μπορούν να τις πιάσουν. Συνήθως όταν είναι σε ανιχνεύσιμα επίπεδα, η ασθένεια έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Το θέμα είναι να την προλάβεις σε πρώιμο, στο ασυμπτωματικό της στάδιο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι μπήκε. Γίνεται μια πρόσδεση, και αυτά μιλάμε τώρα είναι μόρια. Δηλαδή έχουμε αυξήσει εδώ το πάχος ενός στρώματος κατά ένα μόριο. Κατά μερικά νανόμετρα στην καλύτερη περίπτωση, αν είμαστε τυχεροί. Μιλάμε δηλαδή ότι προσπαθούμε με φως που περνάμε μέσα από μια διάταξη που έχει περίπου μια διάμετρο της τάξης της τρίχας σας και ακόμα πιο μικρή, να ανιχνεύσουμε κάτι το οποίο πήγε και κάθισε από πάνω του, το οποίο είναι περίπου 50.000 φορές πιο μικρό από την τρίχα σας. Και αυτός ο αισθητήρας μας δίνει την απάντηση. Ναι, έγινε αυτό, άρα λυπόμαστε, έχετε αρχίσει να εμφανίζετε την ασθένεια. Στην καλύτερη περίπτωση μπορούμε και να το ποσοτικοποιήσουμε. Και για να μην σας δείχνω μόνο cartoons, να σας δείξω και πώς μοιάζει. Αυτό εδώ είναι ένα δισκίδιο πυρητή, όπως σας είπα. Οπότε ο στόχος πολλές φορές της μύκνης είναι να μπορούμε να βγάζουμε και πολλές διατάξεις από ένα και μόνο αρχικό υλικό. Και να το, αυτή εδώ είναι η μικρορευστομηχανική κυψελίδα, δηλαδή το σωληνάκι μέσα που θα βάλουμε τον ορό. Εδώ απλά το έχουμε γεμίσει με μια φθορίζουσα ουσία για να δείτε πώς φαίνεται. Είναι μια εικόνα από μικροσκόπιο. Εδώ είναι μια μεγαλύτερη κατασκευή όπου πλέον έχει τις ηλεκτρικές συνδέσεις για να μπορούμε να διαβάζουμε αυτά που μας λέει ο βιοαισθητήρας. Και βέβαια εδώ άλλη σωληνίσκη στην οποία γίνεται πλέον η έγχυση του προς ανάλυση δείγματος. Και να, ποιες είναι οι διαστάσεις του. Είναι πραγματικό. Αυτά εδώ είναι τα δικά μου τα νύχια παρεπιπτόντως, για να μην λέτε ότι αυτό εδώ δεν είναι αληθινό. Και μάλιστα, μια από τις καινοτομίες που έχει αυτό το τσιπάκι, είναι λιγότερο από 40 τετραγωνικά χιλιοστά, είναι ότι δεν αναλύει μία μόνο ουσία, αλλά έχει τη δυνατότητα να αναλύσει 10 συγχρόνως. Άρα λοιπόν μπορούμε να φανταστούμε ότι ανάλογα με το πώς έχουμε κάνει τη λεγόμενη επισήμανση ή ενεργοποίηση του κάθε ενός αισθητήρα που βρίσκεται εκεί μέσα, μπορούμε να ανιχνεύουμε ταυτόχρονα 10 διαφορετικές ασθένειες για κάποιον άνθρωπο. Άρα λοιπόν μπορούμε να φανταστούμε ένα τσιπάκι τέτοιο φτιαγμένο για τον καθένα μας, βάσει ενός οικογενειακού ιστορικού, αν δηλαδή έχουν εμφανιστεί κάποιες περιπτώσεις καρκίνων, διαβήτη ή άλλων μια θηριοειδοπάθειας. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο τσιπάκι για τον καθένα μας και να εξεταζόμαστε τακτικά, για να μπορούμε να δούμε, έχουμε αρχίσει να εκδηλώνουμε τα συμπτώματα, μπορούμε να τα προλάβουμε νωρίτερα. Είμαστε στη φάση την τελική όπου αρχίζουμε και το εξετάζουμε, στοχεύσαμε βέβαια σε πολύ συγκεκριμένες εφαρμογές, γιατί δεν είναι δυνατόν να εξετάσουμε όλες τις ασθένειες, η οποία αφορά ένα μεγάλο μέρος του κοινού εδώ πέρα και είναι ο καρκίνος του προστάτη. Δυστυχώς, από όσο γνωρίζετε, σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και μετά από προστατεκτομή, μπορεί να υπάρξει μετάσταση. Όπως επίσης υπάρχει η λεγόμενη γκρίζα ζώνη, που δεν είναι εύκολο από τα επίπεδα που έχουν ανιχνεύσει οι κλασικές τεχνικές να καταλάβει κανένας αν όντως οφείλεται σε καρκίνο του προστάτη, είναι κάποια νεοπλασία η οποία συνήθως δεν είναι επικίνδυνη ούτε επιθετική για τον οργανισμό. Αυτό πώς γίνεται, πώς μπορεί κανείς να διαχωρίσει αν τελικά βρίσκομαι σε ζώνη επικινδυνότητας ή όχι, ή αν τελικά ο μεταστατικός καρκίνος έχει κάνει πίσω την εμφάνισή του. Το PSA, αυτό το ειδικό αντιγόνο που υπάρχει στον οργανισμό, υπάρχει σε δύο μορφές.
σε total, στο ολικό και στο ελεύθερο. Και αυτό που δίνει την απάντηση το ναι ή όχι είναι η αναλογία τους. Το δύσκολο στο να το μετρήσουμε και να τη βρούμε είναι ότι αυτές οι δύο ουσίες βρίσκονται σε τελείως διαφορετικές συγκεντρώσεις, που διαφέρουν τάξεις μεγέθους. Η μία βρίσκεται σε συγκέντρωση 10 φορές πιο κάτω από την άλλη. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο με τις κλασικές μεθόδους να ανιχνεύσουν και τις δύο ταυτόχρονα. Εδώ πέρα είναι ένα πρωτόλιο παράδειγμα, είναι πολύ πρόσφατα αυτά τα αποτελέσματα. Και πάλι με συγχωρείτε. Να το βγήκε. Εδώ τι έχουμε κάνει, υποσχέθηκα ότι θα κάναμε 10 αναλύτες. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι 2 πάντα τα κρατάμε για control, ένα θετικό και ένα αρνητικό, δηλαδή για να βεβαιωθούμε ότι αυτό δουλεύει σωστά. Υπάρχουν 3 αισθητήρες που ανιχνεύουν το free PSA και άλλοι 3 που είναι για να ανιχνεύσουν το ολικό PSA και τα 2 τα control μας. Όπως θα δείτε υπάρχουν εδώ 2 γραμμές που δεν δίνουν τίποτα, αυτά είναι τα controls, ενώ από τα άλλα έχουμε πάρει την αντίδραση που περιμέναμε, η οποία μάλιστα εξαρτάται και από τη συγκέντρωση αυτών των 2 δειγμάτων. Αν δείτε, βέβαια, αυτό δεν είναι αληθινό δείγμα ασθενούς, είναι ένα διάλειμμα που φτιάξαμε εμείς τεχνητά για να μπορούμε να ελέγχουμε τις συγκεντρώσεις, για να δούμε αν όντως μπορούμε να ανιχνεύσουμε 2 διαφορετικά πράγματα, τα οποία είναι σε μία τάξη μεγέθους. Αν δείτε, αυτό είναι 10 φορές πιο αραιό από αυτό. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ο Δημόκριτος, όπως είπα, ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια και ήταν κάπως έτσι, και ξεκίνησε σαν ένα κέντρο για πυρηνικές έρευνες. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει μεγαλώσει, έχει αλλάξει μορφή, έχει εμπλουτιστεί. Η έρευνα μέσα του είναι ζωντανή. Εγώ σας έδειξα ένα πολύ μικρό παράδειγμα για να σας δείξω ότι στην Ελλάδα γίνονται πράγματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις μοναδικές μέσα στο Δημόκριτο. Αυτά είναι αποτελέσματα πραγματικά από το Ινστιτούτο μας. Και θα ήθελα να τονίσω ότι η καινοτομία είναι ένας πολύ μεγάλος μοχλός ανάπτυξης. Όπως είπε και ο Φέινμαν και αναφέρθηκε και πριν, there is plenty of room at the bottom. Εγώ δεν το βλέπω μόνο ότι χωράνε πολλά νανοσωματίδια σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ περιθώριο για σκέψη. Και εκεί είναι η επιτυχία. Να μπορούμε να σκεφτόμαστε καινοτόμα πράγματα, τα οποία δίνουν ανάπτυξη στην οικονομία. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι ακριβώς επειδή αυτό είναι μια κινητήριος και ζωοποιός δύναμη για μια κοινωνία, τα λεφτά των φορολογουμένων δεν πάνε χαμένα. Και θα σας ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Διότι με ειδοποίησε ο κ. Κωνσταντόπουλος ότι αυτός θα απαντήσει στις ερωτήσεις με νότες. Επομένως, εσείς και η κυρία Μακαρόνα πρέπει να απαντήσετε τώρα στα ερωτήματα. Θα κάνουμε λοιπόν τα ερωτήματα τώρα στους 2 ομιλητές, κ. Κωνσταντόπουλος μετά με τις νότες. Λοιπόν, ακούμε. Παρακαλώ, κυρία. Θα σας δώσω εγώ λόγο. Ανοίξτε το, δεν το έχετε ανοίξει. Το έχετε ανοίξει. Ωραία. Έχω κάνει κι άλλη φορά την ερώτηση, αλλά δεν έχω πάρει απάντηση. Δεν έχω πάρει. Δεν σας ακούμε όμως. Κλείστε το και ανοίξτε το πάλι. Αν τα νανοηλικά αυτά μπορούν να διασπαστούν και να μην είναι όπως είναι τα πλαστικά τα οποία ρυπαίνουν το πλανήτη, και αν κατάλαβα καλά, η νανοτεχνολογία είναι πιο φθηνή από την μακροτεχνολογία. Κοιτάξτε, τα νανοηλικά, επειδή ακριβώς φτιάχνονται σε πολύ μικρές διαστάσεις, νομίζω ότι δεν έχει νόημα το θέμα της διάσπασης των υλικών. Τώρα, το αν είναι φτηνά ή όχι, αυτή τη στιγμή, επειδή είναι καινούργια υλικά, οι τεχνικές είναι ακριβές και δεν είναι φτηνά. Είναι ακριβά υλικά ως επί το πλείστον. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λέτε, αν ρυπαίνουν ή όχι, έτσι, αυτά τα υλικά είναι κάτι το οποίο εξετάζεται τώρα. Έτσι, διερευνάται αν ρυπαίνουν, όπως και αν μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες. Ας πούμε, όπως αυτά τα υλικά που βασίζονται με τον άνθρακα, ας πούμε, δεν προκαλούν ασθένειες μέσα στο ανθρώπινο σώμα, αλλά επειδή είναι σε πολύ μικρές διαστάσεις, μπορούν να προκαλέσουν αν τα αναπνεύσεις, ας πούμε, στους πνεύμονες. Αυτά όλα εξετάζονται όμως. Ναι. Κίνδυνο τοξικότητας. Υπάρχουν υλικά που έχουν, υπάρχουν υλικά που δεν έχουν. Έτσι, όπως όλα τα. Μάλιστα. Θα βρούμε μάλλον ποια δεν έχουν για να τα αποφύγουμε. Έτσι, δεν είναι. Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Δοκιμάστε το μικρόφωνο σας, αν θέλετε. Όχι, εντάξει. Όχι, όχι, δεν είναι μόνο αυτό, γιατί καταγράφετε. Έχετε σίγουρα στις καρέκλες, αριστερά, δεξιά, θα το βρείτε. Δεν μπορεί να εξαφανίσετε. Ναι, ακούω. Ναι.
η ηλεκτρική συμπεριφορά των ανοσολήνων. Ποια θα μπορούσε να καθοριστεί, είναι στην κατηγορία των ημιαγωγών, είναι μονοτικά, είναι αγωγή, μπορεί να γίνει νοθεία και να δημιουργήσουμε, ας πούμε, νέα γενιά ημιαγωγών. Μπορείτε να μας πείτε κάτι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Δυστυχώς δεν είχαμε χρόνο να αναλύσουμε, γιατί κάθε κομμάτι από όλα αυτά που είπαμε και εγώ και η κυρία συνάδελφος εδώ έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Οι νανοσωλήνες λοιπόν μπορεί να είναι είτε ημιαγωγοί είτε μονωτές. Και αυτό έχει να κάνει με το πώς φτιάχνονται, με το πώς ακριβώς έχει διπλωθεί αυτό το φύλλο του γραφενίου και σχηματίζει τον ανοσολήνα. Υπάρχουν κανόνες το πώς θα τους φτιάξεις για να πάρεις αγώγιμες ή όχι ιδιότητες. Τώρα, σίγουρα αυτοί φτιάχνονται με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους για κάποιες συγκεκριμένες εφαρμογές. Και αυτό, είπαμε, είναι ένα από τα πολύ θετικά στοιχεία της νανοτεχνολογίας, ότι παραγγέλνεις το υλικό, το φτιάχνεις στην άνω κλίμακα για κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες. Τώρα, το θέμα της νοθείας δεν νομίζω ότι εμπίπτει σε τέτοια υλικά. Αν μπορούσα να προσθέσω και εγώ κάτι. Αυτό που είναι ενδιαφέρον πολύ στην ανοκλίμακα είναι ότι αλλάζοντας λίγο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά αυτού που φτιάχνεις, μπορείς να το αλλάξεις τις ιδιότητές του. Όπως ακριβώς στους ανοσολήνες άνθρακα, δηλαδή μπορεί να το αφαιρέσεις μερικούς άνθρακες και τότε από ημιαγωγός να γίνει μονωτής. Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα νανοσωματίδια. Όπως επίσης ακόμα και αυτά που χρησιμοποιούνται στην ιατρική. Είναι να απαντήσω και στην κυρία ότι οι νανοσωματίδια υπάρχουν πλέον στην καθημερινότητά μας, ακόμα και στα αντιλιακά που φοράμε. Αυτό ακριβώς που κάνει την προστασία είναι νανοσωματίδια. Αλλά ακριβώς επειδή είναι τέτοιο το μέγεθός τους, είναι που δημιουργεί αυτό το προστατευτικό στρώμα και τα κάνουν να ανακλούν, ας πούμε, την υπεριόδη ακτινοβολία. Άρα η νανοκλίμακα έχει αυτό το μεγάλο προσόν, ότι παίζοντας με τις διαστάσεις, παίζεις και με τις ιδιότητες. Δεν ξέρω αν απάντησα ακριβώς το ερώτημά σας, σας δημιούργησα πολύ περισσότερα. Συμβαίνει και αυτό καμιά φορά. Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Στο πεδίο της νανοτεχνολογίας υπάρχει το δυστοπικό σενάριο του Grey Goo, όπου κάποια νανομηχανία, ας πούμε, αρχίζει και αναπαράγεται αυτόνομα και καταναλώνει, καταλήγει όλος ο πλανήτης, όλοι οι πόροι του πλανήτη να γίνουν μια γκρίζα μάζα, ένας γκρίζος χυλός. Αυτό πόσο ρεαλιστικό θεωρείτε ότι είναι, ας πούμε, μια ROG νανοτεχνολογία η οποία... Είναι πολύ ωραίο και μονογραφικό. Είναι πολύ, ακριβώς γι' αυτό ρωτάω και επειδή έχει, νομίζω, εξερευνηθεί στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο. Εγώ δεν ξέρω, εγώ το δει απλώς. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Πάντως τα έκανε εξαιρετική ταινία. Πιο ρεαλιστικό πιστεύω να υπάρχουν προβλήματα πιθανής τοξικότητας. Δηλαδή, έχει να κάνει με την πρώτη ερώτηση, ότι καλό είναι να αναπτύσσουμε αυτές τις τεχνολογίες και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και σαν γραμμή ότι ναι, μεν δίνουμε λεφτά για την έρευνα προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά παράλληλα προσπαθούμε να ερευνούμε και πώς επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Γιατί αυτά, άμα τα αφήσει το περιβάλλον, ακριβώς επειδή είναι στις διαστάσεις των ζωντανών οργανισμών, πώς μπορούν να τους επηρεάσουν. Άρα, πιο δυστοπικό σενάριο είναι μια τεράστια μόλυνση από νανοσωματίδια που ίσως δεν μπορούμε να ελέγξουμε παρά να γίνει αυτή η μεγάλη γκρίζα μάζα. Επομένως, είναι και ηθικό και κοινωνικό το πρόβλημα. Πολύ μεγάλο. Ναι. Πολύ μεγάλο. Έχουμε λάβει κάποια μέτρα που να προφυλαχτούμε απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν υπάρχουν μέτρα, γιατί ακόμα δεν έχουμε μάθει πώς δουλεύουν. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχουν τα νανοσωματίδια που στοχεύουν και δουλεύουν σαν φάρμακα. Υπάρχουν νανοσωματίδια που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή για να καταστρέφουν τους όγκους. Να καταστρέφουν τα ίδια τα καρκινικά κύτταρα, κύτταρο προς κύτταρο. Σκοπεύουν καλά. Ναι. Αυτά ουσιαστικά πάνε με έγχυση, πάνε στοχευμένα και δεσμεύονται μόνο από αυτά. Δεν νομίζω ότι έχουν. Κάποιες κλινικές μελέτες νομίζω γίνονται αυτή τη στιγμή. Το δύσκολο είναι να καταλάβουμε αν τους αλλάξουμε λίγο τις ιδιότητές τους, αυτό που έλεγα. Τους αλλάξει λίγο τη δομή και τα πας κάπου αλλού. Τι θα κάνουν. Αυτό νομίζω ότι είναι θέμα το οποίο πρέπει να εξετάζεται πάντα παράλληλα. Δεν μπορείς να το αποδεσμεύσεις. Ποιος μπορεί να τα αλλάξει αυτά. Ποιος να τα αλλάξει. Υπάρχει το ενδεχόμενο του τρελού επιστήμονα. Για τα πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο. Θα σας απαντήσω σε αυτό. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές σε δημόσιες. Όχι. Τι ορίζουμε ως τεχνολογία. Η τεχνολογία στην νεολιθική εποχή ήταν το μαχαίρι, που σου επέτρεπε να κυνηγήσεις, να σκοτώσεις το ζώο, να το γδάρεις, να φτιάξεις και ρούχα, να μπορείς να ζεσταθείς, να πελεκίσεις το ξύλο. Το ίδιο εργαλείο όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σκοτώσει. Άρα πάντα
η ηθική είναι στους ανθρώπους. Είναι στους ανθρώπους και το πώς χρησιμοποιούνται τα πράγματα. Μπράβο. Είναι τεράστια επιγνώση, αλλά και μεγάλο πρόβλημα. Τεράστιο. Τεράστιο. Άρα λοιπόν δεν έχει νόημα να μιλάμε για ηθική της επιστήμης, αλλά μόνο για ηθική της κοινωνίας και των ανθρώπων. Okay. Γι' αυτό ρώτησα για μένα τα προφίλια σας. Κύριε Βουδάκη, σχόλιο με αυτό. Όχι, να καταλήξουμε στην ερώτηση του κύριου, ότι αν κάποιος καταστρέψει τον κόσμο, θα είναι ο άνθρωπος. Εκεί θα καταλήξουμε. Έτσι, σωστά. Πάντα. Κάτι στο πιο τεχνικό, λίγο σε αυτό που παρουσιάσετε. Δεν παίρνετε ένα μικρόφωνο. Αν θέλετε, στην πρώτη καρέκλα μπροστά σας θα υπάρχει σίγουρα. Στην δεξιά. Σίγουρα έχει. Ωραία. Το κόκκινο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πιο τεχνικό στην τελευταία παρουσίαση που κάνατε. Είναι γνωστό ότι αρκετές διαγνωστικές μέθοδοι, όταν υπάρχει ασθένεια, όντως τη δείχνουν ή δεν τη δείχνουν και φαντάζομαι ότι η δική σας τεχνική τη δείχνει πιο γρήγορα ή μεγαλύτερη ακρίβεια, ας το πούμε έτσι. Έχετε μήπως κάνει τεστ σε περίπτωση που η ασθένεια ναι μεν υπάρχει, αλλά δεν το δείξει το μηχάνημα, δηλαδή υπάρχει τέτοια πιθανότητα... Δηλαδή, πόσο μεγαλύτερη ακρίβεια προσφέρει η τεχνική σας σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους. Ευχαριστώ. Όπως σας είπα, αυτό ακόμα δοκιμάζεται. Δεν το έχουμε δοκιμάσει ακόμα με πραγματικό όρο που έχουμε πάρει από εμάς ασθενούς. Το αν δεν δείξει έχει να κάνει με τα controls. Γι' αυτό είπα ότι μπαίνουν πάντα τα λεγόμενα negative και positive controls. Δηλαδή, τι θα πούν αυτά. Υπάρχει πολλές φορές η πιθανότητα ένα τεστ, όπως και ένα απλό τεστ εγκυμοσύνης, να δείξει ένα ψευδές λάθος ή ένα ψευδές σωστό. Γι' αυτό πάντα πρέπει να υπάρχουν τα controls. Εφόσον υπάρχουν αυτά, μειώνεις πάρα πολύ την πιθανότητα λάθους. Τώρα, στη χειρότερη περίπτωση, όπως και με ένα τεστ εγκυμοσύνης, απλά το επαναλαμβάνεις. Αλλά όχι, ακριβώς γιατί η βιολογία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Πιστεύω ότι ειδικά σε αυτές τις κλίμακες, και επειδή ένα μεγάλο μέρος της ανάπτυξης των βιοαισθητήρων δεν είναι μόνο η μικρομηχανική, τα MEMS, είναι και το κομμάτι της βιολογίας που μένει μέσα. Τα πρωτόκολλα τα οποία αναπτύσσονται είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, αυτό που τραβάει την πρωτεΐνη σου είναι μια άλλη πρωτεΐνη. Είναι ένα αντίσωμα που τραβάει ένα αντιγόνο. Άρα αυτά είναι κατασκευασμένα και μελετημένα για αυτό το λόγο. Και τα controls τους είναι φτιαγμένα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Άρα πιστεύω ότι ίσα ίσα από έτσι μειώνουμε τα περιθώρια λάθους. Παρακαλώ. Μικροφωνάκι κοντά σας. Τώρα. Δίπλα σας πρέπει να έχει πάνω και δεξιά. Βλέπω έχει κουμπιά, άρα θα έχει μικρόφωνο. Για έχει μικρόφωνο. Ποια ενδιαφέρον είναι η απάντηση, έτσι άλλο. Η νανοτεχνολογία έχει δώσει μεγάλη ποικιλία υλικών πέρα από νανοτσολίνες άφρακα ή τεραφέλιο ή κάποια άλλη υλικά. Η ερώτησή μου είναι αν σήμερα ή μέσα στην επόμενη πενταετία, δεκαετία θα έχουμε εφαρμογή της στην παραγωγή για εκτός από, εκτός από τη μικροηλεκτρονική φυσικά που είναι σημερινό γύρω μας. Νομίζω ότι θα Νομίζω ότι υπάρχει ήδη, δηλαδή είναι όπως σας είπε η κυρία συνάδελφε, σας έχω δείξει, σας έδειξα και εγώ, υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές αυτή τη στιγμή της νανοτεχνολογίας, περισσότερες από όσες μπορούμε να σκεφτούμε και να αναφέρουμε, σχεδόν σε πάρα πολλά πράγματα που έχουμε, όπως τα κινητά μας, όπως οι μπαταρίες, υπάρχουν νανοσωματίδια μέσα, όπως τα καλλιντικά, όπως τα φάρμακα, όπως δηλαδή, ακόμα και σε ρούχα, σε ρακέτες του τένις, σε σκελετούς ποδηλάτων. Οτιδήποτε είναι τώρα νέας τεχνολογίας χρησιμοποιεί σε εμπογές, ναι. Χρησιμοποιεί την νανοτεχνολογία. Δηλαδή έχει περάσει και γι' αυτό και τη λέμε πλέον νανοτεχνολογία. Αν κάτι δεν έχει περάσει σε εφαρμογή, δεν λέγεται τεχνολογία, λέγεται επιστήμη ακόμα, έρευνα. Έτσι, είναι νανοτεχνολογία πλέον τώρα. Σωστό. Παρακαλώ. Άλλη μία ερώτηση θα πάρουμε, γιατί δεν πρέπει να κάνω μία ερώτηση. Εγώ θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία είναι. Δεν ελπίζω πως όχι. Λοιπόν, η πρώτη είναι. Καλά μιλάμε για αποθήκευση υδρογόνων με τεχνολογία και πάει λέγοντας για να μπορέσουμε να το κάνουμε αξιοποιήσιμο στα αυτοκίνητα. Μην τυχόν όμως η όλη κατασκευή και όλη η διαδικασία παραγωγής αυτής της νανοτεχνολογίας μας δίνει περισσότερη μόλυνση και περισσότερη κατανάλωση ενέργειας για να παραχθεί από αυτό που θα μας ωφελήσει τελικά στο αυτοκίνητο. Πριν, πρώτα από το Υπουργείο Ενέργειας Αμερικής, μετά
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει θεσπίσει κάποιους όρους, κάποιους στόχους, τους οποίους πρέπει να πληρεί ένα υλικό για να χρησιμοποιηθεί για αυτή τη δουλειά. Έτσι, εμάς μας ενδιαφέρει τώρα προς το παρόν η προσδοφητικότητα, το πόσο μπορεί να αποθηκεύσει, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι ένα από μια μεγάλη λίστα που έχει να κάνει με το κόστος, έχει να κάνει με το περιβάλλον και με όλα και με πάρα πολλούς άλλους παράγοντες. Άρα αυτό πρέπει να το δει κανείς σε συνδυασμό, έτσι, και όχι μόνο ως προς να αφορά την ποσότητα. Και αυτό κάνουν οι εταιρείες αυτή τη στιγμή. Οι εταιρείες που φτιάχνουν αυτά τα αμάξια, έστω και τα πιλωτικά που κυκλοφορούν, κάνουν αυτό το πράγμα. Ελέγχουν όλους τους παράγοντες ώστε να μπορέσει κάτι να κυκλοφορήσει. Σε τι στάδιο είμαστε πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στον καταναλωτή, αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλα project. Ας πούμε, η Καλιφόρνια έχει πάρα πολλά λεωφορεία υδρογόνου. Στη Γερμανία τρέχει ένα project αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι ένα υδρογονάδικο κάθε 50 χιλιόμετρα σε εθνικούς δρόμους. Έτσι, που σιγά σιγά δηλαδή πηγαίνουμε προς τα εκεί, διότι έχουν κάνει, ξέρουμε ότι το πετρέλαιο σιγά σιγά θα εξαλειφθεί, άρα πρέπει να πάμε. Οι τεχνολογίες οι δύο που συναγωνίζονται για τα αυτοκίνητα είναι μπαταρίες για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα υδρογόνου. Έχουν κάνει λοιπόν την αριθμητική τους οι εταιρείες και έχουν δει ότι για μικρά αυτοκίνητα πόλης μπορεί να ικανοποιήσει το ηλεκτρικό μοντέλο. Αλλά για μεγάλα φορτηγά ή για αυτοκίνητα που κάνουν μεγάλες διαδρομές δεν μπορεί, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Οπότε εκεί θα πάμε κατά ανάγκη σε λύσεις υδρογόνου. Και η δεύτερη ερώτηση. Αυτή ήταν η μία δηλαδή. Ναι. Και η δεύτερη ερώτηση. Λίγο η κυρία την έπιασε σε προηγούμενη ερώτηση. Καλά όλα τα συστήματα ανατεχνολογίας για την πρόληψη. Αυτό που ξεκινήσατε και είπατε προηγουμένως για τα καρκινικά κύτταρα των εξοντώνονται από νανομηχανές. Σε τι στάδιο βρίσκεται? Από όσο γνωρίζω, γιατί δεν είμαι ούτε γιατρός ούτε βιολόγος, αυτό δεν εξοντώνονται από μηχανές. Αυτό τι γίνεται? Είναι σωματίδια τα οποία είναι ουσιαστικά νανομέταλλα, νανοσωματίδια χρυσού, τα οποία είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο και απορροφώνται μόνο από τα καρκινικά κύτταρα. Και αυτά με φως, με λέιζερ, με πέριθρο, τα χτυπάνε και αυτά όπως θερμαίνονται, γιατί απορροφούν αυτή την ακτινοβολία, εκπέμπουν και αυτά με τα θερμότητα και σκοτώνουν το κύτταρο. Δεν είναι νανομηχανές που πάνε και τα τρώνε. Αυτό νομίζω έχει αρχίσει ήδη και δοκιμάζεται σε κάποιες περιπτώσεις. Ξέρω ότι το έχουν δοκιμάσει σε κουνέλια, το έχω δει δηλαδή δημοσιευμένο. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα πρώτα κλινικά στάδια. Σε κάποιες μελέτες, τουλάχιστον στην Αμερική, όχι εδώ πέρα. Αυτό είναι μια δουλειά που γίνεται στο Rice University και το δοκιμάζουν και άλλες ομάδες, αλλά τουλάχιστον αυτή είναι η πιο μεγάλη. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, εγώ ήθελα να ρωτήσω, κυρία Μαρόνα, απάντησε αφαιρετής. Θέλω να ρωτήσω σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε ως προς την πυθία, απαντήσατε νομίζω. Έτσι. Πάμε τώρα σε λίγο, θα πάμε προς κλινικές δοκιμές και προς αυτά. Κλινικές δοκιμές. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει κλινική δοκιμή και τι σημαίνει ότι δοκιμάζουμε με ορό. Ναι. Όχι, ακόμα είμαστε στο στάδιο που θα το δούμε ακόμα συνθετικά. Εμείς το κοιτάμε ακόμα με ουσίες που μπορούμε, τις παίρνουμε αγοραστές, το οποίο προσομοιάζει βέβαια με τον ορό ενός ασθενούς, αλλά δεν είναι πραγματικό δείγμα. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να κάνουμε εκεί και αυτό όχι για τον αισθητήρα. Όπως είπα, το πρόβλημα μας είναι η βιολογία. Δηλαδή δεν μπορούμε να χειριστούμε καλά τη βιολογία ή να καταλάβουμε ορισμένες φορές τα σήματα ακριβώς τι θέλουν να μας πούνε. Κλινική μελέτη και κλινικές δοκιμές είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Σημαίνει ότι η τεχνολογία έχει στανταριστεί, ξέρεις πώς δουλεύει. Ξέρεις ακριβώς τη βιολογία του. Έχει ενδιαφερθεί η εταιρεία να επενδύσει σε αυτή. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί από μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν έχουμε γραμμή παραγωγής. Και αφού λοιπόν η εταιρεία με το δικό της R&D αποφασίσει ότι αξίζει να επενδύσει εκεί, τότε μέσω βέβαια κρατικών οργανώσεων όπως ο ΕΟΦΗ οτιδήποτε, τότε αρχίζουν οι μελέτες με πραγματικά και οι οποίες πρέπει να κρατήσουν και αρκετά χρόνια. Δεν είναι κάτι που γίνεται σε ένα-δύο μήνες. Άρα λοιπόν η διαφορά με το. Ναι, μεν δίνει αποτελέσματα με το πάω στην κλινική δοκιμή, είναι τεράστια και πολλές φορές δεν φτάνει και εκεί. Είναι πολύ λίγες οι τεχνολογίες που φτάνουν σε αυτό το στάδιο. Άρα θέλουμε ακόμα τουλάχιστον 5 χρόνια, έτσι για να λέμε τώρα τα πράγματα με το όνομά τους. Τουλάχιστον 5 χρόνια είναι μια καλή εκτίμηση και αυτό σας είπα, αν βρεθεί πάντα ο επενδυτής. Εκεί είναι πάντα το ζητούμενο. Τι γίνεται από αυτή την πλευρά? Αυτό έχει να κάνει λίγο με την ελληνική πραγματικότητα. Να καθίσω, δεν χρειάζεται. Η ελληνική πραγματικότητα είναι ότι μυαλά υπάρχουν, ιδέες υπάρχουν, δεν υπάρχει βιομηχανία αντίστοιχη να το υποστηρίξει. Αυτό μόνο στο οποίο μπορούν να ευελπιστούν οι Έλληνες επιστήμονες είναι να πουλήσουν την ιδέα τους, την πνευματική δηλαδή ιδιοκτησία σε μια εταιρεία.
ή κάποιος που θέλει να βάλει ένα κεφάλι στα τα venture capital που ακούμε και να πει, ξέρεις, πάρτε τα, δείτε πώς θα το κάνετε. Πόσα είναι. Τα λεφτά που απαιτούνται για κάτι τέτοιο. Μια μήνυμα επένδυση τέλος πάντων για να προχωρήσει. Για την οποιαδήποτε τεχνολογία. Αυτή που αναφέρατε. Τη συγκεκριμένη. Πρώτα απ' όλα, πρέπει κανείς να λάβει τα διάφορα κόστη. Δηλαδή, καλό το κόστος του MEMS αυτού καθ' αυτού. Μετά είναι το κόστος των αντιδραστηρίων. Τα βιολογικά δείγματα είναι αρκετά ακριβά. Δηλαδή, μία ανάλυση δεν πρέπει να τη δούμε μόνο στα τσιπάκι, αλλά παραγωγή για το τσιπ, τα αντιδραστήρια, η επεξεργασία του δείγματος, που πολλές φορές είναι και αυτή ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, πόσο ακριβή είναι. Γιατί όσο πιο δύσκολη είναι η τεχνική, θες κάποιον ειδικό. Και όσο πιο ειδικός και τόσο πιο ακριβώς για να τον προσλάβεις. Άρα αυτό που έχει σημασία δεν να μιλάμε πόσο κοστίζει το τσίπ από μόνο του, αλλά πόσο κοστίζει η κάθε ανάλυση. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το έχουμε υπολογίσει, βγαίνει περίπου στα 60 ευρώ ανά ανάλυση. Αυτό δεν ξέρω αν κανείς θα μπορούσε. Είναι φθηνή σε σχέση με μερικές χιλιάδες που μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος αυτή τη στιγμή και να πληρώνει. Π.χ. όπως γίνεται που προσπαθούν να ανιχνεύσουν γενετικές μεταλλάξεις για τον καρκίνο του μας του πάνε. Κάπου εκεί, νομίζω γύρω στα 1.500 με 2.000. Τέλος πάντων, υπάρχουν τέτοιες εταιρείες που το κάνουν με πιο συμβατικές μεθόδους. Άρα λοιπόν, πρέπει να δεις ποια εταιρεία που μπορεί να παράξει τα τσιπάκια, δηλαδή και να τις μεταφέρει στην τεχνολογία και να την ενδιαφέρει να επενδύσει εκεί. Και δεν είναι μόνο ένας ο παίκτης, δηλαδή ποια βιομηχανία θα το φτιάξει, είναι πόσες βιομηχανίες θα μπουν εκεί. Και βέβαια μπαίνουν άλλα πράγματα. Τα ποσά είναι μεγάλα. Τα ποσά είναι μεγάλα. Κάθε τεχνολογία για να μπορέσει να εφαρμοστεί θέλει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο εκκίνησης από πίσω της. Μπορεί να ακούγεται μεγαλόπνο ή να λέμε «Α, είμαστε ακριβοί». Πιστέψτε με ότι τα λεφτά που έχουν δαπανηθεί σε πράγματα στα οποία δεν γίνανε ποτέ προϊόν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που έχουν επενδυθεί για να γίνουν προϊόντα. Είναι αυτό που και βλέπω δύο φίλους που ήμασταν μαζί προηγουμένως σε μια άλλη συνάντηση. Είναι αυτό που λέγανε και εκεί. Πρέπει να καεί, να κάψουμε πολύ χρήμα μέχρι να αρχίσει να αποδίδει. Και αυτό τα λέει όλα. Κύριε Φουδάκη, τελευταία ερώτηση. Επιτρέψτε μου να την κάνω εγώ. Εσείς είπατε για την αποθήκευση του υδρογόνου και τη μέθοδό σας. Υπάρχει μια μέθοδος. Πόσο μακριά είμαστε από εκείνη τουλάχιστον που δεν χρειάζονται κλινικές μελέτες. Κοιτάξτε, μπορεί να μην χρειάζονται κλινικές μελέτες, αλλά χρειάζεται βελτιστοποίηση υλικών, παραγωγή. Εμείς σχεδιάζουμε υλικά, αλλά κάποιοι πρέπει να τα φτιάξουν στα εργαστήρια. Συνήθως κάνουμε τη δουλειά τη δικιά μας και πετάμε τον μπαλάκι στους συνθετικούς. Έτσι χρειάζονται μεγάλες ομάδες και χρειάζονται και πραγματικά μεγάλες επενδύσεις και υψηλού ρίσκου. Αυτό είναι το πολύ άσχημο στην ολική υπόθεση. Υπάρχει περίπτωση να μην δουλέψει. Βέβαια, μπορεί να επενδύσει σε ένα υλικό που να μην δουλέψει τελικά για ένα από του πολλού λόγου. Μπορεί να αποθηκεύει πολύ μεγάλη ποσότητα υδρογόνου να μην δουλέψει. Έτσι. Και αυτό κρατάει και το χώρο ακόμα ζωντανό ερευνητικά, ότι πολλοί κόσμοι δουλεύει και περιμένουμε να δούμε. Δεν έχει δοθεί ακόμα μια λύση η οποία να μπορεί να περάσει με ικανοποιητικό τρόπο στα αυτοκίνητα. Σε ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα. Να το ελπίσουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο. Καθίστε τώρα γιατί θα δείτε τώρα έτσι μετά από λάθος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να στηθεί. Εδώ ο κύριος Κωνσταντόπουλος θα μας μιλήσει. Τι θα μας μιλήσει, λέει, θα μας δείξει πάρα πολλά πράγματα. Blue Science. Μισό λεπτό να ετοιμαστούμε. Και δεν είναι μόνο ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Πρέπει να πούμε ότι έχει και τους συνεργάτες του μαζί, οι οποίοι ήρθαν όλοι από τη Θεσσαλονίκη. Τι λένε, παιδιά. Να τους προλογίσεις. Είναι η backbone, αλλά το λέω. Καλό. Καλό έτσι, σποδιλική στήλη. Ναι. Και είσαστε μόνο σποδιλική στήλη, άκρα δεν έχετε, κεφάλι δεν έχετε. Τι γίνεται. Nick and the back. Nick and the back. Να το κεφάλι. Το δείχνω. Γιατί η σποδιλική στήλη. Ναι. Έλα. Διότι σε μια ορχήστρα η σποδιλική στήλη θεωρείται το μπάσο και τα τύπανα. Εμείς είμαστε τρία, εγώ παίζω κιθάρα, τα παιδιά παίζουν μπάσο και τύπανα. Οπότε είναι εκεί, μάλιστα. Είναι η εικόνα της μπάντας. Είναι η εικόνα της μπάντας. Εσύ και ο Θανάσης, δηλαδή, είσαστε τα άκρα ή το κεφάλι, δεν ξέρω τι. Εντάξει, η καρδιά. Μέρος του μπαγκού. Μέρος του μπαγκού. Σας δικότερα από την ιστορία όλη. Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Θανάση Κωνσταντόπουλος και με μεγάλη χαρά σας φέρνουμε αυτό που λέμε Blue Science Cafe στο Εθνικό Έλλημα Αερονών και σε αυτή την εκδήλωση που μπορεί να ξεκινήσει σε λίγο. Έχω την χαρά να έχω μαζί μου ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα blues και blues rock στην Ευρώπη και παίζεται ακόμα και στην Αμερική. Στο τελευταίο διαγωνισμό που λέει Crossroads
Είναι κάτι παρόλο που φτάσαμε στην 30η θέση ανάμεσα στις 1500 συμμετοχές, μόνο όντας στην Ελλάδα. Και αυτό θα κάνουμε σήμερα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που έχετε συνηθίσει, γιατί είναι διαδραστικό. Οπωσδήποτε έχετε κάποια ερώτηση, σηκώνετε το χέρι κάποιος και θα ρωτάει αν καταλαβαίνει κάτι. Αλλά αυτό που παρουσιάζουμε διαθίζεται και μουσικά. Και προσπαθούμε η μουσική να έχει κάποια σχέση με αυτό που σας δείχνουμε, αν είναι πετυχημένη ή όχι, να το πείτε στο τέλος. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με το προβολέα ή όχι. Α, σε λίγο. Ωραία. Καταρχάς, σας κάνουμε ένα γκάλο στο αγραντήριο. Πώς υπέρεις το μουσικό όργανο? Όλα πιάνονται, και το δέχεται και το τραγούδι πιάνονται. Ωραία. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, από όλους αυτούς που παίρνουν μουσικό όργανο, πώς είναι οι κιθαρίστες? Η συντριπτική πλειοψηφία. Ένα μεγάλο λοιπόν μέρος της ομιλίας σήμερα θα έχει πολλά πράγματα για την ηλεκτρική κιθάρα και θα σας δείξουμε και μια κιθάρα πολύ ιδιαίτερη. Ναι. Το γράφετε αυτό ή όχι? Δεν ξέρω αν γράφετε. Off the record, 49. 49. Να τις εγκαλωστείς, Θανάση. Τι τις κάνεις, Θανάση, μου όλες αυτές? Είσαι 100 όχι. Όχι, αλλά με αυτά που ακούω από τους νανοβιοτεχνολόγους, μπορεί να βρουν τον τρόπο τελικά να μπορεί να παίζεις πολλές κιθάρες. Η αλήθεια είναι, βέβαια, είχα πάει σε μια συναυλία των Whitesnake όταν ήμουν στην Αμερική, όταν
έπαιξε για ένα μικρό διάστημα ο Steve Vai μεταξύ τους, ο οποίος στο New Haven Colosseum έπαιξε 40 κιθάρες στη διάρκεια της συναυλίας. Πέφτανε σε διάφορα μέρη του πάλκου από τον, από τον ουρανό. Πέζανε, έπαιζε, έτρεχε καόλου, έπαιζε και το έκανε συνέχεια. Γιατί είναι διαφορετικές αυτές οι κιθάρες? Μπορώ να δώσω μια απάντηση, αλλά δεν είναι τόσο political correct, αλλά θα την πω έτσι κι αλλιώς. Σε άλλες θρησκείες επιτρέπεται η πολυγαμία. Έχεις λοιπόν πάρα πολλές γυναίκες, γιατί θες να ικανοποιήσεις πολλές ανάγκες. Μπορείς όμως κάθε κιθάρα, ας πούμε, ότι ικανοποιεί και μια άλλη ανάγκη. Βάλτε στο δικό σου και να μεταφέρουμε ό,τι είναι. Λοιπόν, έχω όμως μια καλή ιδέα. Όσο φτιάχνει αυτό εδώ πέρα, δεν παίζουμε μια προθέρμανση? Έτσι, μια προθέρμανση. Είστε αμέσως. Είναι, φοβήθηκε την προθέρμανση. Να δώσω το USB μου δηλαδή τώρα. Ωραία. USB δεν πιστεύω να ξέρω. Όχι, USB έχω ένα ή δύο. Οκ. Τι θες να πεις? Feel free. Εγώ. I was born. I was born, δηλαδή. Δεν είναι αυτό το δικό μου ακόμα, εδώ είναι. Και να το έχουμε αυτόματο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μέχρι να έρθει το ασύρματο μικρόφωνο, γιατί έχω... Α, να το. Εντάξει. Να σας πω λίγο από που ερχόμαστε. Ερχόμαστε από ένα μέρος που λέγεται ΕΚΕΤΑ, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης. Μέσα εκεί είχε ένα Ινστιτούτο που λέγεται Ινστιτούτο Τεχνικής Γενικών Διεργασιών. Μέσα στο Ινστιτούτο έχει ένα εργαστήριο που λέγεται Εργαστήριο Τεχνολογίας, Σωματιδίων και Αερολυμάτων. Μέσα στο εργαστήριο έχει πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους, τους οποίους σας προσκαλώ να δείτε, να τους γνωρίσετε από κοντά και είναι υπεύθυνοι για ό,τι θα σας δείξω τώρα. Τώρα, έξω από αυτό το μέρος υπάρχει η πόλη της Θεσσαλονίκης και οι φίλοι μας, οι μουσικοί, που πολλές φορές μοιραζόμαστε τη σκηνή μαζί τους. Σε αυτό το κέντρο κάνουμε διάφορα πράγματα στο εργαστήριο.
σε διάφορους τομείς εφαρμογών, θα σας απασχολήσω, την ενέργεια, το περιβάλλον, τις εργασίες και πολλά άλλα. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι φέτος γιορτάζουμε τα 15 χρόνια από την ίδρυση του εργαστηρίου μας και εδώ μπορεί να δείτε μια, που λέμε, μια μέρα από τη ζωή του, όπου κάνουμε πολύ βρώμικα πράγματα που σημαίνει ασχολούμαστε με κινητήρες. Εμείς είμαστε από αυτούς που πιστεύουμε ότι η κάση θα είναι για πάντα και πιστεύω να σας πείσω γι' αυτό σήμερα και ότι είναι καλό να καίμε πράγματα, αρκεί να ξέρουμε τι καίμε και τι είναι αυτό που καίμε, μέχρι πολύ πιο καθαρά πράγματα όπως να εκθέτουμε κύτταρα στην εξάτμιση, να βλέπουμε τι παθαίνουν από τις εξατμίσεις. Και μέρος όλης αυτής της δουλειάς είναι αυτό που κάνουμε σαν έρευνα και πλέον κοντά στην τεχνολογία, στα στάδια τα τελευταία της έρευνας που θέλουμε να μπει στην τεχνολογία, η τεχνολογία των ηλιακών καυσίμων, δηλαδή η παραγωγή ενέργειας από ήλιο, νερό και διοξείδιο του άνθρακα που θα μιλήσουμε σήμερα. Επίσης θέλω να σας πω ότι την ιδέα την πήραμε για να κάνουμε αυτό το Science Café από τον Μιχάλη Φαραντέι. Ο Φαραντέι 1925 έκανε το πρώτο τέτοιο Science Café, ήταν Χριστούγεννα της εποχής εκείνης και το έκανε σε πολλά παιδάκια μπροστά και αποφασίσαμε να το κάνουμε και εμείς έτσι. Μόνο που τότε λέγανε πολλά αστεία και ψυχογόσαν τα παιδιά, επειδή εμείς έχουμε πολύ λίγο χρόνο να θεραπευτούμε και να ψυχολογηθούμε μόνοι μας, θέλαμε να συνδυάσουμε με τη μουσική που μας αρέσει. Και η μουσική μας αρέσει είναι τα blues, αλλά επίσης και η επιστήμη που κάνουμε είναι αυτό που λέμε πολύ κοντά σε αυτό που είναι blue sky research, αυτό που λένε για τον ουρανό, η οποία όμως θέλει να έρθει στην εφαρμογή. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι μια τρύπα στο νερό, έτσι. Και πιστεύω να σας πείσω ότι μια τρύπα στο νερό μερικές φορές είναι και σημαντικό πράγμα να προσπαθήσεις να το κάνεις, αρκεί να μείνει έτσι. Έχουμε κάνει τις εκδηλώσεις αυτές, ξεκινήσαμε το 2009 στη Θεσσαλονίκη. Συνήθως όλες οι εκδηλώσεις γίνονται σε κάποιο μπάρ ή σε κάποιο κλαμπ. Αυτή είναι η πρώτη που γίνεται σε ένα πιο κομμουνιστικό περιβάλλον και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία του να είμαστε σε ένα πιο έτσι, ακαδημαϊκό ακροατήριο. Βέβαια και στα κλαμπ έρχονται όλοι του συναφιού μας. 2009 στη Θεσσαλονίκη, ξανά στη Θεσσαλονίκη, στη Χίο, στην Αθήνα. Ήμασταν προσκεκλημένοι του Yale Club για να το κάνουμε, πάλι στη Θεσσαλονίκη και ξανά στην Αθήνα τώρα είμαστε εδώ μαζί σας. Τα θέματα που παρουσιάζουμε είναι συνήθως τέσσερα, το ενέργεια από ήλιο και νερό και διοξείδιο του άνθρακα που συμπληρώνουμε τώρα, το αναπνέοντας στην πόλη, τα μπαχαρικά της ανάπτυξης και το νανοσωματίδια κατά παραγγελία. Είναι όπως έχουν τα διάφορα musical που έχει το Cats και τα άλλα. Οπότε, αν σας αρέσει αυτό, έχουμε και άλλα τρία να σας δείξουμε στη διάρκεια της χρονιάς και με μεγάλη ευχαρίστηση θα το κάνουμε. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη δουλειά μας. Έχει εδώ πολλά μικρά παιδάκια μέσα. Ποιος είναι ο κύριος που βλέπουμε στην οθόνη? Ποιο μικρό παιδάκι να ρωτήσω τώρα, να το δω και εδώ. Ποιος είναι αυτός ο αγγλικάρι μου? Βλέπετε μετά και το όνομά σου. Με λένε Γιώργο και αυτός είναι ο Προμηθέας. Είχε δώσει τον όρο της φωτιάς στους ανθρώπους. Είσαι πρώτος. Ο Προμηθέας έδωσε τον όρο της φωτιάς. Πώς το έκανε? Βασικά το κλέψε από τους θεούς, έτσι. Δεν το κλέψε, μάθαμε χθες ότι δεν το κλέψε. Δεν το κλέψε. Έτσι μάθαμε χθες. Ναι. Πήρε φτάσει και δεν το κλέψε. Τέλος πάντων. Εμένα, επειδή παίζουμε αυτή τη μουσική τη λαϊκή, την blues, και μας αρέσει να είναι η κλοπή μέσα στην αυτή. Ας πούμε ότι την το κρατικοποίηση ή το κάτι αντίστοιχη κρατικοποίηση ή το καταβαλωτήρωση. Για τη Μωρία, όπως η θεήτη του είπανε, λέει, κοίταξε να δεις κάθε μέρα θα έρχεται ένα πουλί, θα σου τρώει το σηκώτη, το βράδυ το σηκώτη θα ξαναγίνεται και την άλλη μέρα θα σου ξανατρώει το πουλί. Μπράβο. Αλλά εγώ δεν θέλω να ρωτήσω την Ελένη, αν ξέρει άλλο παράδειγμα, πώς το λένε, tissue reconstruction, πώς το λέμε στα ελληνικά το tissue reconstruction, αναγέννηση ιστών, προηγούμενο από αυτό. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχαίοι είχαν εφεύρει και την αναγέννηση των ιστών, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν τόσο σαντιστές οι θεοί και λέγανε, κοίταξε να δεις, θα σου τρώει το σηκώτη χωρίς να υπάρχει ένας τρόπος να το αναφιερώνει γρήγορα και με αποτελεσματικό τρόπο. Τι κάνει? Το σηκώνει να αναφιερώνεται από μόνο του, δεν θέλει και ναι, αυτό θα μου πείξει πολύ όμως. Όχι όμως σε μία μέρα, σε 4 μήνες αναγεννάει. Σε 4 μήνες. Πάρα πολύ ωραία.
Τι σημαίνει λοιπόν τώρα εδώ. Ο προμηθευτής έκλεισε τη φωτιά, τον τιμωρήσανε, πήραν εμείς τη φωτιά και την έχουμε τώρα και την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και μπορεί να πει κάποιος ότι μόνο ο προμηθευτής υπέφερε. Στην πραγματικότητα όμως η ΘΕΗ καταράστηκε τον προμηθευτή και τους απογόνους του. Επομένως σήμερα εμείς έχουμε το μερίδιό μας σε αυτή την κατάρα των Θεών, απλώς αυτό το μερίδιο δεν το πληρώνουμε ακόμα με τον Άρη και το πουλί για να τρώει το σηκώτη του καθενός και να ξαναγεννιέται την άλλη μέρα. Το πληρώνουμε με αυτό που λέμε παγκόσμια υπερθέρμανση, φαινόμενο θερμοκηπίου, με το διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ουσιαστικά το προϊόν της καύσης. Αν έκλεψες τη φωτιά, πρέπει να μάθεις να ζεις και με το διοξείδιο του άνθρακα. Είναι όμως έτσι τα πράγματα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η φωτιά ήταν από τις πιο σημαντικές εφευρέσεις, κατακτήσεις, όπως θέλουμε να το πει. Αυτό είναι πολύ ωραίο το ντοκιμαντέρ του Ζαν Ζακανό που λέγεται Ο πόλεμος για τη φωτιά. Πολλές φορές μπορεί κάποιος να ρωτήσει, η φωτιά είναι φίλος ή εχθρός και μερικές φορές εμφανίζεται και σαν φίλος και σαν εχθρός. Εκείνο πάντως που έχει σημασία είναι να σκεφτόμαστε πάντοτε, όπως είπε και η Ελένη προηγουμένως, ότι το κάθε τεχνολογία, το κάθε εργαλείο μπορεί να έχει και την καλή του άποψη και την πλευρά και την κακή. Μπορεί να υπάρχει όμως και μια ουδέτερη πλευρά και εμάς σαν μουσικούς μας εμπνέει πάρα πολύ ο Τζίμι Χέντριξ, ο οποίος χρησιμοποιήσε τη φωτιά για διασκέδαση. Και ας ακούσουμε. Ξέρουν ποιος είναι ο Τζίμι Χέντριξ. Μπορεί να έπρεπε να ρωτήσω πόσοι ξέρουν για να μην έχει. Ωραία. Λοιπόν. Ποιος? Εις βάθος. Άμα ξέρει κάποιος εις βάθος, θα έχει special δώρο. Υπήρχε μια εποχή που ζωγράφοι ζωγραφίζανε φουγάρα και ζωγραφίζανε εργοστάσια. Αυτή είναι ένας πίνακας στην Τζόρτζια Ο'Κίφε. Και άμα μετρήσετε, έχει πάνω από 30 φουγάρα. Και ένας ωραίος ηλιακός πίνακας που δείχνει τι, δείχνει ότι όπου υπάρχει φουγάρα, από κάτω υπάρχει ένα εργοστάσιο, όπου υπάρχει εργοστάσιο υπάρχουν δουλειές. Όπου υπάρχουν δουλειές υπάρχει ευημερία. Ο κόσμος έγινε από αγρότης και μηχανικός εργάτης, διότι υπήρχαν τα φουγάρα και τα εργοστάσια για να πάνε να δουλέψουν. Δεν σκεφτόταν κανένας τίποτα ότι η φωτιά και η καύση είναι κάτι που δεν μας αρέσει. Σήμερα βέβαια τα πράγματα είναι λίγο αλλιώτικα, γιατί η καύση και οι επιπτώσεις της είναι συνδεδεμένες με ανεπιθύμητες εικόνες όπως αυτές. Όπως η μάνα εδώ πέρα, μέσα σε κάποιους δρόμους στην Ινδία, προσπαθεί να περάσει με το παιδί της τη στιγμή που από παντού δίχρονα. Πώς να το πούμε αυτό εδώ πέρα, τρίκυκλα, δίκυκλα, τη βομβαρδίζουν με κάποια αέρια. Μπορεί λοιπόν κάποιος να πάει πάλι πίσω στους κλασικούς και να σκεφτεί αυτό που λέμε με το οποίο ξεκινά ένα διάσημο βιβλίο του προηγούμενου αιώνα. Ένα φάντασμα πλανάτη πάνω από την Ευρώπη. Ποιο φάντασμα είναι αυτό? Μέρκελ. Η Σόιμπου, η Μέρκελ. Τότε το καιρό εκείνο λεγόταν το φάντασμα του κομμουνισμού. Μετά αυτό το φάντασμα πέρασε, υπήρξε ένα άλλο φάντασμα που ήταν το φάντασμα.
εξάρτησης με αυτό έχει όνομα και έχει τέσσερα ονόματα. Το όνομα της ενεργειακής εξάρτησης, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, της οικονομικής στασιμότητας και της γύρανσης του πληθυσμού. Και αυτό το φάντασμα στοιχειώνει την Ευρώπη τον τελευταίο καιρό και αυτό είναι η αιτία για πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Τι μπορεί να κάνει κάποιος? Ως Έλληνες πάντοτε πάμε πίσω στους κλασικούς. Και αν πάλι κάποιος ψάχνει στους κλασικούς, θα δει ότι η πρώτη αναφορά που υπάρχει σε αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη, σε sustainable development, είναι στον Πλάτωνα, στους νόμους. Όπου λέει, ποιος ξέρει καλά αρχαία το παραδένα, έχετε θεωρητικά, στο ελληνικά ίδια, το ΕΕ. Έτσι δεν είναι. Δεν θα είμαι εδώ. Κανείς δεν είναι εδώ από τους... θα τους πω την άλλη φορά που θα βρεθώ, ότι πήρανε, πώς το λένε, κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ότι η γη πρέπει να είναι τόση ώστε να μπορεί να τρέψει με μέτρο, με σόφρονα τρόπο, αυτούς τους ανθρώπους που πάνε εκεί πέρα, κανέναν δεν έχει παραπάνω. Αυτή η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης την έχουμε μέχρι τις μέρες μας και προσπαθούμε να την πιάσουμε, αλλά ήταν γνωστή από τότε. Και θέλω να βάλω αυτή την πολύ κοινότοπη και τετριμένη έκφραση εδώ, απλώς για να αναλογιστούμε το εξής πράγμα. Ας υποθέσουμε ότι όλοι μας ήμασταν γόνοι πλουσίων οικογενειών, πολύ πλουσίων οικογενειών, και μας αφήσαν οι γονείς μας μια μεγάλη περιουσία. Και το μόνο πράγμα που κάνουμε είναι να πηγαίνουμε στην τράπεζα και να τραβάμε από το ATM χρήματα. Και το κάνουμε εμείς και είναι τόσο πλούσια η οικογένεια που το κάνουμε για τα παιδιά μας, και τα εγγόνια και τα δισέγγονια. Αυτό το πράγμα μέχρι πόσο καιρό μπορεί να κρατήσει? Έγινε πεπερασμένο. Σωστά. Είναι προφανές ότι αν κάποιος πάει να βάλει στην τράπεζα τίποτα πίσω, θα πάει κάποια μέρα κάποιος στο ATM και θα του πει insufficient funds. Έτσι. Δεν μπορεί να κάνει την ανάλυση σας. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τους ενεργειακούς πόρους, γιατί από το ATM της γης πάμε και τρυπάμε και βγάζουμε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κάρβουνο. Αλλά στην πραγματικότητα δεν βάζουμε τίποτα πίσω. Άρα είναι δεδομένο ότι αν συνεχίσουμε να καταναλώνουμε ενεργειακούς πόρους χωρίς να τους αναπληρώνουμε, τότε σύντομα αυτοί θα τελειώσουν. Ταυτόχρονα υπάρχει και μία αντίληψη, συνήθως των πλουσίων, ας το πούμε, κοινωνιών, που λένε, κοίταξε να δεις, εδώ είναι ένας πλούσιος, ας το πούμε, δεν θα πω από ποια ήπειρο, όλοι μπορεί να υποθέσετε και το καρό και το κοτομάνι που έχει την ακάλυτη κούρσα εδώ πέρα που βγάζει το φουγάρο. Και είναι εδώ πέρα ο Πάτσο Βίλα, ο οποίος είναι ο Μεξικάνος, που θέλει να κόψει τον πρόεδρο, να το πάρει με το γαϊδαρό, που κάτι θα πάει να το κάνει. Και του λέει, κοίταξε, γιο αμίγκο, αυτό το δέντρο δεν το κόβεις, γιατί το θέλουμε να μας προστατεύει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Υπάρχει λοιπόν ένα είδος σύγκρουσης ανάμεσα στους πλούσιους που ήδη, ας το πούμε, μπήκανε, τραβήξανε από το ATM ό,τι μπορούσαν να πάρουν, και τους πιο καινούργιους, ας το πούμε, τους πιο νέους, τους πιο νέες κοινωνίες, τις πιο νέες χώρες, οι οποίες θέλουν και αυτές να πάρουν από το ATM το μερίδιό τους, αλλά τους λέμε, κοίταξε, μην πάρεις, όχι γιατί το έχω πάρει εγώ, αλλά μην το πάρεις γιατί θα κάνει κάτι κακό στο περιβάλλον. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε μια βιώσιμη προσέγγιση προς το περιβάλλον, και μέσα στο κρατήριο υπάρχει και κάποιος κύριος ο οποίος είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική δουλειά. Ξέρω ότι δεν θέλω να πω το όνομά του, γι' αυτό δεν θα το πω για την περίπτωση αυτή τη βιώσιμη ανάπτυξη και σε όλο τον. Τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θέλω να σας δείξω εδώ ένα παράδειγμα από αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη και έρχεται από τη Νέα Ζηλανδία. Η Νέα Ζηλανδία, όπως ξέρετε, είναι πολύ μακριά και είναι γνωστή στον περισσότερο κόσμο, κουράζει τον παλιό καιρό και τα αρνάκια της. Αλλά έχει και κάτι άλλο που είναι πολύ διάσημη, που είναι αυτά τα δέντρα. Αυτά τα δέντρα λέγονται καούρι, ή το όνομα το κανονικό είναι Agathis australis. Έχουν τεράστιους κορμούς, δηλαδή βλέπετε εδώ πέρα οι διάμετροι που είναι πάρα πολύ μεγάλοι και ύψος να φτάσει στα 50 μέτρα. Αυτό θεωρείται εθνικό δέντρο, απαγορεύεται να το κόβεις, δεν μπορείς να το κόβεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια δέντρα, θα μένει μέσα στο έδαφος από το παρελθόν, τα οποία τα βγάζουν, τα ξεθάβουν και τα κάνουν διάφορα πράγματα. Προφανώς στη δικιά μου περιέργεια κίνηση ότι μπορεί κάποιος να κάνει ηλεκτρική σκητάλη από αυτό το δέντρο. Και ποια είναι η ιδιαιτερότητά του? Η ιδιαιτερότητα αυτού του δέντρου και αυτού του ξύλου είναι ότι με τη μέθοδο άνθρακα 14 δεν μπορεί να χρονολογηθεί, είναι πάνω από 35.000 χρόνια. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε μαζί μας μια custom Lancaster κιθάρα που την έχει αυτή τη στιγμή ο Νίκος και θα μας κάνει μια επίδειξη,
που είναι από το πιο παλιό ξύλο που μπορούμε να μετρήσουμε ως τέτοιο. Και έχει μέσα και τα, πώς τα λέμε, τα... τα πολυσόμαστα και τα γεννιβάρια και τα όλα. Και αν κάποτε αυτή η κιθάρα δεν τα πάει πολύ καλά, μπορεί εκεί πέρα μέσα να υπάρχει και το αυγό του δεινόσαυρου, όπως θυμάστε το Jurassic Park, που βρέθηκε από ένα γεννιβάρι και προχώρησε, μπορεί να υπάρχει και ένα περίεργο ζώο. Πάλι θα χρησιμοποιήσω αυτό τους φυσικοβιολόγους και οικόλοιπους για να δούμε τι μπορούμε να βγάλουμε. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα πολύ δεξιοτεχνικό κομμάτι, είναι σύνθεση του Νίκου και λέγεται Cube. Σε κάτι που είναι αέριο, δηλαδή μιλάμε για μια υποκατάσταση των καυσίμων υλών και αυτό το βλέπουμε διαχρονικά, έτσι. Εγώ επικύρισα από την Αμερική το 1994, το φυσικό αέριο τότε αρχίζει να φτιαχνόταν, τώρα βλέπουμε στις 15 χρόνια μετά, 16 χρόνια μετά, είναι παντού το φυσικό αέριο υπάρχει και έπεται συνέχεια. Σωστά. Ό,τι όμως και να κάνουμε, είτε είναι στερεά, είτε είναι υγρά, είτε είναι αέρια αυτά τα καύσιμα, για να πάρουμε την ενέργειά τους, πρέπει να δώσουμε διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Και αυτό αυξάνει την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει αυτή η διαφήμιση πριν από μερικά χρόνια που δείχνει ένα πουλάκι. Ποιος ξέρει, ένα άλλο μικρό παιδί θα μου πει ποιο είναι αυτό το πουλάκι εδώ πέρα. Πώς το λένε. Πολύ βιοτρόφιτο. Μπράβο. Είναι τόσο μεγάλο. Όχι. Άρα εδώ ο διαφημιστής ήθελε να δείξει κάτι πιο σημαντικό, οπότε έκανε αυτό το πουλάκι πιο μεγάλο και πίνει μια σταγόνα νερό που βγαίνει από το αυτοκίνητο, το οποίο θα έχει πάνω όλα αυτά τα ωραία πράγματα που είπε ο κύριος Φιδάκης στην πρώτη ομιλία. Ξέρεις έτσι την διαφήμιση αυτή. Το έχουμε αυτό σήμερα. Όχι ακόμα. Θα ήταν καλό όμως να το έχουμε. Γιατί όχι. Πώς γίνεται να πίνει το πουλάκι νερό από την εξάρτηση? Γίνεται γιατί θα έχουμε ένα καθαρό καύσιμο που είναι το υδρογόνο ή κάποιο σαν το υδρογόνο που να έχει μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και ως εκ τούτου να μπορούμε να έχουμε αυτή την ωραία ιδηλιακή εικόνα. Το υδρογόνο δεν θα σας απασχολήσει, το πλέον διαδεδομένο στοιχείο, νομίζω τα είπατε και αυτά και προηγουμένως, στο σύμπαν, αλλά ποτέ δεν υπάρχει μόνο του. Δεν μπορεί να είναι μια τρύπα στο έδαφος και να βγει το υδρογόνο. Είναι πάντοτε ενωμένο με άλλα στοιχεία, με το νερό, με τους υδρογονάνθρακες και με πολλά άλλα πιο ας το πούμε κουντουριάρικα στοιχεία όπως αυτά τα μοφ, τα ζοφ, τα υδρίδια και τα υπόλοιπα που ακούσαμε τους ναροσωδίνες. Δεν είναι ακριβώς ερμηνευτικό ή αποθηκευμένο και ούτω καθεξής. Ωραία. Και λέμε όταν κάποτε θα αξιωθούμε να έχουμε όλη αυτή την τεχνολογία που χρειάζεται θα ζήσουμε αυτό που λέγεται η οικονομία του υδρογόνου. Η οικονομία του υδρογόνου, το λέω από τώρα για να υπάρξει εικόνα, είναι μία από τις πολλές ουτοπίες που κατά καιρούς μας έχουν απασχολήσει. Και πιστεύω στο τέλος αυτής της ομιλίας θα σας εξηγήσω γιατί. Αλλά μέχρι τότε ας πούμε ότι αυτό θέλουμε. Οι περισσότεροι από εμάς όμως
τουλάχιστον από αυτούς που δεν είναι μέσα στα περιοδία που να ξέρουν όλη αυτή την νέα τεχνολογία, ξέρουν το υδρογόνο σαν ένα μάλλον επικίνδυνο αέριο. Διότι το υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε στα αερόπλια αυτά τα Zeppelin, έτσι. Το Hindenburg είναι διάσημο για αυτό το ατύχημα που έγινε στην Ιόρκη και πήρε φωτιά. Πολλοί άλλοι όμως νεότεροι που αγνοούν την ιστορία, σίγουρα ξέρουν αυτό. Σήμερα μπορώ να πω είναι το υδρογόνο, αν ποτέ έρθει, θα είναι το καύσιμο που θα έχει την καλύτερη μουσική υπόκριση. Υπάρχουν τεχνολογίες υδρογόνων, είναι πολύ κοντά σε εμπορική εφαρμογή. Ακούσατε για το κάθε 50 χιλιόμετρα και ένα υδρογονάδικο, νάτα, εδώ. Στην Ιαπωνία έχουν και άλλα gadgets, τηλέφωνα, άλλα συσκευές που μπορεί να τους βάλεις υδρογόνο μέσα. Αν είσαι ο Tom Cruise, μπορείς να, έχεις, να σου έχει δώσει την BMW το μοντέλο 7 που καίει υδρογόνο και το οδηγάς, ή αν είσαι βιοτέχνης που σε ενδιαφέρει να έχεις ένα καλό περιβάλλον, έχεις ένα κλαμπ που δουλεύει με υδρογόνο, ή αν είσαι μια χώρα σαν την Ελλάδα, μπορείς 5 υποβρύχια, σε γι' αυτό. Τα οποία κάθονται 14 μέρες κάτω από τη... στο βυθό, γιατί προχωράνε με υδρογόνο, δηλαδή η πρόωσή τους γίνεται με ένα σύστημα κυψελίδων καυσίμου, το οποίο τα φτιάχνει η πολύ γνωστή σε όλους σας η γερμανική εταιρεία που έδωσε το όνομά της. Και αυτά τα υποβρύχια χρησιμοποιούν υδρογόνο καύσιμο. Άρα η τεχνολογία του υδρογόνου είναι εδώ, είμαστε ήδη κοντά, ήδη στην εμπορική εφαρμογή. Αν υπολογίσει κάποιο το τζίρο για τα 5 υποβρύχια, νομίζω ένα μπορεί να πει κάποιο ότι η αγορά είναι ακόμα εδώ. Απλώς είναι αυτό που λένε niche market, περιορισμένη αγορά συγκεκριμένων στόχων. Το θέμα είναι αυτό το υδρογόνο από πού θα το βρούμε. Και εκεί πάλι πάμε πίσω στους κλασικούς. Και μάλιστα όχι στο υδρογόνο, πάμε στο νερό. Υπάρχει ένα απόσπασμα στην ιστοριώδη νήσο του Λίου Βέρν που λέει αυτό το φουτουριστικό όραμα ότι το νερό θα είναι μια μέρα καύσιμη ύλη. Για την ακρίβεια στα αγγλικά λέει «Water will be the coal of the future». Και ότι το υδρογόνο και το οξυγόνο από το οποίο αποτελείται θα χρησιμοποιηθούν και θα έχουν μια ανεξάρτητη θερμότητα και φωτός. Για μας αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να διασπάσουμε το νερό χρησιμοποιώντας μια ενεργειακή πηγή που δεν έχει καθόλου άνθρακα μέσα, η μόνη τέτοια πηγή είναι ο ήλιος, και να παράγουμε αυτό που λέμε ηλιακό υδρογόνο. Εάν μπορούμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα, τότε έχουμε έναν ενεργειακό φορέα, ο οποίος είναι αναγκάσιμος, έχει μηδενικές εκπομπές αερίων θερματοποιού όταν χρησιμοποιείται και δίνει μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Άρα, έχουμε εδώ πέρα ένα πολύ, ας το πούμε, σημαντικό δίπολο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, γιατί η χώρα μας στηρίζεται στον ήλιο και το νερό, έτσι δεν είναι, ήλιος και θάλασσα. Και το αγόρι μου, πώς το λέγεις, το... Ήλιος και πράγμα. Κρασί θάλασσα. Εντάξει, και το κρασί νερό είναι, μέσα από το νερό που έρχεται και από την Αθήνα. Το θέμα είναι ότι ο ήλιος, όπως όλοι ξέρουμε, έχει πολύ ιδιαίτερη θέση σε όλες τις αρχαίες θρησκείες. Ήτανε Θεός. Στην Αίγυπτο, μάλιστα, που είναι η πιο αγαπημένη μου φωτογραφία εδώ πέρα, ο Θεός ήλιος είναι ότι του αρέσει και τα έγχορδα. Άρα σημαίνει ότι οι κιθαρίστες κατά επέκταση έχουν μια καλύτερη σχέση με τον ήλιο. Θα παίξουν τον ήλιο με βασιλιά μου. Δεν ξέρω, ή μπορεί τον ήλιο, πώς το λέγεται το άλλο. Αλλά βάζει αυτή για παμερευτεί τότε, από σηκώς με τον ήλιο, θα τον μετρήσουμε και παμερευτεί το κομμάτι αυτό. Έτσι και την διάβασα, δηλαδή, ότι συνθέτω το αποφέρεσε να γίνει δημόσια. Μπράβο, Σάντρα, Σάντρα, όρκεστρο είναι από εκεί. Αλλά δείτε εδώ πέρα τα εξής πράγματα που θέλω να σας πω. Εδώ είναι η παράσταση του Θεού Ήλιου από τους Αστέκους. Εδώ είναι από τους Σουμέριους, εδώ είναι από τους Ινθούς, και εδώ είναι από κάποια άλλη περίεργη φυλή που διαφέρει το όνομα. Και εδώ είναι από τους Αιγύπτιους. Και κοιτάξτε τον Έλληνα. Ο Έλληνας από την αρχαιότητα, ο Θεός ήλιος, έχει 4 άλογα, έχει ρόδες. Είναι γενικά ο πιο καβαλές, ο πιο άνετος, ο πιο, ας το πούμε,
τι να πω, ο Ζερβάς ο πιο χαλαρός από όλους. Είναι δύσκολο να πας ενάντια στη φύση σου. Και αυτό το πράγμα το ξέρουμε από τότε. Τώρα, αν θα καταφέρουμε από έτσι να γίνουμε τέτοιοι ή δεν ξέρω κάτι άλλο, δεν ξέρω. Πάντως εμά θα ήθελα, γιατί τώρα είμαστε σε μια πολύ επώδυνη, πώς το λένε, διαδικασία μετατροπής, μετάλλαξης, πώς θα λένε στη βιολογία, δεν είναι μετάλλαξης, μετάβασης, αλλαγής, θα προτιμούσα να γίνουμε έτσι, σαν και αυτούς εδώ. Αυτό μου δίνει επομένως λοιπόν την ευκαιρία να σας πω ότι βρισκόμαστε, όπως λένε, σε ένα τούνελ. Λίγο μπορούμε να δούμε ίσως κάποιο πολύ μικρό φως, αλλά ακόμα δεν βλέπουμε τον ήλιο. Και αυτό είναι ο τίτλος του καινούργιου τραγουδιού, τον ήλιο δεν παγκόσμιο. Να σπάσουμε το μόριο του νερού, να του πάρουμε το οξυγόνο και το υδρογόνο χωριστά και να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πού βασίζεται αυτή η τεχνολογία? Αυτό που βλέπετε εδώ σχηματικά είναι ένα τούβλο. Είναι ένας, όπως λέγεται, μονολιθικός αντιδραστήρας και υψολογητός μορφής. Είναι ίδια γεωμετρία με τον καταλυτικό με τα οποία που έχετε στο αυτοκίνητό σας. Μπαίνει μέσα ο υδρατμός, το οξυγόνο φεύγει από το νερό και μένει εδώ και φεύγει έξω το υδρογόνο. Η τεχνολογία αυτή στηρίζεται πάλι σε κάποια αρχαία επίδραση. Πρώτα στη συγκέντρωση της ηλιακής ενέργειας σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτό, όπως ξέρετε, την πατέντα γι' αυτό την έχει ο Αρχιμήδης, όταν χρησιμοποίησε τις πολλές ασπίδες σαν κάτωπρα για να κάψει το ρωμαϊκό στόλο που βολιορκούσε τις Σιρακούσες. Ήταν επιτυχής, αλλά όχι τόσο επιτυχής προσπάθεια, γιατί, όπως ξέρετε, οι Ρωμαίοι πήγαν εμάς και μάλιστα έχασε και τη ζωή του ο Αρχιμήδης εκεί πέρα. Σήμερα αυτό γίνεται μαζεύοντας τον ήλιο με καθρέφτες, οι οποίοι έχουν είτε μορφή παραβολικών τάφρων, είτε παραβολικών δίσκων όπως αυτά τα δορυφορικά πιάτα, είτε επίπεδοι καθρέφτες οι οποίοι συγκεντρώνουν την ακτινοβολία σε ένα κεντρικό σημείο που λέγεται ηλιακός πύργος. Αυτή η τεχνολογία λέγεται ηλιοθερμική τεχνολογία και είναι ήδη σε εμπορική ανάπτυξη. Τι κάνει αυτή η τεχνολογία? Συγκεντρώνει τις ακτίνες του ήλιου σε ένα σημείο, θερμαίνει νερό, το νερό κάνει ατμό, ο ατμός γυρίζει μια τουρμπίνα και παράγει ρεύμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχεις έναν ατμοηλεκτρικό κύκλο, απλά αντί να πιέσει λιγνίτη να θερμάνει τον ατμό, χρησιμοποιείς τις ακτίνες του ήλιου. Είναι αρκετά αποδοτική τεχνολογία. Το πρόβλημα που έχει αυτή η τεχνολογία είναι το ότι το ρεύμα που φτιάχνεις πρέπει να το χρησιμοποιήσεις εκείνη την ώρα, δεν μπορεί να το αποθηκεύσεις. Δουλεύαμε σε τέτοιες τεχνολογίες για κάποιο διάστημα. Και επειδή ακριβώς δουλεύαμε και στους καταλυτικούς μετατροπής των αυτοκινήτων και πολύ συγκεκριμένα στα φίλτρα εθάλης, στα καταλυτικά φίλτρα εθάλης δίζελ, και εδώ θα κάνω μια παρένθεση, χαιρετίζω την πετρελαιοκίνηση που προορίζεται και στη χώρα. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για να έχουμε πλέον καθαρά αυτοκίνητα, καθαρή αυτοκίνηση και εδώ, όπως και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. Αν αυτό θα μείνει,
Θα εξαρτηθεί βέβαια από πόσο σοβαρό είναι το κράτος για να ελέγχει την ποιότητα του καυσίμου και την οθεία. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορεί κάποιος να μην πει ότι ο κινητήρας δίζελ είναι ο πιο αποδοτικός κινητήρας που γνωρίζουμε μέχρι τώρα και το να χρησιμοποιείς πετρέλαιο αντί για βενζίνη σίγουρα σε πηγαίνει πολύ περισσότερα χιλιόμετρα. Απλά πρέπει το αυτοκίνητο να είναι καθαρό και αυτό γίνεται με συσκευές, με διατάξεις τέτοιες που μοιάζουν με καταλυτικούς μετατροπής. Προσθέτοντας αυτή την τεχνολογία έχουμε αυτό που λέμε ηλιοθερμοχημική πλέον τεχνολογία, δηλαδή τη δυνατότητα να κάνουμε χημικές αντιδράσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να γίνουν αλλιώς χρησιμοποιώντας την θερμότητα του ήλιου. Αυτή η τεχνολογία είναι εντελώς διαφορετική από τα φωτοβολταϊκά. Στα φωτοβολταϊκά εκμεταλλεύεσαι μόνο το υπεριόδες κομμάτι της ακτινοβολίας χοντρικά του φάσματος και ενώ εδώ πέρα εκμεταλλεύεσαι όλη την ακτινοβολία σαν θερμότητα. Τι γίνεται λοιπόν εδώ, λίγη χημία άσμου επιτραπή. Ένα υλικό το οποίο είναι σε χαμηλό αριθμό οξείδωσης, ένα μεταλλικό οξείδιο ας το πούμε έτσι, για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι το οξείδιο του σιδήρου, αντιδρά με το νερό, αυξάνει την κατάσταση της οξείδωσής του, το φύγει να γίνει πτυχή, γιατί αυτό το οξυγόνο έρχεται εδώ, και το υδρογόνο είναι μόνο του και μπορούμε να το μαζέψουμε. Κάποτε αυτό το υλικό θα σταματήσει να υπάρχει στη χ πλην ένα μορφή και θα γίνει στη μορφή χ. Σε εκείνο το σημείο τότε χρειάζεται να προσθέσουμε παραπάνω ενέργεια, έτσι ώστε να γίνει η αναγωγή του υλικού, όπως λέμε, να φύγει το οξυγόνο, να ξαναπάει πίσω στη χ πλην ένα μορφή, ώστε αυτό να μπορεί να ξανακάνει αυτή τη δουλειά. Αυτός ο κύκλος λέγεται οξυδοαναγωγικός κύκλος και τα υλικά που κάνουν αυτή τη δουλειά, όπως ήδη ανέφερα, μπορεί να είναι διάφορα οξύδια, όπως το οξύδιο του σιδήρου, του μακανίου, του ψευδαργύρου. Αυτά όμως που χρησιμοποιούμε στην έρευνά μας είναι αυτά που λέγονται μεικτά οξύδια, εμείς τα λέμε ντοπαρισμένα. Άκουσα όμως κάποιον κύριο προηγουμένως που μάλιστα αυτή τη λέξη είπε, μπορεί να γίνει νοθεία στους νανοσωλήνες. Φαντάζομαι με νοθεία εννοείται το ντοπάρισμα. Έτσι λέγεται. Ωραία. Αυτά λοιπόν είναι νοθευμένα οξύδια του σιδήρου που χρησιμοποιούμε με διάφορα υλικά μεταξύ των οποίων και σπανίες γης, αλλά κυρίως αυτά έχουν ένα μάμα που λέγονται φερίτες. Εδώ πάλι θέλω να πω ότι υπάρχει κάποια αναλογία με τη δουλειά που κάνουμε, διότι από φερίτες είναι κατασκευασμένοι οι μαγνήτες της ηλεκτρικής κιθάρας. Μήπως αν θέλεις δείξτε να αυτό εκεί πέρα πάνω που δείχνω. Αυτά λοιπόν τα τρία μαγνητάκια που παίρνουν τον ήχο από τις κορδές και τον μεταφέρουν είναι φτιαγμένα από τέτοια υλικά. Αυτό μάλιστα εδώ λέγεται μονός μαγνήτης και θα σας πω αργότερα κάτι για τους διπλούς. Ο πρώτος αντιδραστήριος κατασκευάσεων ήταν ισχύος 3 kW το 2004, χρησιμοποιήθηκε στον ηλιακό κλίβανο της DLR, του Γερμανικού Κέντρου Αεροδιαστημικής στην Κολονία, εδώ το βλέπω τις υποσυνθήκες λειτουργίας, και παρήγαγε το πρώτο ηλιακό υδρογόνο, τότε νομίζω που γνωριστήκαμε και με τον Γιάννη Τωρισόπουλη λίγο μετά από αυτό. Η εξέλιξη τώρα της τεχνολογίας. Όπως σας είπα, στην κινητική κιθάρα έχουμε και μονούς μαγνήτες, στη δικιά μου κιθάρα πέρα έχει διπλούς μαγνήτες. Είναι ανάποδα, θα τη δείξω μετά. Οπότε, από τον μονό μαγνήτη πηγαίνουμε στο διπλό μαγνήτη, ήταν λοιπόν φυσικό και εμείς στον αντιδραστήρα μας, από τον μονό αντιδραστήρα πάμε στο διπλό αντιδραστήρα. Τι μας επιτρέπει να κάνουμε ο διπλός αντιδραστήρας, μας επιτρέπει να παράγουμε συνεχώς υδρογόνο. Ο ένας αντιδραστήρας παράγει υδρογόνο, ο άλλος αναγεννάται γιατί θερμαίνεται και φεύγει το οξυγόνο που έχει αποθηκεύσει. Άρα, μόλις ο ένας αντιδραστήρας γεμίσει από οξυγόνο, ο άλλος γυρίσουμε το ρεύμα του υδραγμού στον άλλο αντιδραστήρα και έχουμε αυτή την, ας το πούμε, συνεχή ή ιονή συνεχή παραγωγή ηλιακού υδρογόνου, η οποία έγινε πάλι για πρώτη φορά πριν από μερικά χρόνια, το 2006. Από τότε, όπως λένε, κύλησε νερό στα βλάκι, περάσαμε σε μια μεγαλύτερη κλίμακα, στην κλίμακα των 100 kW, εγκαινιάσαμε αυτόν τον αντιδραστήρα, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος πλέον και είναι ο μεγαλύτερος ηλιοθερμαχικός αντιδραστήρας στον κόσμο, στην έρημο της Αλμερίας στην Ισπανία. Εδώ βλέπετε την εξέλιξη της τεχνολογίας και αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα σύστημα πολλών καθρεφτών που μαζεύει την ακτινοβολία εδώ πέρα πάνω. Εδώ πάνω πρώτα δύο μάτια, οι δύο αντιδραστήρες. Ο ένας παράγει υδρογόνο, ο άλλος οξυγόνο και εναλλάσσονται. Εδώ μπορεί να δείτε μάλιστα και τη φωτογραφία από κοντά των αντιδραστήρων και εδώ είναι το θερμικό ίχνος από μια κάμερα. Αυτή είναι η ίδια εικόνα που βλέπετε όταν ήταν η νόσος των πτηνών στα αεροδρόμια και είχε όλες αυτές τις κάμερες για να βλέπει κάποιος αν έχει κάποιος πυρετό ή όχι, ή για τους πιο συνεχείς, άμα ξέρετε το Predator,
είναι έτσι βλέπουμε. Νομίζω ότι τα φίδια ότι βλέπουμε πάλι με τέτοιο, έτσι δεν είναι, με τέτοιο τρόπο. Κάνω εδώ μια παρένθεση και βάζω μια σημείωση. Η λέξη φίδι, κρατήστε την γιατί θα την χρειαστούμε αργότερα. Θέλω να σας δείξω ένα μικρό βιντεάκι που δείχνει ακριβώς πώς δουλεύει αυτός ο αντιδραστήρας. Γιατί δεν μπορώ να το δω. Α, γιατί δεν θα ανοίξω. Είναι λίγο αργός. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τον ήλιο, οι ακτίνες του ήλιου θα φτάσουν, κάνει λίγο buffering, είναι αργό επειδή το έχω αποδοστεί, σε αυτούς τους καθρέφτες, αυτοί λέγονται ηλιοστάτες, και αυτό λέγεται πεδίο ηλιοστατών, είναι καθρέφτες που ακολουθούν την κίνηση του ήλιου και σημαδεύουν αυτό το πύργο, όπως στην κορυφή του πύργου υπάρχουν αυτοί οι δύο αντιδραστήρες. Για την επίβεια μου αρέσει που γεννήθη μπορώ, δεν χρειάζεται να μιλάω πολύ γρήγορα για να το εξηγούμε. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν τώρα την πορεία μιας ακτίνας από εδώ που έρχεται και μπαίνει εδώ πέρα μέσα. Εδώ έχουμε δύο αντιδραστήρες, μπαίνουμε σε αυτόν. Μαζί με εμάς μπαίνει και το μόριο του νερού. Στους 800 ή περίπου τόσους βαθμούς, το μόριο του νερού διασπάται και γεμίζει το οξυγόνο. Έτσι, ανεβάζουμε την θερμοκρασία, το οξυγόνο βγαίνει έξω, ξαναμπαίνει νερό, ξαναδιασπάται και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι η βάση της θερμολογίας που μπορείτε να τη δείτε εδώ και εδώ είναι το υδρογονάδικο το οποίο ελπίζω να έχουμε σύντομα. Πέρα μάλιστα. Και ο κάνεις λες εδώ έτσι. Ωραία. Αλλά το χάσα. Δεν πειράζει. Είναι αυτά πώς το λένε, τα βίστα, δεν είναι. Εγώ είμαι old fashion και δεν μπορώ το. Είμαι XP και μπορώ να σου πω και πιο παλιός. Τα λένε και σβίστα. Τα λένε και σβίστα και θα σου έδωγα, ήθελα πολύ να τα σβήσω. Αλλά τώρα τι πρέπει να πατήσω. F5. F5 ήταν και ένα. Ποιος είναι, παιδιά. Τι λες, α, slide show. Ναι, άστο, εντάξει, θα το πάμε με τον τρόπο τον άσχετο, αλλά τι να κάνουμε. Καταλαβαίνετε, έτσι, εγώ μεγάλωσα με το Unity για να σας εξηγήσω, δεν ήμουν με τα Windows και βασικά κιθάρα ήθελα να παίζω όλη τη ζωή, αλλά φτάσαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό τώρα το κατόρθωμα έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα και είχε βγει το Chemistry World το Μάρτιο του 28 Μαρτίου όταν ξεκινήσαμε αυτή την δουλειά και λέει εδώ πέρα είναι ο μεγαλύτερος αντιδραστήρας, έχει ανταποκρίσεις από τους ανταγωνιστές μας στην Αμερική οι οποίοι ακόμα δεν έχουν κάνει ένα αντιδραστήρα που να δουλεύει ακόμα και σήμερα και μου άρεσε εμένα πάρα πολύ αυτός ο τίτλος γιατί λέει Cracking Water in the Sunlight. Ο λόγος που μου αρέσει είναι διότι πολύ πιο πριν αυτό το είχε προβλέψει ο Νίκος και είχε βγάλει ένα δίσκο 1996 που λεγόταν Cracking Under Pressure και τα ακούσατε το μόνο κομμάτι. We're cracking under pressure. Πάρα πολλά βραβεία, το βραβείο ΔΕΚΑΤ, τις διεθνούς συνεργασίες στην οικονομία του υδρογόνου, την Expo της Ιαπωνίας, τρία βραβεία εθνικά επίσης, πολύ πρόσφατα το Μακεδονικό βραβείο, το βραβείο Οικόπολης,
το βραβείο καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Οπότε κάποιος εύλογα μπορεί να με ρωτήσει τι γίνεται αυτό που με τώρα. Έχουμε σε εξέλιξη άλλο ένα project, προσπαθούμε να κάνουμε ένα σταθμό του 1 MW και τη σχεδιάζουμε αυτή την εγκατάσταση, πάντοτε με χρηματοδότηση από έξω από τη χώρα. Παρ' όλα αυτά όμως κάποιος πάλι μπορεί να με ρωτήσει. Όλα αυτά είναι πολύ καλά που κάνεις και αφού έχετε κάνει όλη αυτή εδώ πέρα τη δουλειά, γιατί δεν έχετε ακόμα αυτή η οικονομία του υδρογόνου. Και μάλιστα χαίρομαι που είχαμε και την προηγούμενη ομιλία, γιατί δεν συμμετείχε ο Βάζ. Οπότε δεν χρειάζεται να το τρώω μόνο το ξύλο, πρέπει να το φάμε παρέα από όλους αυτούς που φέρνουν. Μήπως μας παραμυθιάζετε εσύ, τι θα πει με αυτό το υδρογόνο. Ακούμε υδρογόνο και υδρογόνο δεν βλέπουμε. Πολύ φοβάμαι ότι έχετε δίκιο όλοι όσοι θέλετε να μας πλακώσετε στο ξύλο για το υδρογόνο. Βέβαια δεν καθίσουμε να το φάμε αδιαμαρτύρητα, γι' αυτό το λόγο πρέπει να βρούμε μια τρύπα, να ξεκλειστρήσουμε. Η τρύπα για μένα λέγεται δίλημα και το δίλημα αυτό έχει όνομα, λέγεται η κότα ή το αυγό. Όπως ξέρετε, η κότα ή το αυγό είναι ένα από τα πανάρχια διλήμματα. Έτσι είναι και το δίλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα. Για να μπορέσει κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτά τα υπέροχα υλικά, τα μοφ, ζοφ και τα υπόλοιπα που κάνουμε στην Κρήτη, πρέπει να έχει υποδομές. Πρέπει να έχει το υδρογονάδι, που έχει 50 χιλιόμετρα, θέλει να έχει ένα υδρογονάδι σε κάθε γωνιά όπου είναι. Πρέπει να έχει ένα αυτοκίνητο που να καίει υδρογόνο ή να χρησιμοποιεί το υδρογόνο και να μην χρειάζεται να δώσει 350.000 ευρώ για να το αγοράσει. Πρέπει επίσης να έχει ένα αυτοκίνητο που να μην χρειάζεται να βάλει όλη την πλατίνα του κόσμου πάνω σε αυτά τη κυψελίδα καυσίμου και να μην φτάνει για να μπορεί να οδηγήσει όλο ο κόσμο το αυτοκίνητο. Έχω λοιπόν ένα πρόβλημα υποδομών. Λέει ο άλλος, κοίταξε να δεις, εγώ τις υποδομές θα τις χτίσω, αλλά πρέπει να έχετε χρήσεις. Λέει ο άλλος, κοίταξε, για να έχω χρήσεις πρέπει να έχω υποδομές. Οπότε γίνεται αυτό το αλυσβερίσι. Στα προβλήματα αυτά που υπάρχουν, η κότα και το αυγό, έτσι, δεν μπορούν να λυθούν εύκολα. Εδώ λοιπόν θα ζητήσω τη βοήθεια του φιδιού. Διότι, όπως ξέρετε το κοτόπουλο, πώς το μαγειρεύουμε, στα μικρά παιδιά πώς τους αρέσει. Όχι. Στα μικρά παιδιά τους αρέσει chicken nuggets. Είναι fried chicken, έτσι δεν είναι. Και για το κοτόπουλο, ο δικός μου όταν ήταν μικρός ο γιος, δεν μπορούσαμε να τον συνεφέρουμε. Ήθελε όλο τις κοτομπουκίτσες που λένε, έτσι. Υπάρχουν όμως και εκτός από αυτό το δίλημα που λέμε η κότα ή το αυγό, υπάρχει και ένα άλλο πολύ γνωστό ζώο που και αυτό κάνει αυγά. Το φίδι. Φτιάχνει αυγά. Απλώς το αυγό της φιδιού έχει ένα κακό όνομα. Όπως όλοι ξέρετε. Λέμε το αυγό του φιδιού, δεν το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Γι' αυτό το λόγο και εμείς δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με το αυγό του φιδιού. Υπάρχει όμως μια πολύ καλή συνταγή για να μαγειρεύεις φίδι που είναι ακριβώς ίδια όπως κάνεις το κοτόπουλο και λέγεται Chicken Fried Snake και αυτό είναι ο τίτλος αυτού του τραγουδίου. Γιατί εκτός από εδώ, αύριο είναι και δημιουργικό να εμφανίζονται και στο Βινήλιο, στο Ήλιο, έκτρος και Μενελάου, όσοι πιστοί προσέλθετε. Έκανα και τη διαφήμιση μου, με επιστροφή αυτή, έτσι. Ο Δημήτρης που είναι product placement λέγεται αυτό. Λοιπόν, παρόλα αυτά, παρά το ότι σας ψυχαγώγησα και με το φίδι και το κοτόπουλο και τα τηγανιτά, δεν σας έλυσα το απλώς σας διέσπασα την προσοχή, για να μην φάμε το ξύλο. Λοιπόν, όλα τα προβλήματα που έχουμε κότα και αυγό μέσα για να λυθούν πρέπει να μπει ένα τρίτο σώμα, ένα τρίτο παράγοντα. Για εμάς ο τρίτο παράγοντα είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι πραγματικά φίλος, δεν είναι κακό, δεν είναι ρήπος. Μέχρι τώρα έχουμε μάθει να το διαχειριζόμαστε σαν ρήπο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είδα στις πρώτες παρουσιάσεις όλη αυτή την τεχνολογία περιθέσμευσης και αποθήκευσης του διοξείδιου του άνθρακα και μάλιστα να φτιάξουμε και υλικά που να μπορούν να το δεσμεύουμε πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, το να δεσμεύσω και να αποθηκεύσω το διοξείδιο του άνθρακα είναι μια βαθιά συντηρητική προσέγγιση. Με την κάθε πολιτική σημασία της λέξης συντηρητική και την πιο, ας το πούμε, άσχημη. Διότι δεν παίρνω τίποτα. Πληρώνω και πληρώνω και πληρώνω για να βάζω τα σκουπίδια κάπου.
μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αν κοιτάξουμε γύρω μας τη φύση, τα φυτά το κάνουν ήδη. Τα φυτά πέφτουν το διοξείδιο του άνθρακα, φτιάχνουν πρασινάδα και το βράδυ όσο τους χρειάζεται, το ρίχνουν πάλι πίσω στην ατμόσφαιρα. Αυτό λοιπόν θέλαμε και εμείς να κάνουμε και γι' αυτό το λόγο τι κάναμε. Εμείς μόνο μια δουλειά ξέρουμε να κάνουμε. Έχουμε κάτι αντιδραστήρες, τους βάζουμε μέσα αέρια και βλέπουμε τι βγαίνει. Αυτό είναι πρόσφατη δουλειά, περσινή. Βάλαμε λοιπόν το διοξείδιο του άνθρακα στο γνωστό αντιδραστήρα Hydrozol που έχει πάρει πολλά βραβεία και δουλεύει καλά κτλ. Και λέμε, αφού κλέβει το οξυγόνο από το νερό, γιατί να μην το κλέψει και από το διοξείδιο του άνθρακα. Και ακριβώς αυτό το πράγμα συμβαίνει. Μπαίνει διοξείδιο του άνθρακα, βγαίνει μονοξείδιο του άνθρακα. Για αυτούς που δεν ξέρουν, το μονοξείδιο του άνθρακα είναι μια πολύ τοξική ένωση. Ενώνεται. Είναι χειρότερο. Είναι από αυτό που πεθαίνουν οι άνθρωποι που αφήνουν το μαγκάλι και ξαφνικά είναι άοσμο, όπως το λένε, άχρωμο και τοξικό. Και ατελή καύση. Όλα τα περίεργα θα σας πω σήμερα. Εμένα μου αρέσει πολύ το μονοξείδιο του άνθρακα. Είναι επαγγελματική διαστροφή αυτή των χημικών μηχανικών. Λοιπόν. Όπως και το chicken fried snake, μου αρέσει πιο πολύ από το fried chicken. Τι γίνεται λοιπόν τώρα. Έχουμε έναν κύκλο του νερού. Σπάμε το νερό με τον ήλιο και μάλιστα σε πιο καινούργιες αυτές και κατοποίηση και φτιάχνει υδρογόνο. Σπάμε το διοξείδιο του άνθρακα και κάνουμε μονοξίδιο. Οι χημικοί μηχανικοί αναγνωρίζουν αμέσως ότι αυτά τα δύο είναι τα συστατικά του λεγόμενου αερίου σύνθεσης. Συγκάς. Μόνο που εμάς αυτά τώρα είναι, μπορούμε να τα πούμε, ηλιακό αέριο σύνθεσης. Και υδρογόνο και μονοξίδιο του άνθρακα μπορούν να φτιάξουν υδρογονάνθρακες με μια τεχνολογία που είναι τόσο παλιά όσο και οι πέτρες. Στη διάρκεια του πρώτου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Γερμανία ήταν αποκλεισμένη και δεν μπορούσαν να έχουν πετρέλαιο, όπως ξέρετε, αναπτύχθηκε η διεργασία Fischer Tropsch, με την οποία ο άνθρακας αντιδρούσε με τον υδρατμό, παρήγαγε μονοξίδιο του άνθρακα και υδρογόνο και από εκεί μετά μπορούσε κάποιος να παράγει συνθετικό πετρέλαιο. Η ίδια τεχνολογία τελειοποιήθηκε από ένα άλλο κακό κράτος την εποχή του Απαρθάιντ, την Νότια Αφρική. Η εταιρεία Sasol σήμερα της Νότιας Αφρικής είναι από τις πιο γνωστές στον τομέα αυτό. Δηλαδή, ποιο τομέα, το να παίρνει άνθρακα και να το κάνει πετρέλαιο. Αλλά το ενδιάμεσο στάδιο είναι το υδρογόνο και το μονοξίδιο του άνθρακα. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε μια πολύ κακιά παράδοση από τους ναζιστές και τους ρατσιστές στην Νότια Αφρική. Η οποία είχαν ένα μεγάλο κομμάτι τεχνολογίας, το οποίο όμως το κακό κομμάτι το κόβουμε. Δεν μας άρεσε αυτό το να παίρνουμε άνθρακα. Μπορούμε λοιπόν να μπούμε εδώ πέρα μέσα και να πούμε ότι ήρθε η ώρα να εξηλωθούν ή τουλάχιστον να πάρουμε κάτι χρήσιμο από όλα αυτά τα καταπληκτικά καθεστώτα που αναπτύξαν αυτή την τεχνολογία. Ουσιαστικά αυτή την τεχνολογία, επειδή όπως είπε η Ελένη, η τεχνολογία εξαρτάται πώς θα τη χρησιμοποιήσεις καλά ή κακά, να τη χρησιμοποιήσουμε καλά. Δηλαδή να πάρουμε το υδρογόνο και το μονοξίδιο που φτιάχνουμε από τον ήλιο, το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό και να τα κάνουμε υδρογονάνθρακες. Αυτό το λέμε πράσινη ενέργεια από ήλιο, νερό και διοξείδιο του άνθρακα. Μπορούμε να κάνουμε υγρά καύσιμα με τη διεργασία Fischer Tropsch, μπορούμε να κάνουμε αέρια καύσιμα όπως το μεθάνιο με τη διεργασία Sabatier και επίσης επειδή ακριβώς δεν είμαστε περιορισμένοι στα καύσιμα, μπορούμε να κάνουμε πλαστικά. Αν κοιτάξετε γύρω σας θα δείτε ότι ακόμα και αν μας μείνει λίγο πετρέλαιο θα πρέπει να το σώσουμε για να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε πλαστικά. Δεν νομίζω οι κυρίες να θέλουν να γυρίσουν πίσω στην εποχή πριν από τις nylon κάλτσες. Όπως θυμάται στον πόλεμο, θεωρείται πολύ μεγάλη κοινοτομία αυτή. Σάββαϊς δεν είναι. Τα θυμάσαι. Αυτό χρειαστώ τις ερωτήσεις σου. Επίσης, για μας αυτή η μέθοδος είναι η μόνη βιώσιμη αποθήκευση και του άνθρακα και του υδρογόνου. Προσπαθούμε να αποθηκεύσουμε το υδρογόνο χωριστά και τον άνθρακα χωριστά. Δηλαδή, λέμε, ας φτιάξουμε όλη αυτή την τεράστια γκάμα υλικών που είναι σαν τον Παρθενώνα. Δεν είναι αρνητικό σχόλιο, μου άρεσε πολύ. Γιατί σημαίνει ότι, όπως είπες, μας φέρνει σε τέτοιο σημείο που πρέπει να φτιάξουμε τον τροχό τετράγωνο και όχι να το κάνουμε και να τσουλάει με τον ίδιο τρόπο. Και είμαι σίγουρος ότι μπορεί να γίνει. Αλλά πρέπει να κάνω δύο φορές αυτή τη δουλειά. Και για το υδρογόνο και για το διοξείδιο του άνθρακα. Επειδή εμείς είμαστε μηχανικοί και όχι επιστήμονες, κοιτάμε τι κάνει η φύση. Και η φύση του υδρογόνου και τον άνθρακα τα αποθηκεύει στους υδρογονάνθρακες. Για μας λοιπόν οι υδρογονάνθρακες είναι ένα πάρα πολύ καλό χημικό, μια πολύ καλή χημική ένωση ή ομάδα χημικών ενώσεων. Απλά οι υδρογονάνθρακες που βγάζουμε από έδαφος δεν είναι καλοί. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο σαν ενεργειακός φορέας. Δεν θέλουμε όμως να το βγάζουμε από το έδαφος. Δηλαδή τι, δεν θέλουμε να πηγαίνουμε συνέχεια στο αυτόματο μηχάνημα ανάληψης. Να βάζουμε την κάρτα και να παίρνουμε τα χρήματα που αφήσανε οι προηγούμενες γενιές
ή τους ενεργειακούς πόρους. Θέλουμε να φτιάχνουμε και εμείς τους δικούς μας, που αυτό είναι το ισοδύναμο, το να ξαναβάζουμε κάτι πίσω στο λογαριασμό. Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει αναγνωριστεί πέρσι το καλοκαίρι στις 12 Αυγούστου από το New Scientist, το περιοδικό New Scientist, σαν the next best thing to oil, και εδώ αναφέρεται στη δουλειά μας. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο τεχνολογικά. Ο άλλος όμως είναι ότι τώρα πλέον δεν μας λείπει σε τίποτα απέναντι στους συναδέλφους μας που παίζουν blues στην Αμερική. Ένας από τους γνωστότερους ή blues rock εκπροσώπους, ο Billy Gibbons, και η ZZ Top από το Texas, γιατί εκεί έχουμε το καλύτερο Texas blues, αλλά και τα πετρέλαια. Λοιπόν, τώρα εμείς θα έχουμε ήδη το καλύτερο blues, αλλά θα έχουμε και το πετρέλαιο το δικό μας. Μόνο που εμάς το πετρέλαιο μας δεν είναι όπως λέει το δρόμο των πετρελαίων των πετρελάδων από το Τέξας, θα είναι καθαρό πετρέλαιο από ελληνικό ήλιο και ελληνική θάλασσα, όσο ελληνικά, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι αυτά τα στοιχεία. Είναι, δεν είναι, μπράβο. Αυτό λοιπόν τώρα, αυτή την ιστορία τη γράψαμε και σε μια πιο, ας το πούμε πάλι, επιστημονική εκδοχή, και πέρσι πήραμε μια πολύ σημαντική διάκριση. Το European Research Council μας έδωσε ένα από τα Advanced Grant, ήταν πολύ μεγάλος συναγωνισμός, για να το κάνουμε αυτό πραγματικότητα. Οπότε τώρα δεν κάνουμε μόνο υδρογόνο, κάνουμε ηλιακά καύσιμα και προχωράμε αυτή την τεχνολογία. Εμάς το όραμά μας για τη χώρα, για να μπορεί να βγει από αυτό το αδιέξοδο που βρίσκεται σήμερα, είναι αυτό. Να φτιάξουμε ηλιακά καύσιμα. Να πάρουμε τον ήλιο, το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα, να τα βάζουμε μέσα σε ένα εργοστάσιο που βασίζεται σε αυτή την τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει, και μέσα από διάφορα ρεύματα αυτού του εργοστασίου μπορούμε να βγάζουμε υδρογόνο, μεθάνιο, υδρογονάνθρακες, δηλαδή ηλιακά καύσιμα και άλλα χημικά, ηλεκτρική ενέργεια, γιατί αυτά βγαίνουν θερμά ρεύματα. Σαν θερμά ρεύματα σημαίνει ότι μπορεί να ζεστάνεις πάλι νερό, να φτιάξεις ατμό και να παράγεις, να τροφοδοτήσεις έναν ατμοηλεκτρικό κύκλο. Και επειδή ακριβώς υπάρχει απομένουσα θερμότητα, μπορείς ακόμα να κάνεις και αφαλάτωση. Αν άκουσα κανέναν να λέει για τα νησιά αυτό είναι καλό, έχει απόλυτο δίκιο. Διότι αυτή είναι μια τεχνολογία η οποία επιτρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουμε και τα φυτά, αλλά να το κάνουμε σε πολύ πιο μεγάλη κλίμακα. Τώρα, μπορεί αυτή η τεχνολογία επίσης να αναπτυχθεί και μέσα στον αστικό ιστό. Αυτό είναι μια αναπαράσταση από κάποια σχέδια που έχουμε για το πώς θα μπορούσε να γίνουν σε μεγάλα, σε στέγες, ας το πούμε, υπερκαταστημάτων 5.000, 10.000 τετραγωνικά, με πολλά κάτωτρα και πολλούς τέτοιους αντιδραστήρες. Κάτι που είναι σημαντικό να πω, για αυτή τη τεχνολογία δεν ισχύουν τα ίδια ότι ισχύει για την ηλιοθερμική τεχνολογία. Στην ηλιοθερμική τεχνολογία το μέγεθος του πύργου καθορίζεται από το πόσο μεγάλη είναι η τουρμπίνα που έχεις να λειτουργήσεις. Επειδή εδώ εμείς φτιάχνουμε καύσιμο, δεν είναι απαραίτητο να έχουμε πολύ μεγάλους πύργους. Μπορεί να έχουμε πολλούς μικρούς πύργους, τους οποίους μπορούμε να διατάξουμε σε μια πολύ συγκεκριμένη διάταξη. Επίσης δεν χρειάζεται καν να έχουμε γη, μπορεί να το κάνουμε στη θάλασσα. Φανταστείτε, αυτό είναι ένα φρίσμπι, σαν το φρίσμπι δηλαδή. Είναι, αυτό λέγεται ηλιακό νησί. Το κόνσεπτ έχει αρχίσει να αναπτύσσεται από την εταιρεία Swatch, το ερευνητικό οργείο της εταιρείας Swatch, για φωτοβολταϊκά. Και αυτή τη στιγμή τα Αραβικά Εμμυράτα είναι το πρώτο τέτοιο νησί που κατασκευάζεται. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να μπουν φωτοβολταϊκά. Θα μπορούσαν να μπουν κάτωτρα και τέτοιοι αντιδραστήρες. Άρα δεν χρειάζεται καν να σκεφτεί κάποιος ότι χρειάζομαι να έχω γη για να το κάνω. Τέλος, χαίρομαι που άκουσα από την Ελένη αυτή τη λέξη βιομιμητική, γιατί αυτό που προτείνουμε εμείς είναι πραγματικά μια βιομιμητική προσέγγιση στην πράσινη ενέργεια. Σήμερα, όπως ξέρετε, έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τον πόλεμο του Βορρά με τον Νότο. Κάποιος είπε προηγουμένως για τη Γερμανίδα καγκελάριο κάτι. Είτε είναι η συγκεκριμένη είτε κάποιος άλλος, το πρόβλημα του Βορρά και του Νότου υπάρχει και είναι γνωστό από πάντα. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα, σας το εξήγησα, είναι την αρχαιότητα. Δεν μπορείς να πας ενάντια στη φύση σου. Για να μπορούν λοιπόν δύο χώροι να συνεργαστούν,
πρέπει και οι δύο να μην κερδίσουν κάτι. Ούτε εμείς μπορούμε να είμαστε υποτελείς όπως θέλουν να μας κάνουν ή κάποιοι λένε θέλουν να μας κάνουν για να μην είμαστε, ας είμαστε πιο ουδέτεροι, ούτε και από την άλλη μεριά να πούμε ότι ξέρεις, εμείς εδώ πέρα θα γυρίσουμε σε προπολεμικές καταστάσεις γιατί θα έχουμε τη δραχμή και θα ξέρω εγώ ελιές και ψωμί και όπως ήταν στις παλιές ελληνικές ταινίες. Αυτά είναι ψευδοδηλήματα. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σκεφτούμε με ποιο τρόπο η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να φύγουμε μπροστά. Η δικιά μας λοιπόν πρόταση που έχουμε καταθέσει, σας είπα και αυτή τη στιγμή το σχεδιάζουμε με τη γνωστοποίηση του ΙΤΟΥΙΑΣ είναι η εξής. Στο Βορρά υπάρχουν πολλά εργοστάσια που παράγουν το οξείδιο του άνθρακα. Όλα αυτά πρέπει κάτι να το κάνουν. Αυτό που προτείνεται σήμερα είναι να το μαζέψουν και να πάνε να το αποθηκεύσουν κάπου στη Βόρεια Θάλασσα, στην Νορβηγία. Η Νορβηγία δεν έχουμε για πόση χωρητικότητα. Για κάποια χρόνια βάση περιπτώσει. Δεν είναι για πάντα. Απ' την άλλη πλευρά, στο Νότο έχουμε τον ήλιο. Τα γουρούνια του Νότου, εδώ, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα. Τίξε έτσι, δεν μας λένε. Λοιπόν, να άρεσε τι έκαναμε την άλλη φορά. Tix on the Wind από Pink Floyd. Το κρατάω, θα το βάλουμε στο που μόλις τώρα η τέτοια. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον ήλιο. Αυτοί έχουν το διοξείδιο του άνθρακα, κάτι πρέπει να το κάνουμε. Εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δικό μας διοξείδιο του άνθρακα, να κάνουμε τα καύσιμά μας όπως είπαμε, αλλά επειδή έχουμε πολύ ήλιο, μπορούμε να κάνουμε κάτι και για αυτούς. Πώς θα γίνει αυτό? Θέλουμε ένα δίκτυο αγωγών που φέρνουν μπλε η αγωγή, όπως οι φλέβες, στο σώμα το χρησιμοποιημένο, ας το πούμε, αίμα, το βρώμικο αίμα και τις αρτηρίες που φέρνουν πίσω τα καύσιμα. Αυτό είναι ένα άλλο δίκτυο από το δίκτυο που ξέρουμε από την Ανατολή στη Δύση που κάνει όλη αυτή την περίφημη διπλωματία των αγωγών που ακούμε στις μέρες μας. Πρόσφατα σήμερα ήταν και ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, όπως γνωρίζετε, και μας βάζει σε μια κατάσταση που είναι, όπως λένε στο χωριό μου, win-win situation. Γιατί, διότι και αυτοί έχουν ανάγκη τον ήλιο και σημειώνω, έχουν ανάγκη τον ήλιο, αλλά εγώ προσωπικά δεν είμαι διατεθειμένος να δώσω 200.000 στρέμματα ελληνικής γης για να φέρει ο Γερμανός στο φωτοβολταϊκά του να ρίξει ο έρμες τα πετά και τις περιφράσεις και ξέρω εγώ κάτι άλλο φασόν και να φέρει το ρεύμα πίσω. Για μένα αυτό είναι μια αποικιοκρατική προσέγγιση. Είναι λάθος να γίνει και το λέω δημόσια και θα ακούσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και οτιδήποτε άλλο. Εκείνο όμως που πρέπει να κάνουμε είναι, η ιδέα είναι καλή και η ιδέα, ότι έχουν ανάγκη τον ήλιο μας, το καταλαβαίνουμε. Να μπορούμε να διαμορφώσουμε τέτοιες συνθήκες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό είναι το ισοδύναμο, ξέρω εγώ, ενός σχεδίου Απόλλων, ενός σχεδίου Μανχάταν, ενός σχεδίου, πείτε όπως θέλετε, ένα μεγαλόπνο σχέδιο, το οποίο μπορεί να δώσει στην Ευρώπη μια εντελώς άλλη προοπτική. Αλλιώς θα μείνουμε να λέμε συνέχεια για τα στρες και για το πόσο ποιος ξέρει περισσότερο, ποιος ξέρει λιγότερο, φέρε τα λεφτά, όχι δεν θα δίνω εσένα γιατί ξέρω εγώ είσαι τεμπέλης και το τέλος θα καταλήξουν και εκείνοι και αυτοί, γιατί είμαστε όλοι δεμένοι με την αριστεία, εμείς θα πέσουμε πιο νωρίς μέσα στη θάλασσα, θα πνιγούμε, αλλά δεν μπορούμε να παλαιώσουμε, θα πάρουμε για αυτούς μαζί μας. Αυτή λοιπόν είναι η πρότασή μας και νομίζουμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει. Μάλιστα, έχω αρχίσει ήδη να το σχεδιάζουμε για την περίπτωση της Ελλάδας. Όπως ξέρετε στην Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη είναι διάσημη για δύο πράγματα. Ένα τα τρίγωνα πανοράματος και το άλλο είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι ΠΑΟΚ τα παιδιά εδώ. Ναι, Θεσσαλονίκη, μπράβο. Λοιπόν, το άλλο πράγμα που ελπίζουμε να γίνει διάσημη Θεσσαλονίκη του χρόνου που θα έχει 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της είναι να μπορεί να γίνει αυτό που λέμε ενεργειακή Μητρόπολη. Πώς θα γίνει αυτό? Πολύ κοντά εδώ, μόνο 150 χιλιόμετρα, είναι το 70% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τη χώρα από τους λιγνητικούς σταθμούς στη λεγάνη της Τολεμαίδας. Αυτό το διοξείδιο του άνθρακα το οποίο σημειωτέωνε η ΔΕΗ πρέπει να πληρώνει πρόστιμα από το 2013, δηλαδή δικαιώματα αγοράς εκπομπής ρήπων της τάξης 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ από ό,τι έχω διαβάσει, αυτό εξαρτάται από τη τιμή του διοξειδίου του άνθρακα και κάπως θα πρέπει να το διαχειριστεί. Άκουσα διάφορα τρελά από επίσημα χείλη να κάνουμε λίγο πολλές ανεμογεννήτρες, να κάνουμε κάτι άλλο. Και οι άνθρωποι εδώ πέρα τι θα γίνουν. Και αν δεν φυσάει ο αέρας, τι θα γίνει. Και αν ένα αποφασίζει η τουρκική αεροπορία να κάνει σκοποβολή στις ανεμογεννήτρες στο Αιγαίο, τι θα γίνει μετά. Υπάρχουν απαντήσεις για αυτά. Και οι ανεμογεννήτρες αυτές ποιος θα ζητήσει. Θα τις κάνουμε ιταλικές εταιρείες. Δηλαδή πάλι εδώ θα δουλεύουμε σαν τα σκυλιά για να πάρουν τα χρήματα κάπου αλλού. Ενώ εδώ
μπορούμε πολύ καλά να καθαρίσουμε, να χρησιμοποιήσουμε το λιγνίδι με εθνικό καύσιμο, να φέρουμε το διοξείδιο του άνθρακα, να το ξαναμετατρέψουμε πάλι σε καύσιμο με την τεχνολογία αυτή. Και υπενθυμίζω πίσω στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το δηληστήριο. Είναι λοιπόν πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν εκεί, που ελπίζω να μπορέσει να καταστήσει αυτό το όραμα της Θεσσαλονίκης ως ενεργής Μητρόπολης, τουλάχιστον να μπει στο ραντάρ των πολιτικών ή, εν πάση περιπτώσει, των υπεύθυνων πολιτών που μπορούν να πούνε κάτι παραπάνω. Αν κάποιος μάλιστα δει πολύ συγκεκριμένα τι υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, αν είχε γίνει μια συνωμοσία να τα βάλει όλα αυτά μέσα εκεί, δεν θα το είχε πετύχει καλύτερα. Έχουμε τη βιομηχανική ζώνη που παράγει τις σκουριές και τα οξύδια. Αυτά τα οποία είναι η πρότασή μας για να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τη διάσπαση και του νερού και του διοξειδίου του άνθρακα. Έχουμε νερό από το βιολογικό της πόλης, ο οποίος οδεύει σήμερα 300.000 τόνοι την ημέρα, κυρικά δηλαδή, στη θάλασσα. Το πετάμε αυτό το νερό. Μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το νερό και μπορεί να παίρνει και το διοξείδιο από τη ΔΕΗ. Μπορεί λοιπόν να φανταστεί κάποιος, δεν λέω ούτε αύριο, ούτε σε 5 χρόνια, ούτε στη ζωή της κυβέρνησης, πώς το λένε, Παπαδήμου, ούτε της επόμενης, ούτε οποιοδήποτε άλλο. Αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, πρέπει να το σκεφτεί με τις ίδιες χρονοκλίμακες, όπως μας λένε, η Ελλάδα, ξέρω εγώ, το 2030 θα μπει στις αγορές ή θα μπει κάτι. Αν θέλουμε λοιπόν να πούμε ή να πούμε καλά, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε έτσι. Κατά τη γνώμη μου, το λέω. Άρα, τι λες? Το έχω πει πολλές φορές, το έχω δημοσιεύσει. Την ίδια παρουσίαση την έχω κάνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα με προσκάλεσα το Μάιο σε μια επιτροπή. Έχω μιλήσει στο TED. Αυτά τα πράγματα τα ξέρει όλη η πολιτική ηγεσία και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι και οι αντιπροηγούμενοι πλην τη τωρινή, την οποία δεν προλάβαμε ακόμα. Ελπίζω με τη βοήθειά σα να προλάβουμε να κάνουμε και σε αυτού κάτι. Σε αυτό το αμφιθέατρο εδώ που είμαστε, το 2007 τον Μάιο, τον Μάρτιο, ο κύριος Σιούμερ μας βράβευσε την τύπη με το βραβείο ΤΕΚΑΝ και μάλιστα δεσμεύτηκε ότι εδώ θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί αυτή είναι ο δρόμος που να ακολουθήσουμε. Υπενθυμίζω το 2007, όταν όλοι ήταν ακόμα σε μια μακαριότητα και κανένας δεν μιλούσε για κρίση. Δεν έγινε τότε. Τα αναμενόμενα ωφέλη δεν θα σας απασχολήσω, είναι πολύ προφανή. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα δεν υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να πει κάποιος εναντίον. Ίσως το μόνο πράγμα που θα μπορούσε κάποιος όμως να τονίσει πάρα πολύ είναι ότι τα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα για τη χώρα είναι τεράστια και αυτή την εποχή αυτά τα χρειάζεται. Είναι, παίζεται το παιχνίδι των νερομονατράκων στη λεγόμενη ΑΟΣ με την Κύπρο, με το Ισραήλ, από παντού. Και ξέρουμε ότι η ενέργεια, σας είπα και στην αρχή, είναι ένα από τα 4 προβλήματα που έχουμε στην Ευρώπη. Τυχαίνει να κατοικούμε σε μια χώρα που έχει κάποιες δυνατότητες. Ας λοιπόν τις εκμεταλλευτούμε. Γι' αυτό έχω αυτό το επόμενο slide εδώ. Έχουμε λοιπόν φτάσει σε αυτό που λέμε η ώρα των κρίσιμων αποφάσεων. Και οι αποφάσεις που έχουμε είναι καλές, κακές ή άσχημες. Καλές, κακές ή άσχημες σημαίνει ότι έχεις μόνο ένα τρίτο. Μπαίνεις δηλαδή με πιθανότητες όχι τόσο καλές. Αλλά έτσι είναι και όλοι οι καλοί αγώνες. Αλλιώς δεν λέγεται αγώνες. Άμα είναι κάτι που είναι δεδομένο, δεν σε απασχολεί. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας ένα πλανήτη που το 2050 θα έχει 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αυτούς τους 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους κάποιος πρέπει να τους ταΐσει, να ικανοποιήσει, να διαβάσει τις ανάγκες τους. Με την τωρινή κατάσταση δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θα φτάσουμε σε μια κατάσταση που δεν θα υπάρχει πλέον τίποτα και η χωρητικότητα του πλανήτη θα είναι 2 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι αν συνεχίσουμε όπως είμαστε, θα πρέπει ή να βρούμε 5 πλανήτες για να πάμε να μεταναστεύσουν οι υπόλοιποι. Ο πιο κοντινός νομίζω ήταν πριν από κάποιες εβδομάδες που βρέθηκε ένας πλανήτης λίγο και έχει ακριβώς την ενεργή στιγμή. Αν δεν κάνω λάθος, 300 εκατομμύρια έχει φωτός. Πόσα? 600. Μόνο 600. Μόνο 600 εκατομμύρια έχει φωτός. Χιλιάδες. Πόσα? 600 έτη. 600 έτη. 600 έτη. Δεν θα σου πω. Και 60 έχει φωτός, κάνω σκόντο. Εντάξει. Ένας είναι, θέλουμε άλλους 4. Και ξέρω εγώ, εμείς τώρα πόσα έτη έχουν περάσει από τον Προμηθέα. Ούτε καν αυτό δεν είναι. Δηλαδή, αν είχε φύγει ο Προμηθέας να πάει, ακόμα θα πήγαινε. Κάτι άλλο λοιπόν πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν, νομίζω αυτό που σας είπα. Εκείνο που θέλω επίσης να τονίσω είναι ότι στην ίδια θέση με εμάς έχουν βρεθεί προηγουμένως και διάφοροι άλλοι. Ένας από τους ήρωές μας είναι ο Ρόμπερτ Τζόνσον.
Ο Ρόμπερτ Τζόνσον είναι διάσημος παίκτης, κιθαρίστας του blues, ήταν, ο οποίος καλή ώρα να πήγαινε έτσι και έπαιζε με διάφορες μπάντες και δεν ήξερε τίποτα, έτσι δεν είναι. Ήξερε να παίζει. Καθόλου. Καθόλου. Γι' αυτό θεωρείται ο πατέρας του blues. Γι' αυτό θεωρείται. Αλλά μια μέρα αφού έλειψε, ξέρω για 5-6 μήνες, γύρισε πίσω εκεί πέρα στην παρέα, ανεβαίνει πάνω και παίζει τι του γνώσει και τέτοια. Έπαιξε τα τεράστια, α λέει, τι γίνεται ξαφνικά και παίζει τόσο καλά. Και φημολογείται ότι έκανε μια συμφωνία με τον διάβολο. Είναι σε ένα σταυροδρόμι, το περίφημο σταυροδρόμι στο Ροσδέιλ του Μισισιπί, όπου πηγαίνει ο αυτοκινητόδρομο 49 νότια και ο αυτοκινητόδρομο 61 σε αυτή τη διασταύρωση. Εδώ λέει βρήκε τον διάβολο ο Ρόμπερτ Τζόνσον και έκανε αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή τι, πούλησε το γούνι του κύριου στον διάβολο και άμαθε να παίζει πάρα πολύ καλή κιθάρα. Αυτό βέβαια δεν τον βοήθησε γενικά στη ζωή, γιατί σε πολύ μικρή ηλικία σκοτώθηκε στην αγαπά για μια γυναίκα. Παρ' όλα αυτά όμως, εμάς μας εμπνέει ακριβώς αυτό το γεγονός, όπως βλέπετε ο διάβολος. Εγώ πιστεύω την αλήθεια ότι ο διάβολος είναι εδώ εγκατεστημένο στο σταυροδρόμιο. Είναι και αυτό το σταυροδρόμιο για το οποίο μιλάμε. Και στις τέσσερις γωνίες που ο Ρόμπερτ Τζόνσον πούλησε την ψυχή του στο διάβολο για να μάθει να παίζει καλή κιθάρα, είναι τέσσερα βενζινάδικα. Ωραία. Εμείς λοιπόν δίνουμε τώρα μια άλλη, ας το πούμε, ευκαιρία στο διάβολο. Ας πούμε ότι είναι το πετρέλαιο. Μπορούμε να κάνουμε το πετρέλαιο καθαρό. Έλα και βοήθησέ μας να προχωρήσουμε μπροστά. Κρόσοβος Blues. Θα μου επιτρέψετε να ζητήσω τον κύριο Θανασάκη εδώ πέρα να παίξει μαζί μας. Θανάση Κωνσταντόπουλος, με ένα ζεστό χειροκρότημα. Thank you.
Αυτός είναι ο πλανήτης το βράδυ. Όπου έχει φως, έχει πολλή ενέργεια. Όπου έχει κίτρινο, έχει πολύ ήλιο. Θα δείτε ότι έχει πολλές περιοχές που είναι σκοτεινές και έχουν ήλιο. Και πολλές περιοχές που έχουν φως και δεν έχουν ήλιο. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή των ηλιακών καυσίμων μπορεί να δώσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε αυτές τις χώρες που είναι σε αυτό που λέμε στη ζώνη της ηλιοφάνειας, που όμως πολλές από αυτές είναι αναπτυσσόμενες. Δεν έχουν τους πόρους μέχρι τώρα. Ο ήλιος λοιπόν μπορεί να είναι το equalizer, αυτό που θα ισοσταθμίσει αυτό που δεν είχαν μέχρι τώρα αυτές οι χώρες. Επίσης, θέλω να τελειώσω με ένα συμπέρασμα. Πριν από εμάς, σε αυτό το πλανήτη κατοικούσαν κάποια άλλα ζώα. Τα λέγανε μεγάλες άνδρες, δεινόσαυροι. Έτσι. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτοί οι δεινόσαυροι κάπως εξαφανιστήκαν. Αλλά έχει διασωθεί η τελευταία συνομιλία λίγο πριν την καταστροφή. Η οποία λέει ότι ο ένας λέει στον άλλον, κοίταξε, τώρα πρέπει να αναπτύξουμε αυτή την τεχνολογία που να αποκρούμε τους αστεροειδείς. Δεν τα καταφέραμε. Δεν χρειάζεται να έχουμε κι εμείς την τύχη τους. Νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσω, ευχαριστώντας τους συνεργάτες μου και στο εργαστήριο και στο Ινστιτούτο Τεχνικής Ιμικών Διαδεσιών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Γενική Γραμματεία της Τεχνολογίας και τους Βιομηχανικούς Εταίρους που χρηματοδοτούν την έρευνά μας. Θα απαντήσω σε όσες ερωτήσεις έχετε, αλλά επίσης μείνετε, γιατί θα σας παίξουμε και κάποια μουσική. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, φόρεσα και τα εργαλεία του επαγγέλματος, συγχωρείτε. Λοιπόν, ερωτήσεις. Έχουμε για τον κύριο Κωνσταντόπουλο ερωτήσεις. Κύριε Τσουκαλής. Λέγω Τσουκαλής Μικρέλ. Εταιρεία Φέστο. Ναι. Κατασκευάζουμε ιατρικά μηχανήματα. Ναι. Ωραία. Μας ξέρει καλύτερα, κύριε Ζόπουλο. Το θέμα είναι, αυτή η πολύ σημαντική τεχνολογία που έχετε αναπτύξει, το Hydrosol, μπορεί να μπει στις στέγες μας. Δηλαδή, μπορεί να είναι σε μικρή κλίμακα των σπιτιών μας. Δηλαδή, να καίμε από το δικό μας τον ήλιο, να τον καίμε στον καυστήρα μας. Όχι, αυτό θα σας απογοητεύσω. Η απάντηση είναι όχι. Αυτή είναι η τεχνολογία βάσης. Είναι για μεγάλες εγκαταστάσεις που παράγεις την ενέργεια εκεί. Το περισσότερο που μπορεί να γίνει είναι αν έχει κάποιος ένα μεγάλο αγρόκτημα και θέλει, ξέρω, να βάλει ένα παραβολικό κάτωπτρο μεγάλο, να φτιάξει ένα αντιδραστήρα 10-20 κιλοβάτ για τις ανάγκες. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν οικονομικά σωστό, γιατί αυτή η τεχνολογία βασίζεται στο όσο πιο μεγάλη είναι η εγκατάσταση, τόσο πιο φτηνή είναι. Να μείνουμε στην σειρά. Ανδρέας Περσίδης, εταιρεία BioVista. Συγχαρητήρια, μας κάνετε να αισθανόμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Πολλά συγχαρητήρια, φοβερή παρουσίαση. Δύο ερωτήσεις. Πρώτη είναι, ποια είναι η αντιμετώπιση, ποια πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η αντιμετώπιση από τις εταιρείες τις παρούσες, τις ενεργειακές. Υπάρχει, αισθάνεστε κάποιο conflict εκεί πέρα που μπορεί εσείς να είστε στην ουσία? Όχι καθόλου. Μάλιστα, σε μία από τις πρόσφατες ερευνητικές μας δουλειές συνεργαζόμαστε με πετρελαϊκές εταιρείες. Γνωρίζουν ήδη το μάθημά τους. Θα σας κάνω το εξής σχόλιο. Πριν από το πετρέλαιο υπήρχε ο άνθρακας. Θυμάται κανένα σήμερα ποιοι ήταν οι μεγάλοι, οι βαρώνοι του άνθρακα, οι μεγάλες εταιρείες? Ξέρει κανένα όνομα? Όχι. Ποιο? Westinghouse, ξέρω εγώ τι, άμα ψάξεις να βρεις. Το ξέρουν λοιπόν ότι αν θέλουν να περάσουν την επόμενη εποχή, αυτό που πουλάνε, πρέπει να μάθουν να πουλάνε, είναι ενέργεια, όχι καύσιμο. Οι πετρελαϊκές εταιρείες, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ καλά τοποθετημένες να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας, γιατί θα κόψουν ένα μικρό κομμάτι, αυτό που λέει από πού παίρνω το πετρέλαιο, και θα χρησιμοποιήσουν όλο το downstream κομμάτι που έχουν, δηλαδή τη διανομή, την εμπορία, όπως επίσης και το processing. Όλη αυτή η διεργασία Fischer Tropsch και η μετατροπή από αέριο σε καύσιμα ή τα πετροχημικά, τα πλαστικά, αυτά είναι τεχνολογίες που είναι ήδη στις πετροχημικές και δεν υπάρχει κανένας λόγος να φεύγουν τον τροχό από την αρχή. Γίνονται πράσινες και θα περάσουν να τις πιστοποιήσουν ακριβώς. Και η δεύτερη μου ερώτηση, αν μπορώ, είναι κάνετε καθόλου δουλειά στον χώρο της βιοτεχνολογίας? Ναι, αλλά η δουλειά που κάνω στον χώρο της βιοτεχνολογίας δεν σχετίζεται με τα ενεργειακά.
αυτό το ίδιο κόνσεπτ αντιδραστήρα, του μονολιθικού αντιδραστήρα, μου δίνει το χέρι να το πω, έχουμε μόλις ολοκληρώσει μια τέτοια μεγάλη δουλειά, το χρησιμοποιούμε αντί να είναι το σπίτι των καταλυτών που επιτρέπουν να διασπούμε τις ενώσεις αυτές, βάζουμε μικρόβια τα οποία παράγουν χρήσιμες ενώσεις και έχουμε ένα αντιδραστήριο που παράγει μονοκλονικά αντισώματα. Η νότητα εκεί. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Η Αθήνα καταναλώνει ένα άλλο ποσό ενέργειας. Σύμφωνα με τα επάνωσα δεδομένα, αλλά την απόφαση που έχετε πετύχει τώρα κτλ., σε έκταση, πόσες φορές χρειαζόταν η Αθήνα μια φορά, θα έρθει σε έκταση, δύο φορές, λιγότερο. Αν πάτε. Αν πάτε, εδώ τώρα θα κάνω πάσα στο Γιάννη. Αν πάτε στο Technology, στο Pathfinder, κάπου εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις πιο παλιά για μια έκταση περίπου 446 επί 46 χιλιόμετρα. Δηλαδή, πώς να το κάνουμε αυτό, 46 επί 46 το τετράγωνο, ένα τετράγωνο 46 επί 46 επαρκεί για τις ανάγκες της χώρας. Όλες τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Αλλά αυτά, αυτό που σας λέω δεν είναι τίποτα. Άμα δείτε και υπάρχουν χάρτες που δείχνουν. Αυτή η κουκίδα στη Σαχάρα φτάνει για την Ευρώπη των 25. Αυτό το τετράγωνο φτάνει για όλη την Ευρώπη και την Ασία. Ότι ο ήλιος είναι μια μεγάλη πηγή ενέργειας είναι απολύτως γνωστό. Εκείνο που δεν είναι ίσως τόσο κατανοητό είναι ότι η ηλιακή ενέργεια είναι αραιωμένη ούτως ή άλλως. Φτάνει περίπου ένα 1000 βάτ στο τετραγωνικό και τα οποία αυτά πρέπει να τα συγκεντρώσεις για να τα αξιοποιήσεις. Αν τα αξιοποιήσεις μαζεύοντας την πρασινάδα, έχεις χάσει πάρα πολύ από αυτή την ενέργεια. Γιατί και αυτή η πρασινάδα που λέμε δεν αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια. Επομένως πρέπει να βρεις τον τρόπο να τη χρησιμοποιήσεις με όσο γίνεται λιγότερα στάδια μετατροπής. Έτσι δεν μαθαίνουμε στο ότι κάθε μετατροπή χάνεις. Αυτή λοιπόν είναι η πιο direct μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε έναν ενεργειακό φορέα. Γιατί δεν πηγαίνει μέσα από το δρόμο του ηλεκτρισμού. Στα ορεινά. Θα ήθελα να ρωτήσω έτσι καλή την παρουσίαση και... Γεια σου, να είσαι, δεν βλέπω μέχρι εκεί. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω πόσο χρόνο της ζωής έχει ο καταλήτης που έχει φτιάξει, αν έχει όριο ζωής ή αν είναι ανεξάρτητος. Και τελικά αυτό το κόστος παραγωγής, πόσο περίπου το υπολογίζεις. Ο καταλύτης δεν είναι καταλύτης ακριβώς, είναι οξυδοαναγωγικό υλικό. Μοιάζει σαν καταλύτης, δεν είναι όμως ακριβώς καταλύτης. Θα ήταν καταλύτης αν δούλευε στην ίδια θερμοκρασία. Επειδή δουλεύουμε σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες, τεχνικά αυτό δεν λέγεται κατάλυση, λέγεται οξυδοαναγωγικός κύκλος. Η τεχνικονομική μελέτη που κάνουμε εμείς προβλέπει αλλαγή αυτών των στοιχείων κάθε 6 μήνες. Αυτά όμως τα στοιχεία δεν είναι ακριβά, διότι προέρχονται από σκουριά, είπαμε είναι νοθευμένα οξύδια του σιδήρου με διάφορες άλλες προσμίξεις και αυτό είναι πλήρως ανακυκλώσιμο. Δηλαδή, αν θα πάθει κάτι αυτό, δεν θα έχει πλέον αρκετά defects, αρκετές ατέλειες για να κάνουν τη δουλειά. Επομένως, θα πρέπει να το ανακυκλώσεις. Τώρα, σαν κόστος παραγωγής, η τεχνολογία είναι ακόμα σε πιλωτικό στάδιο, αλλά σε full ανάπτυξη. Το κόστος αυτής της τεχνολογίας θα είναι ανταγωνιστικό προς την παραγωγή υδρογόνου από συμβατικές μεθόδους, σύν όμως το φόρο του διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή, γύρω στα 6 με 7 λεπτά την κιλοβατόρα. Ναι, τους υπολογισμούς για το ηλιακό πετρέλαιο, ας πούμε, δεν τους έχουμε ακόμα ολοκληρώσει, γιατί εκεί πέρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας υπάρχει αυτή η volatility στην τιμή του διοξιδίου του άνθρακα και του πετρελαίου. Αλλά εκτιμώ ότι με μια τιμή, ξέρω εγώ, γύρω στα 120 δολάρια το βαρέλι, χωρίς να λάβει κάποιος υπόψη του περιβαλλοντικά ή άλλα τέτοια ωφέλη, αυτό αρχίζει να γίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Να μας πείτε λίγο πόσο % της παραγωγής διοξιδίου του άνθρακα είναι από τον άνθρωπο. Γιατί εμένα μου φαίνεται λίγο, ξέρετε, μικρό το ποσοστό. Σημασία έχει το εξής, ότι υπάρχει ένα δέλτα από την προβιομηχανική εποχή μέχρι τώρα. Άρα, εμάς μας ενδιαφέρει αυτή η άνοδος τα τελευταία, ξέρω εγώ, χρόνια. Είναι ανθρωπογενής ή όχι. Αν ρωτάταν αυτό ή όχι,
χωρίς να θέλω να μπούμε σε κάποια κουβέντα περί αν είναι αληθινό το global warming ή όχι, εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι ανθρωπογενής η μεταβολή. Άρα αυτό νομίζω ότι μπορούμε και πρέπει να το απομακρύνουμε. Ακόμα και αν δεν είμαστε απολύτως σίγουροι, υπάρχει αυτό που λένε the precautionary principle. Επίσης, αδυνατό να πιστέψω ότι εταιρείες όπως η BP, η Shell και όλοι αυτοί, όταν έχουν τώρα όλη αυτή τη μεγάλη πίεση, αρχίζουν να επενδύουν σε project CCS, carbon capture και storage. Την ευκαιρία έχουμε την χαρά και την τιμή να είναι εδώ και ο κ. Μανώλης Καγαράς, συνάδελφος του ΕΚΕΤΑ και καθηγητής στο Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο και γκουρού του carbon capture, και ελπίζω σύντομα το storage να το θεωρεί και αυτός κακή λέξη και να μας το φέρει να το κάνουμε πετρέλαιο, τουλάχιστον αυτή είναι η συμφωνία. Επομένως, πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις. Επειδή αυτό που ακούγεται, ας πούμε, λόγω σε αυτό που είπατε πάνω, ότι είναι ένα ψέμα, ακούγεται ότι είναι ένα ψέμα, το ποσοστό που λένε είναι 5 με 15% αυτό που παράγει ο άνθρωπος. Τελικά, να μπω λιγάκι, επειδή δείξατε και σαύρες, έτσι εξαφανίστηκαν οι σαύρες, δηλαδή είχαν βιομηχανίες, παράγανε έτσι κανονικά, κάναν κουβεντούλες. Δεν ξέρω, λέω. Ναι. Δηλαδή, μήπως εμείς πολεμάμε και μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε πάρει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω. Πριν από πολύ, όταν ήμουν πολύ μικρός, και εγώ διάβαζα τα βιβλία του Ντένικεν. Ναι. Προχθές μου έστειλε ο Νίκος ένα βίντεο. Ωραίο ήταν, από το History Channel, που έλεγε, ξέρω, αρχαία αστροναύτης και διάφορα τέτοια. Νομίζω ότι το να έχουμε ένα κριτικό μάτι σε ό,τι μας λένε είναι πολύ σημαντικό. Απ' την άλλη πλευρά όμως, καλό είναι να έχουμε και μια καβάντζα. Εμείς λοιπόν, σαν μηχανικοί πλέον και όχι απλά σαν άνθρωποι που τους αρέσει να σκέφτονται, προσπαθούμε να έχουμε εναλλακτικές καβάντζες, να το πω έτσι. Και από εκεί και πέρα, άμα είναι λάθος όλη αυτή η ιστορία, εντάξει, κάναμε μια τρύπα στο νερό, όπως σας έδειξα στην αρχή. Δημιουργική. Παρακαλώ. Τώρα, υπάρχει καμία τάξη μεγέθους οικονομικής επένδυσης που χρειάζεται για να φτιάξει κανείς μια μονάδα παραγωγής, αλλά πραγματικής, όχι πιλωτικής, ας πούμε, της τάξης του 1 ΜΒ, hydro solar? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη, αν μέσα σε όλη την προσπάθεια που κάνετε προβλέπετε να γίνει υποχρεωτικό σε κάθε μονάδα hydro solar να υπάρχει και μια μπάντα blues? Ξεκινάω από τη δεύτερη απάντηση. Είναι υποχρεωτικό σε κάθε μονάδα που θα εγκαινιάζεται επάνω στον πύργο να είναι όλη η μπάντα και να παίζει και να τη φωτίζουν όλοι οι καθρέφτες με τρόπο. Όμως, για να μην ψηθούμε και γίνουμε κατάμαυροι. Συζητάμε το καινούργιο project του Κωνσταντόπουλου. Πώς θα μπορούμε με την ενέργεια της χορδής να παράγεται το υδρογόνο? Αυτά θα μας τα δείξει αύριο. Είναι το επόμενο. Αύριο θα μας τα δείξει λοιπόν ο φυσικός κιθαρίστας που έχουμε αύριο το μεσημέρι. Μπράβο. Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση, η τεχνολογία αυτή σε full ανάπτυξη, δηλαδή ξέρω εγώ στα 20 MW και πάνω, περίπου είναι ευρώ και βατ για εγκατάσταση. Για μια εγκατάσταση του 1 MW που δεν είναι ακόμα, είναι demo, επιδεικτική εγκατάσταση, αυτή ας πούμε που έχουμε εμείς εκτιμούμε ότι θέλουμε από 3 έως 5 εκατομμύρια για να την κάνουμε. 5 εκατομμύρια θα μας δώσει την ευκαιρία να έχουμε αρκετούς αισθητήρες, μετρητικά, πάρα πολλά πράγματα για να κάνουμε τη δουλειά. Αλλά και με 3 εκατομμύρια θα είμαστε ευχαριστημένοι. Στην έξοδο υπάρχει μια κυρία, η οποία πολύ ευχαρίστως θα πάρει την επιταγή σας. Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, πόσο θεσμικά κατοχυρωμένη είναι μια επένδυση και αυτή από την πολιτεία? Με είχε ρωτήσει προηγουμένως, είχε έρθει ένας κύριος, γιατί δεν θα ήτανε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια, παράγουμε καύσιμο. Αυτό σημαίνει ότι εάν ξεκινούσαμε να φτιάξουμε κάτι τέτοιο, δεν χρειαζόμαστε να έχουμε κανενός είδους αλυσβερίσει με την πολιτεία πλην των συνηθισμένων πολεοδομίες κτλ. Απ' την άλλη πλευρά, αν μας ενδιαφέρει να παρέχουμε ενέργεια στο δίκτυο, τότε νομίζω η τεχνολογία αυτή καλύπτεται κάτω από το γενικό, τη γενική κατηγορία των ηλιοθερμικών τεχνολογιών. Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Πόσο βαθμό απόδοση? Δεν ακούω. Βαθμό απόδοση. Ο βαθμός απόδοσης, ας πούμε, από ηλιακή ενέργεια σε υδρογόνο είναι με βάση τον αντιδραστήρα που έχουμε, η τρέχουσα μορφή, ας πούμε, του αντιδραστήρα ήταν 39%. 39% είναι σημαντικό. Γενικά, αυτή η τεχνολογία υπακούει, έχει σαν όριο το όριο του κύκλου του Καρνό, γιατί είναι μια θερμική μηχανή. Παίρνει από μια ψηλή θερμοκρασία και αποδίδει σε μια
χαμηλή. Έχει λοιπόν τους ίδιους περιορισμούς με τη μηχανή του Καρνό. Όπως ξέρετε, η μηχανή του Καρνό ποτέ δεν έχει 100% απόδοση. Η μέγιστη απόδοση που μπορεί να έχει είναι η θερμοκρασία λειτουργίας μείον τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος δια θερμοκρασία λειτουργίας. Ένας τέτοιος αντιδραστήρας μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε θερμότητα σε ποσοστό 80%. Πολύ μεγάλο δηλαδή. Απορροφά. Σκεφτείτε ότι στο φωτοβολταϊκό, όπως σας είπα, ένα πολύ μικρό μέρος μόνο της ακτινοβολίας μπαίνει μέσα στο φωτοβολταϊκό για να το κάνεις, για να το κάνεις κάτι. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι θες να κάνεις, αν θες να παράγεις ηλεκτρικό ρεύμα, θα εξαρτάσει από την απόδοση της τεχνολογίας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Ο ατμοηλεκτρικός κύκλος έχει, Μανώλη, help, 30%. Εξαρτάται, αλλά χοντρικά λέμε. Άσε 30 και έκλεισες. Από εκεί πέρα, τα κυψελίδες καυσίμου και 70%. Έτσι, οι κυψελίδες καυσίμου δεν υπόκεινται σε θερμοδυναμικούς περιορισμούς, δηλαδή σαν τη μηχανή του Καρνό. Οπότε, εξαρτάται πολύ από το σύστημα που έχεις. Σίγουρα όμως μια τέτοια τεχνολογία εκμεταλλεύεται την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία καλύτερα από τα φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά, κατά τη γνώμη μου, είναι μια τεχνολογία για το βορρά που έχεις διάχυτη ακτινοβολία και δεν μπορείς να έχεις την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Στη χώρα τη δικιά μας που έχει τον μπλε ουρανό και τον ήλιο και τρως τον ήλιο στο κεφάλι, ας το πούμε κατά κέφαλα, αυτό μπορεί να έχει καλύτερη απόδοση. Να θυμίσω τώρα, μια και είπε κυψελίδες καυσίμου, ότι υπάρχει και μια εταιρεία η οποία κάνει τις μεμβράνες για τις κυψελίδες καυσίμου. Η Advent στην Πάτρα. Γιατί δεν τους φέρετε, δεν είναι και πολύ φίλοι μας κιόλας. Παίρνει η Volkswagen, παίρνει από την Advent, παρακαλώ, τις μεμβράνες για να φτιάξει τις κυψελίδες καυσίμου στα ηλεκτρικά της. Είμαστε και εκεί μπροστά. Μάλιστα. Δεν βλέπω άλλο χέρι, άλλη ερώτηση. Ένα τραγούδι και κλείσαμε. Μάλλον δύο. Ένα ή δύο. Να θυμίσω τώρα, μέχρι να συντονιστούμε, πως ο Άρτ Λιούνι αύριο θα κάνει ηλεκτροακουστική με τη βοήθεια της κιθάρας του. Έχει αντίπαλο, λέει ο κ. Κωνσταντόπουλος, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, αλλά αυτός είναι φυσικός, εδώ είναι χημικός. Πάμε να δούμε λοιπόν άλλο. We'll be right back.
Whoa!
worry, 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 baby. I had worries all my life. My life has been full of trouble. Well, I swear I don't tell you no lie. She said, son, I want you.
Ευχαριστούμε όλους. Τανάση Κωνσταντόπουλος στην κιθάρα, Λάζαρος Λαζαρίδης στον πάσο, Αλέξανδρος Αποστολάκης στα τύμπανα. Το κόλλο με λίγους γνούσεις. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσω. Ιδιαίτερα τους οργανωτές, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το British Council, το Open Science, το Γιάννη... Που είναι ο Καρπούζης, που είναι Open Science, το Γιάννη, το δικό σας πώς λέγεται. Το δικό μας τίποτα. Εγώ είμαι ο Γιάννης Ριζόπουλος. Ο Γιάννης Ριζόπουλος και οποιονδήποτε άλλο τεχνάω πριν από κάποιον άλλο. Και ελπίζουμε να το ξανακάνουμε πάλι και αν θέλετε σας προσκαλούμε και στη Θεσσαλονίκη που το κάνουμε πιο συχνά. Καλό βράδυ.